9:53, 21 το Απρίλη και αρχίζω Ταύρο σήμερα. Έτσι. Νομίζω και πολύ καλά πράγματα για μας τα βράκια. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα Βασίλη Σίμω αγαπημένε μας. Γουράκι της εκπομπής μας. Ευχαριστώ πολύ. Ακραία ερωτικός. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και για το Survivor και ο Βασίλης θα μας βοηθήσει. Σε λίγα λεπτά ξαναείμαστε μαζί σας. Μόλις διάβασα ένα μήνυμα που ήρθε. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 10:01 ακριβώς. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα και μου λέτε ετοιμάσου να τον υποδεχτείς τον παπά. Ξαναλέω. Όχι. Όχι. Καλά, καλά. Εδώ θα τον βάλω. Εδώ, δίπλα. Καλά, δίπλα καλά. Ποτέ. Να μην το ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ θα τον βγάλω. Και θα μας κάνει φεύγοντας να έχουμε μανουριάσει τόσο πολύ. Απλά για να το λένε τηλεθεατές, ετοιμάσου να τον υποδεχτεί σημαίνει ότι διαισθάνονται ότι αυτός θα αποχωρήσει. Και θα σου πω και το σενάριο. Τον έχω εδώ δίπλα σου, τον ερωτεύεσαι τρελά. Παίρνει τον Φίλιππο, χωρίζει επί τόπου και φεύγει να μείνετε μαζί. Και μετά παίρνω τηλέφωνο ένα ψυχιατρικό ίδρυμα και λέω κρατήστε τη σουίτα. Άγριε μέλισσε το κάναμε, άγριε μέλισσε. Λοιπόν. Πάντω πρέπει να έρθει. Μάλιστα. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Βασίλη Σίμω ξανά. Γεια σα, Βασίλη μου. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο χθεσινό συμβούλιο με τον Ντάφη να λέει ότι διώξτε εμένα και το Twitter. Να διχάζεται κάποιοι υπέρ του και κάποιοι ναι, κοίτα, κατά. Ήταν συγκινητικό. Ο τρόπος δηλαδή που το έθεσε ήταν συγκινητικό. Γενικά το κλίμα στο Συμβούλιο ήταν βαρύ. Είναι λίγο αυτή η στιγμή που λες τώρα ποιος θα φύγει, ποιος πρέπει να φύγει. Οι άνθρωποι που συμπαθούν πολύ τον παπά και τον Τριαντάφυλλο δεν ξέρουν ακριβώς τι θα κάνουν. Ανάμεσα σε όλα αυτά βέβαια υπάρχει και ένας πρώην, υπάρχει και μια κακιά πεθερά και γενικά υπάρχουν και άλλοι χαρακτηρισμοί. Ωραία. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά εδώ πέρα που τους βλέπω έτσι. Όσο και να ακούγεται περίεργο, αυτήν την ομάδα την αγαπάω και αυτά τα παιδιά τα αγαπάω. Για το καλό της ομάδας μου θα πρέπει να φύγω για να μπορέσει η ομάδα να φέρνει νίκες. Αλέξης. Το περίμενα, Γιώργο, για να είμαι ειλικρινής. Πρέπει σιγά-σιγά να φεύγει ένας κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η κανόνες του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι ο επόμενος υποψήφιος θα είναι και ο Γιώργος, άρα δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για άλλο παίκτη. Σάκη, θα ήθελα να ανακοινώσεις το όνομα του συμπαίκτη σου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούσα να ψηφίσω τον Ηλία. Οπότε η επιλογή είναι ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Γιώργο Ασημακόπουλε. Ό,τι και να γίνει, θέλω. Ξέρεις, και συγκινούμε, γιατί είναι ωραίες στιγμές που έχουμε περάσει εδώ πέρα. Είναι σαν οικογένειά μου τους βλέπω όλους και θέλω και στην έξω μου ζωή πραγματικά με όλα τα παιδιά και με αυτά που έχουν φύγει και με αυτά που είναι εδώ να έχουμε καλές σχέσεις, να μιλάμε και καμία αρνητική σκέψη να έχω κρατήσει κάτι στην καρδιά μου αρνητικό για αυτούς. Θα έρθω στον Τριαντάφυλλο και θα του πω πώς νιώθεις που είσαι συνυποψήφιος με τον πρώην μην αδελφό Αλέξη και την κακιά πεθερά που του έχει φάει τα καλύτερα χρόνια τη ζωή του. Γιώργο Ασημακόπουλο. Είμαι μεγαλογιατρό ή κακιά πεθερά. Πάντως και αυτόν τον άτομο τον αγαπώ, θα μου λείψει αν φύγω. Θα ήθελα να ζητήσω από τον κόσμο να στηρίξει με όλα του το είναι τον Αλέξη τον παπά και τον Γιώργο Ασημακόπουλο. Και να μην στηρίξει εμένα, θα ήθελα να παραμείνω
Αλλά επειδή αγαπάω την κόκκινη ομάδα και τα παιδιά αυτά θέλω να είναι χαρούμενα και να κερδίζουν, θα πρέπει να φύγω εγώ. Δεν θέλω να γίνω η Ανθή Σαλαγκούδη, ξέρεις, εισαγωγικά της ομάδας, να διώχνω καλούς παίχτες. Για το μόνο που στεναχωριέμαι είναι για όλο αυτόν τον κόσμο, Γιώργο, που το σκέφτομαι εκεί στο σαλόνι που 7 φορές έστειλε το μήνυμα για μένα. Μου έδωσε δύναμη να αντέξω όλα αυτά 4 μήνες. Σ' ακούω λίγο συγκινημένο. Εσύ, Γιώργο, ξέρεις τι είναι, ότι αφού θέλω πάρα πολύ να βοηθάω τα παιδιά και δεν μπορώ να τα βοηθήσω. Είμαι ο πιο μεγάλος παίκτης εδώ, είμαι 43 χρονών. Για να δυναμώσει η ομάδα πρέπει να φύγω εγώ. Ηλία. Με αγγίζουν αυτά εδώ πέρα που ακούω και βοήθησε λίγο και γενικά όλο το κλίμα είναι λίγο περίεργο σήμερα. Δεν έχουμε καθόλου εντάσει και είμαστε πολύ ok και μάλιστα σήμερα συζητούσαμε και με τα παιδιά το απόγευμα κάποιους καυγάδες που είχαν γίνει τις πρώτες μέρες και χαμογελούσαμε και λέγαμε θυμάσαι που είχε γίνει αυτό, είχε γίνει αλλά εμείς ήμασταν, πώς να το εξηγήσω, και τώρα το βλέπω με χαμόγελο που τότε νόμιζαμε ότι πεθαίνουμε. Γιατί εδώ πέρα είναι τόσο δύσκολες συνθήκες, το έχω ξαναπεί και θα το λέω, πιο πολλά πράγματα σε ενώνουν παρά σε χωρίζουν. Έτσι. Και αυτό στο τέλος, όσο περνάει ο χρόνος στο παιχνίδι, μένει η ουσία. Δηλαδή να κερδίζει η ομάδα σου και να σε οδηγεί. Σάκη. Και εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε μετά την Ένωση των Ομάδων, γιατί πριν τον έβλεπα μόνο από τον απέναντι πάγκο, είπα ότι είναι ένα μεγάλο παιδί και πραγματικά δείχνει ότι είναι έτσι. Του έδωσε τη δύναμη ο κόσμος να μπορεί να ζητάει να παραμείνει και δεν το κάνει. Δηλαδή για μένα απλά. Ωραία, να το κόκκινη James. Με συγκίνησε και εμένα αυτό που είπε ο Τριαντάφυλλος. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι θέλει να φύγει. Έχει πει ότι ο στόχος εδώ πέρα είναι να σπάσει το ρεκόρ του Ντάνου, το οποίο ήταν 9 φορές υποψήφιος και παρέμεινε. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι αν ένα άτομο μπορεί να το κάνει αυτό στο φετινό Survivor, αυτό είναι ο Τριαντάφυλλος. Δεν νομίζω ότι το πρόβλημα στην κόκκινη ομάδα είναι τόσο ο Τριαντάφυλλος. Εγώ νομίζω ότι η κόκκινη ομάδα θα δυναμώσει περισσότερο αν αποχωρήσει ο Αλέξης. Αλέξη. Εγώ διαφωνώ με τον James. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω στο φίλο τον Τριαντάφυλλο, τον πρώην, τον ίν, τον αδερφό. Οφείλεις να σεβαστείς περισσότερο τον κόσμο που τόσο καιρό σε υποστηρίζει και σε κρατάει μέσα. Αυτό σημαίνει ότι σε αγαπάει, αυτό σημαίνει ότι είναι μαζί σου περισσότερο από κάθε άλλον από εμάς. Κάποιος, κοιτώντας σε από το σπίτι, μπορεί φεύγοντας εσύ να στεναχωρηθεί τόσο πολύ που δεν φαντάζεσαι. Και αν είναι πολλοί αυτοί οι κάποιοι, τότε θα υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα από τον έναν που είσαι εσύ. Νομίζω είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τον Αλέξη, Γιώργο. Θα το χειροκροτήσω. Τριαντάφυλλο. Στη ζωή μου δεν έχω μάθει να τα παρατάω ποτέ. Συγκεκριμένη στιγμή, για το καλό της ομάδας μου, κάτι ζήτησα από τον κόσμο. Αλέξη, παπά. Το τελευταίο καιρό είχα την τύχη να έρθω πιο κοντά με τον Τριαντάφυλλο και πάλι μετά την Ένωση. Να γνωρίσω το Σάκη και να έρθουμε πιο κοντά και με την Βαργιαλένα. Κάτι το οποίο άλλαξε ριζικά όλο το κλίμα και το τοπίο για μένα στο Survivor. Λέω την αλήθεια όπως ενδεχομένως κανένας άλλος δεν τη λέει στο Survivor φέτος και ενδεχομένως τα περισσότερα παιδιά να μην αρέσει αυτό, όπως ένας από αυτούς είναι ο James. Αν πληγώνω τον κόσμο τότε θα μου το δείξει. Αν παρόλα αυτά με κρατήσει μέσα, τότε το παιχνίδι θα συνεχίσει να έχει το ίδιο ενδιαφέρον με πριν. Γιώργο Ασημακόπουλε. Θέλω να πάρω ένα boost από τον κόσμο να δω θέλει να είμαι εδώ και να με βλέπεις στις οθόνες τους ή όχι. Εγώ θέλω να αγωνίζομαι, είμαι δυνατός, θεωρώ ότι έχω πολλά ακόμα να δώσω, ότι δεν ήρθε η ώρα να επιστρέψω πίσω στην Αθήνα. Μην πέστε να με φάτε, με συγχωρείτε, το λέω και σε εσάς αλλά και στο Twitter. Εγώ συγκινήθηκα πολύ με τον Τριαντάφυλλο, γιατί ένιωσα ότι χθες τα εννοούσα αυτά που είπε. Απ' την άλλη, τώρα μου στέλνει η φίλη μου η Μαριάννα και μου λέει: άσε μας ρε κάτι, γιατί δεν αποχωρεί από μόνος του. Άσε μας ρε κάτι, έχει δίκιο φίλο. Είναι μεγάλη κουβέντα το από μόνος του, μπορούμε να την αναλύσουμε. Εγώ συγκινήθηκα, αλλά την αλήθεια την είπε ο James. Έτσι, ο Τριαντάφυλλος μπορεί να τα λέει αυτά, αλλά κατά βάση θέλει να μείνει. Ναι, αλλά δεν θεωρώ ότι όλο αυτό που έκανε τα ψεύτικα. Απλά έχει συγκινηθεί, είναι η ένταση. Απ' τη μια σου λέει, όντως μπορεί να είμαι βάρος στην ομάδα, απ' την άλλη όμως έχω έρθει για κάποιον. Μπερδεύεται λίγο μέσα του. Και να δεις τι μαζόχησή μας, τουλάχιστον εγώ. Με ενοχλούσε το τοξικό συμβούλιο. Εχθές ξενέρωσα με αυτό το συμβούλιο. Ήθελε ένταση. Ήθελα λιγάκι κάτι. Είναι όπως έχεις μάθει. Πρώτη φορά είδαμε τον Αλέξη Παπά με κομμάτι. Ένα φτερά σε πολύ χαμηλούς τόνους, δίχως καμία έπαρση. Δεν τον έχουμε ξαναδεί σε συμβούλιο έτσι. Το μελόδραμα του Τριαντάφυλλου
που όπως είπα και χθες, κοιτάξτε να δείτε που τσάμπα κλαίτε όλοι. Ναι, δηλαδή, συγκινήστε, τον αποθεώνετε. Και αν ακούσουμε το αποτέλεσμα σήμερα και μένει ο Τριαντάφυλλος, θα πέσουν πάλι να τον φάνε. Δηλαδή, αν πεις, θα ναι, γίνει παιδιά, μεγάλη όμως, καραβόλα. Αν μείνει, εγώ πιστεύω ότι θα φύγει ο παπάς. Πιστεύω ναι, εγώ. Ναι, ναι. Αλλά αν μείνει ο Τριαντάφυλλος, δεν μπορεί να πει εκείνη τη στιγμή: θέλω να φύγω, δίνω τη θέση μου στον παπά. Ή δεν γίνεται εκεί, δεν γίνεται να βγει του κόσμου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, δεν γίνεται να αλλάξει θέση με κάποιον άλλο παίκτη. Είμαι σίγουρος, γιατί ο Ατζούν δεν είναι κανένας βλάκας, ότι υπάρχουν ρήτρες. Και υπάρχουν ρήτρες μετά από ένα σημείο. Το σημείο αυτό είναι όταν σταματά να μπαίνουν καινούργιοι παίκτες. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορεί, εάν όλοι συνεννοηθούν, αν δεν υπάρχουν ρήτρες και πούνε θέλουμε να φύγουμε, να του καταστρέψουν το παιχνίδι. Η Έλενα ξέρει περισσότερα ναι, γι' αυτό και θα μας τα πει, γιατί έχει πολλά αποκλειστικά. Α, για πες, καλημέρα, αγάπη, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα. Είδαμε χθες ότι γράφτηκε πάρα πολύ έντονα ότι στην οικειοθελής, ότι οι παίχτες στις 38 σελίδες που υπάρχει στο συμβόλαιο, γιατί υπογράφουν ένα συμβόλαιο 38 σελίδων. Ωραία. Έτσι. Όταν θελήσουν οικειοθελή αποχώρηση, όχι μόνο μπορεί να πάρουν το 50%, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν και τα ξενοδοχεία. Ακούτε, παιδιά. Αλλά αυτό ο Ατζούν δεν το έχει κάνει ποτέ. Δηλαδή τα συμβόλαια, μερικά πράγματα είναι και λίγο για να γράφονται. Ναι, λοιπόν, αλλά Έλενα μου μπορεί και να το ναι, κάνει. Παιδιά, ναι, εγώ δεν ναι, κατάλαβα ναι, τώρα. Δηλαδή, Έλενα. Έχει ρήτρα. Ναι. Έχει ρήτρα. Άρα έχει δεν παίζει να αποχωρήσει από μόνο του. Τι εννοεί? Όχι, ο Πάνος Καλίδης αποχώρησε. Και πληρώθηκε κανονικά. Φωστά, και ναι, δεν πλήρωσε και τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, να το πούμε λίγο γιατί είναι λίγο μπερδεμένο. Αν θέλει να αποχωρήσει από μόνος ο Τριαντάφυλλος, μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει κάτι στην παραγωγή και μπορεί να πάρει τα μισά λεφτά από αυτά που έχει να ενεργοποιήσει. Ακριβώς. Ως τώρα ο Ατζούν. Ισχύει αυτό. Ισχύει, ναι. Ωραία. Σε εμάς, ας πούμε, θυμάμαι ότι μπορεί να μην έπαιρνε και τίποτα αν αποχωρούσε στην αρχή. Ισχύει. Έχει δίκιο ο Βασίλης. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ρήτρα, ρε παιδιά, σε αυτό το παιχνίδι πλάκα κάνετε? Τέσσερι ρήτρες, ναι. Είναι αφελές να το πιστεύουμε. Ιδίως στους διάσημους που τα χρήματα που παίρνουν είναι πάρα πολλά και δεν έχουν σχέση με τους μαχητές. Μην το ξεχνάτε αυτό. Από την άλλη, ο Ατζούν φέτος έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά από τα τρία που έχει κάνει, έχει την περισσότερη τηλεθέαση. Πάει καλύτερα απ' όλα, δεν θα το έκανε. Απλά, Έλενα, ακούγεται αυτό ότι έχει γίνει πιο έντονο μετά την οικειοθελή αποχώρηση του Πάνου Καλίδη. Mm-hmm. Ναι. Τότε που φύγε ο Πάνος, αν δεν κάνω λάθος, μπαίναν ακόμη παίχτες. Mm-hmm. Αλλά ισχύει και από αυτό, την άλλη πλευρά, μπαίνανε παίχτες. Εγώ θεωρώ και θέλω, Έλενα μου, γιατί είσαι πολύ έγκυρη πάντα και παραδόξως πολύ όμορφη σήμερα, θέλω να το ψάξεις αυτό, να το ρωτήσεις. Η ρήτρα ξεκινάει μετά από ένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού ή είναι από την αρχή σε ισχύ? Το είπε. Λοιπόν, είναι από την αρχή σε ισχύ, παιδιά, ακούστε να δείτε. Το θέμα είναι αριθμητικό τώρα. Τώρα δεν μπαίνουν παίχτες. Αν ο Τριαντάφυλλος, λέμε τώρα, φύγει απόψε το βράδυ και φύγει και ο παπάς, δεν βγαίνει, παιδιά. Θα τελειώσει νωρίτερα το παιχνίδι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να βάλει άλλον παίχτη μέσα. Μα δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου λοιπόν μια εικόνα να. Ναι, παιδιά, αλλά ένα άνθρωπο πει δεν αντέχω, θέλω να φύγω, θα φύγει. Ναι, θα Κατερίνα, φύγει. Θα μπορεί ναι, θα να πει ο Ατζούν, μεγάλε, θες να φύγεις, δεν αντέχεις. Σε καταλαβαίνω, εννοείτε, σε νιώθω, θα πάρεις ένα μισά λεπτά. Ναι. Δεν θα το κάνει ο Ατζούν, για να είμαστε τίμοι. Ναι. Εγώ, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η δική μου πληροφορία ουσιαστικά λέει ότι δεν θα το κάνει. Έλενα, συγγνώμη. Άρα, η δικιά σου, συγγνώμη, Γιάννη, μισό λεπτό και ρωτάς. Οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει ο Τριαντάφυλλος. Οικειοθελώς. Παιδιά, προς το παρόν, τώρα που μιλάμε, μέχρι ναι, και τώρα, πριν από 4 λεπτά, μίλαγα με άνθρωπο που μου είπε για το ξενοδοχείο ότι θα πληρώσει ακόμα. Υπάρχει μέσα στη ρήτρα. Γράφονται. Να βάλουμε και τους λεθιάτες μας στο παιχνίδι. Φυσικά. www.tvopen.gr / vote. Ποιος θέλετε, ποιος θέλετε να αποχωρήσει από το Survivor? Ο Τριαντάφυλλος, ο Αλέξης ή ο Ασημακόπουλος? Εσύ τι ψηφίζεις? Παπάς. Παιδιά, ψοφάει να έρθει καλεσμένος. Δεν θα έρθει σε εμάς. Είσαι κρυφοκαψούρα, πες αλήθεια. Είναι δυνατόν, είναι στυλ μου. Πρόσεξε τώρα. Είναι μεγάλος ηλικιακά, το καταλαβαίνω. Το παιδί στο κέντρο θα φύγει και θα έρθει να κάτσει δίπλα σου. Καλά, εντάξει. Δεν θα έρθει και πιστεύω ότι θα φύγει. Δεν θέλω με τίποτα να αποχωρήσει ο Ασημακόπουλος. Αυτό είναι. Ετοιμάστε να διαμορφωθεί το τραπέζι, να κάνει μια θέση για να κάτσει ακριβώς. Μήπως να κάτσει εδώ και να παρουσιάσει την εκπομπή και να φύγω εγώ? Δεν το ξέρεις. Μπορεί μελλοντικά να φύγει. Ένα χρόνο. Όλα είναι πιθανά. Πάντως ο Ασημακόπουλος μίλησε εξαιρετικά στο συμβούλιο και πρέπει να το πούμε αυτό. Ναι. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά που είπε ο παπάς και σας φάνηκαν παράξενα και πάρα πολύ. Αν δείτε. Παιδιά, συγγνώμη, σε διακόπτω, είμαι τρελή. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, κοιτάξτε πόσο 70% 69% ψηφίζουν τον παπά. Νομίζω ότι σε λίγα δευτερόλεπτα, μπαίνω κι εγώ να ψηφίσω. Εγώ δεν ψηφίζω ποτέ. Κατερίνα, μου εμένα τώρα μου στείλανε ένα μήνυμα. Παπάς, welcome to Greece.
Όχι, και εμένα μου στείλανε τέσσερα ίδια. Και εμένα καθάριζε τη θέση δίπλα σου για να έρθει. Δεν υπάρχει. Αλέξη, εδώ, εγώ εκεί τη μέρα. Θα κάτσω εκεί που είναι. Δεν σηκώνεσαι, δεν σηκώνεσαι. Εδώ εκεί ποτέ. Λοιπόν, πάμε στην κλεψιά του Τριαντάφυλλου. Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε και το λέω δύο μέρες τώρα. Ο Τριαντάφυλλος έχει χάσει την ισορροπία του. Έκανε κάτι εχθές που δεν ήταν ωραίο, αλλά το έκανε στην αγωνία του να δείξει ότι είναι καλός παίχτης, να παραμείνει. Τραγικό λάθος. Πάμε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Mm-hmm. Άστοχος. Παπαδόπουλος διώχνει άλλο ένα κυβάκι. Καλή βολή του Τριαντάφυλλου. Τρία έχουν μείνει για τον Κώστα. Τέσσερα για τον Τριαντάφυλλο. Τα έριξε με το χέρι μέσα. Είναι τόσο εξόφθαλμο. Γράφουν 50 κάμερες και το ξέρει. Που παρόλα αυτά το κάνει. Δηλαδή μετά από ένα σημείο λες, δεν γίνεται να είσαι άλλο εκεί γιατί έχεις φρικάρει. Γιατί αυτό είναι αποτέλεσμα της φρίκης που του κάνανε παραχείριση. Όχι, γιατί έχασε. Αν κέρδιζε, προφανώς και θα το βλέπαν στο replay. Είναι αλλοιωμένο το αποτέλεσμα. Για να αλλάζει το αποτέλεσμα. Εκεί θα ήταν χαμός και θα έπαιρνε και. Πώς λέγεται, ποινή. Σε εμάς οι Τούρκοι δηλαδή το κάνανε συνέχεια. Το κλέβανε συνέχεια, ας πούμε. Δηλαδή πάρα πολλές φορές. Αλλά ο Ατσούν δεν έλεγε τίποτα στο Τούρκο. Ο Ατσούν δεν έλεγε τίποτα. Δεν καταλαβαίνω Τούρκο. Θέλω να πω ότι το γύρναγε. Εντάξει. Είναι δυνατόν τώρα. Πρέπει να κρατάμε και μια ισορροπία. Εννοείται τι παιχνίδι. Είπαμε Ατσούν, αλλά μέχρι ενό σημείου Ατσούν. Και άλλοι παίχτες κάνουν μικρογραφίες δηλαδή που βλέπω στου στόχου. Α πούμε ο Μπάρτζη πηδάει συνέχεια μπροστά. Αυτό απαγορεύεται. Και ναι, βέβαια, δεν νομίζω ότι το έκανε επειδή θέλει να φύγει αυτό. Όχι, όχι, όχι. Το έκανε πάνω, το ήθελε να κερδίσει. Πάνω στη λαχτάρα του να βγει. Έχει πολύ σπασμού στο στόχο πάντως. Είναι ένα παίχτη που αυτή τη στιγμή είναι καταρακωμένο ψυχολογικά γιατί δεν φέρνει νίκη, τον έχουν όλοι στο στόχο. Δεν έχει φέρει τίποτα χάλι. Δεν ξέρει, χάνει το τόσο συνέχεια. Έχει εξελιχθεί σε σαλαγκούδι. Και νόμιζε πως έτσι, αν πάρει ένα παιχνίδι, θα τον δουν και συμπαίχτε με άλλο μάτι. Τραγωδία. Αλλά πιστεύω τώρα, αν ισχύει αυτό που μα στέλνουν. Ενδεχομένως να δούμε τον Τριαντάφυλλο που όλοι αγαπήσαμε. Να δούμε τον μη τοξικό Τριαντάφυλλο. Παιδιά, εγώ νομίζω ότι και σωματικά έχει πέσει πολύ. Ναι, καλά. Αυτό είναι άλλο. Έχει πέσει κουρασμένο. Και δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Σίγουρα είναι μεγαλύτερος. Αλλά έχουμε δει και παλιότερους παίκτες όπως ο Μπό, που είχε φτάσει πολύ. Που ήταν 43. Ή ο Κριτικός, βεβαίως, έχετε δίκιο. Πιο μεγάλος ο Κριτικός. Το να μην μπορεί κάποιος, δεν μπορεί, τελείωσε. Είναι και η σωματική κατάσταση, η φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί. Και μου είχε πει πριν πάει ότι είναι τρομερά προετοιμασμένος. Να πούμε ότι αν ισχύει το σενάριο, είναι ο μόνος διάσημος που παραμένει. Στο Survivor. Δεν έχει φύγει όλοι. Δεν έχει φύγει όλοι. Ναι. Από την πρώτη ομάδα των διασύμων και των μαχητών. Αν ισχύει ο Παπάς. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι, 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 κατάλαβα. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο κόσμος. Για να δούμε. Για να δούμε τι λέει ο κόσμος. Ποιος θέλετε να φύγει. 69% ο Παπάς, 11% ο Τριαντάφυλλος και 20% ο Ασημακόπουλος. Ακριβώς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ο Ασημακόπουλος έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τον Τριαντάφυλλο στη δικιά μας ψηφοφορία. Και στη δικιά μου που έκανα με 3.000 μακράν μπροστά ο Ασημακόπουλος να παραμείνει. Όχι, για να φύγει. Για να φύγει. Ναι. Όχι, σε μένα αυτό ήταν σου λέω. Ο Ασημακόπουλος. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Δαγκωτό να παραμείνει. Εγώ αυτό θα έλεγα. Αλλά μέχρι στιγμής βλέπω ότι τελευταίο για να φύγει είναι ο Τριαντάφυλλος. Ναι. Παύλο που έκλαψε και είπε διώξτε με. Διώξτε με, πού είναι ο Καζακίδης. Έλα τώρα, συναισθηματική εκβιασμή είναι αυτή η αγάπη. Να δω τι θα κάνουμε χωρίς τη Σοράγια Μοντενέγκρο, Παύλα Δούκα Σεβαστό. Το ένιωθε. Να δω τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Γιώργος Λιανός, Γιάννη μου, μίλησε στον Σφαίρα και είπε τα πάντα για το μενταγιόν της Μαργιαλένα. Καλά, εντάξει. Εκεί πραγματικά θέλω πάρα πολύ να δούμε την τοποθέτηση του Γιώργου, γιατί όλοι απορούσαμε για αυτό το μενταγιόν και λέγαμε ότι το έχει στήσει η παραγωγή αυτό το εργάκι, γιατί ήταν άλλη ημερομηνία η πρώτη που είχαμε δει το μενταγιόν να το φοράει στην Ένωση. Δεν το έχω ακούσει. Απλά διάβασα κάποια καυστικά σχόλια στο Twitter το πρωί που, για αυτά που είπε. Θέλω να το δούμε και έτσι, να μας πούν και τηλεθεατές αν θέλουν. Πάμε να το δούμε, γιατί έχει να πει πολλά όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για την ψηφοφορία σήμερα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ωραία, για να το δούμε. Όλη αυτή η ιστορία με αυτό το μενταγιόν. Ποιο μενταγιόν? Που έδωσε ο Σάκης. Α, ο Σάκης. Στην αυτή τη Μαργιαλένα. Που εμφανίστηκε. Δεν θες να μιλήσεις. Το ήξερες εσύ για αυτό το μενταγιόν, Γιώργο? Κάπου το είχε πάρει το μάτι, αλλά δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ νομίζω. Τι νομίζεις, αυτό θέλουμε να ακούσουμε. Είδες τώρα αυτό, θες τώρα να πω εγώ και μετά να λένε οι άλλοι το από αυτός. Άρα έτσι θα είναι. Έχω την εντύπωση, αλλά δεν είμαι για 100% σίγουρος. Δηλαδή τώρα δεν παίρνω θέση για αυτό το πράγμα. Ο Κώστας ο Ζαχαροπλάστης είχε φτιάξει μία που πρέπει να ήταν εκείνη την εποχή της ενώσεως
του πάρτι της Ένωσης. Λες να έχει... Δεν ξέρω αν είναι άλλη. Δεν το έχω ψάξει κιόλας να σου πω την αλήθεια. Και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εγώ στο Twitter το είδα και λέω τι είναι αυτό. Είχαμε βάλει χθες στις ειδήσεις του Γρηγόρη ότι είχε λέει ο παραγωγός σας ένα θέμα με τα spoiler. Ότι και καλά φεύγουν άτομα, αλλάζουν πάνω από τη μία παραγωγή στην άλλη για να προσπαθήσει να καταπολεμήσει τα spoiler. Α, δεν ξέρω, ρωτάω. Το γράψανε δηλαδή. Ρωτάω. Απλά είναι κάποιες ερωτήσεις που μου γεννιούνται. Μα τώρα αυτή η ερώτηση είναι normal ερώτηση. Τι θα σου φεύγουν από εδώ πέρα, δηλαδή 10 άτομα δουλεύουν εδώ πέρα. Μα πώς δεν θα φύγει. Δηλαδή 10 Έλληνες. Δηλαδή κάποιο από αυτού. Μα κάποιο ξέρει από εκεί που θα πει, ή κάποιο Τούρκο που έχει μια επικοινωνία εδώ, ή κάποιο Ρουμά, ξέρω εγώ τι. Πολλά πράγματα μπορεί να γίνουν. Πολλά πράγματα. Πρέπει να ομολογήσουμε σκληρή κατάσταση σήμερα. Ένα από του τρεις από του κόκκινου να φύγει. Ναι, είναι Παπά, Ασημακόπουλο και Τριαντάφυλλο. Και είναι και οι τρεις παίκτες που ήρθαν από την πρώτη μέρα εδώ. Ωραία. Και λοιπόν... είναι και οι δύο τελευταίοι διάσημοι, έτσι, ο Παπάς, ναι, και ο Τριαντάφυλλος. Να το. Ωραία, Παπάς και Ασημακόπουλος. Ναι. Λίγο τον στριμώχνουνε από την εκπομπή και λογικό είναι γιατί και ο Γρηγόρης με την Άντση και τον, το άλλο το παιδί, θυμίστε το όνομα του. Παναγή. Τον Παναγή, κάνουν τη δουλειά τους. Θα μπορούσε όμως ο Λιανός να έχει πει, παιδιά, μην με ρωτάτε. Παιδιά, είπαμε, είναι, ναι, θέματα παραγωγής. Γιατί τώρα φάνηκε ότι... Μην μπλέκετε, ναι, συνεργάτες είναι, ρε παιδιά. Θα μπορούσαν να το πάνε λιγάκι πιο ελαφριά για να μην εκτίθεται ο Λιανός. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο. Απλά, παιδιά, συγγνώμη, το συγκεκριμένο έχει γίνει θόρυβος παντού. Όχι μόνο, όλο το Twitter οργιάζει ότι αυτοί το έχουν βάλει δίπλα-δίπλα τις φωτογραφίες, split το ένα με τα γιο με το άλλο. Όλοι ξέρουν ότι είναι ολόιδιο. Γιάννη, δεν είναι μόνο το Twitter, ούτε οι φωτογραφίες. Το δείξαμε. Τον Αλέξη Παπά 22 Μαρτίου. Αυτό θέλω να πω ότι οργιάζει το Twitter αφού δείξαμε αυτό το πλάνο, ναι, ότι, ναι, δηλαδή, και πριν το δείξουμε, εμείς γενικότερα δεν κατάλαβα τι λένε. Δεν είναι ότι το έχουμε πιστέψει παρουσιαστή να παίρνει θέση και να απολογείται για αυτά που γίνονται. Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται, εσύ, λίγο, να σου πω λίγο. Επειδή και εμένα, ας πούμε, δεν θυμάμαι ποιος μου το έγραψε. Ένα πολύ εύστοχο σχολείο. Εσύ, Κατερίνα, σε παρουσιάστρια, μην παίρνεις τόσο έντονη θέση κατά του παπά. Κάνεις τη δουλειά σου. Άλλο το δικό σου και άλλο το δικό του. Και το δικό του, να σου πω. Όταν κάνεις μια εκπομπή και μπαίνεις μέσα σε αυτό και λες τη γνώμη σου, καμιά φορά μπορεί να σου ξεφύγει. Αλήθεια είναι. Ναι, αυτό. Αλλά το δικό σου σχολιάζεις τα δρόμενα που βλέπεις εδώ και εσύ παρακολουθείς και ο Γιώργος καλείται να σχολιάσει μονταρισμένα επεισόδια. Που δεν είναι δική του ευθύνη η απόφαση που θα παίξει. Κατάλαβα. Δεν ξέρει πώς στείνονται οι ιστορίες. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Να πάρει θέση στο συμβούλιο που το έχει μπροστά του πιάτο και να μιλήσει και ενδεχομένως να τοποθετηθεί, ναι. Αλλά όχι σε πράγματα που δεν τα γνωρίζει, φαντάζομαι. Βλέπετε πάνω που λέμε σε λίγο, για πρώτη φορά ο πατέρας του Τζέιμς μιλάει αποκλειστικά στην εκπομπή μας. Για πρώτη φορά θα τον δείτε και θα δείτε και τι λέει για τον Αλέξη Παπά. Σε πολύ πολύ λίγο. Άρα, αυτό. Θα κάνετε πάρτι σήμερα. Θα το δείτε. Λοιπόν, αφήνουμε τον Γιώργο Λιανό και πάμε πάλι στην Έλενα. Γιατί έχουμε τα πρώτα πλάνα από το απόψινο επεισόδιο. Έλενά μου. Λοιπόν, οι κόκκινοι πιστεύουν, και ειδικά ο Κόρο και ο Ζαχαροπλάστης, και πολύ έντονα ο Κόρο, ότι όλο αυτό που συμβαίνει με τον Τριαντάφυλλο, δηλαδή που βγαίνει και λέει ότι ψηφίστε με και θέλω να φύγω, ότι μπορεί να είναι και στρατηγική. Mm-hmm. Όχι του Τριαντάφυλλου, του Αλέξη Παπά. Να έχει πάρει γραμμή. Γραμμή, κανονική γραμμή. Αυτό που είπαμε και εμείς εδώ χθες, βέβαια, και θα το δείτε. Ωραία, για να δούμε. Όταν άκουσα τα ονόματά τους, εγώ βγήκα στον κόσμο και είπα να τους στηρίξει για το καλό της ομάδας και με συγκίνησαν και τα παιδιά μου τα λόγια που είπαν για μένα και το ίδιο έκανα και εγώ για αυτούς. Έλα Χριστέ και Παναγία μου, πραγματικά το είδα και αυτό, το έζησα και αυτό. Κάπου στο χέρι μάλλον, βλέπω μια στρατηγική πίσω από όλο αυτό. Αφήστε με να φύγω, αφήστε με να φύγω. Θα σε αφήσω να φύγω. Τόσο καιρό έλεγες να μην σε αφήσουν. Και τώρα λες, αφήστε με να φύγω. Θα πρέπει να αγωνιστείς. Αλλά άμα φύγει ο Σημακόπουλος και παραμείνει ο Τριαντάφυλλος, την έχουμε πακίσει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε το όνομα του παίκτη που αποχωρεί απόψε από το φετινό Survivor. Ο παίκτης που αποχωρεί από το Survivor είναι... Με μάθει απ' έξω, φτάνει. Να μας λένε οπίνει. Αλέξη, με λένε Μαρία. Φαντάζομαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιάννη, έχουν αρχίσει από χθες οι αντιδράσεις. Καλά, εννοείται. Γιατί με το που είδανε ότι ο Τριαντάφυλλος δεν καταλαβαίνει ότι ουσιαστικά δεν έχουν μια εμπάθεια μαζί του. Έτσι λένε, δηλαδή οι υπόλοιποι. Αλλά ουσιαστικά ο ίδιος είναι πολύ αδύναμος και γι' αυτό του πέφτουν όλοι. Και η Καρολίνα και η Νικολέτα και ο Κόρο τάχθηκαν εναντίον του γιατί δεν αντέχουν άλλο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, αυτή την αρνητήλα και αυτή την αρνητική ενέργεια. Θες να δεις τι ακριβώς έγινε. Γιατί, να μην το δούμε. Λέγα καλά. Πάμε να το δούμε. Εννοείται πως θέλω να δω τις αντιδράσεις. Το κυβριονίζουνε. Θέλω Τριαντάφυλλο να γίνει μπροστά, να προβάλλεται, να δείχνεται, να κάνει αρνητικούρα συνέχεια. Δεν αντέχει αυτό.
αισθάνεσαι που για μία ακόμη φορά είσαι υποψήφιος? Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, αισθάνομαι πάρα πολύ. Χατζηνικολάου, πείτε. Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Είναι 8η φορά. Ήθελα πάρα πολύ, θέλω πάρα πολύ να σπάσω το ρεκόρ. Που είναι 10. Θα τα καταφέρω. Πόσο λάσπη, πόσο πίσω πλάτη μαχαιριά. Εκεί. Ο Τριαντάφυλλος έλεγε ότι έχω κάνει τόσες αθούς και του έλεγε ωραία, πες μου ένα παράδειγμα και δεν είσαι δυνατή. 8η φορά υποψήφιος, άλλη μια φορά, έχω βαρθεί να μετράω αλλά συνεχίζω. Θέλω να ξεπεράσω το ρεκόρ του Ντάνου, συνεχίζω όσο θα θέλει ο κόσμος. Παιδιά, πραγματικά με πονάει το αυτί μου από χθες το συμβούλιο. Όλοι οι παίχτες εκτός από μένα, γιατί εγώ ποτέ τα αφήνω να περνάνε. Έτσι. Σας φέρες, γιατί δεν θέλω. Έχουν παραπονεθεί μέχρι και ο κολλητός σου όλοι για την αρνητική ενέργεια που φέρνεις, ρε φίλε. Κοιτάς το καλό της ομάδας, ρε φεντικέ τύπε. Πραγματικά είμαστε γύρω-γύρω από έναν αρνητισμό. Δεν χαμογελάμε. Εγώ που θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να χαμογελάω, πραγματικά νιώθω ότι έχω χάσει το χαμόγελό μου το τελευταίο διάστημα. Και ένας από τους λόγους είναι σίγουρα ο Τριαντάφυλλος. Συνέχεια αυτό βλέμμα που σκουτσού. Αρνητήλα, πάρτινα. Άμα φύγει ο Τριαντάφυλλος και ο Άλεξ, νομίζω θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί από εκεί και πέρα θα ηρεμήσει και ο Σάκης. Ο Ντάφι είναι μια φιγούρα στο παιχνίδι που έχει περισσότερα αρνητικά παρά θετικά. Εγώ προσωπικά έχω κουραστεί με τη συγκεκριμένη φιγούρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Ηλία. Χθες δηλαδή ήθελε να τον ψηφίσει κιόλας σε περίπτωση που είχε το ατομικό κολλιέ της ασυλίας. Φοβήθηκες κάτι από όρτα την μικιά ασυλία σήμερα από φοιτητικές? Φοβήθηκες κάτι? Γιατί θα σε έδινα γι' αυτό. Θα σε έδινα. Αυτό το άτομο πρέπει να αποχωρήσει. Απλά πρέπει να αποχωρήσει. Enough. Enough. Έχουμε φτάσει μέσα. Πόσο έκατσε αυτό το παιδί? 4 μήνες. Όλοι αυτοί θέλουν να με δουν να φεύγω. Η κάψα τους και η τρέλα τους, λες και θα σηκώσουν το τρόπαιο, είναι να φύγει ο Τριαντάφυλλος. Ας φύγει, ρε φίλε, να ερεμήσετε όλοι. Να φύγω να ερεμήσουν όλοι. Αυτή η ένταση έρχεται από τον Τριαντάφυλλο, αλλά καθοδηγείται από κάποιον τον παπά. Ποια είναι η άποψή σου απάνω σε αυτό? Δεν είναι μόνο δικό του. Ναι, γιατί παλιά που ήταν στην παλιά κοκκινή ομάδα, πριν ενωθούμε, δεν ήταν μόνο δικό. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Από τη στιγμή που λέτε ότι είχατε εντάξει και πριν τον Αλέξη, δεν νομίζω ότι έχει σχέση ο Αλέξη. Έχουμε δει έναν Άλεξ που είναι τέρμα χειριστικός απέναντι στον Τριαντάφυλλο. Το κάνει πάρα μα πάρα πολύ καλά και του το δίνω. Τριαντάφυλλε, υποψήφιος για μια ακόμη φορά. Θέλω να πεις λιγάκι με τι ψυχολογία κατεβαίνεις να αγωνιστείς για το δεύτερο αγώνα. Με πολύ ωραία ψυχολογία, θα δώσω λέει για την ομάδα μου. Ό,τι διαφορές είχαμε στο συμβούλιο ή γενικά τα έχουμε αφήσει πίσω. Είμαστε εδώ πέρα ένα. Πάμε γιατί θέλουμε πάρα πολύ να κερδίσουμε. Δεν μπορούμε άλλο τις ήττες, δεν μπορούμε άλλο να ψηφίζουμε μεταξύ μας και να γίνεται πανικός. Ηλίας σημαδεύει, διώχνει το πρώτο τελευταίο κυβάκι. Κώστας, τελευταίο κυβάκι και νίκη για τους μπλε. Τίποτα ρε, εγώ θα πω στον κόσμο, θα δηλώσω τώρα στον κόσμο ότι δεν θέλω να με στηρίξει. Θα με αφήσει να φύγω για το καλό της ομάδας, εγώ κίνηση. Τέλος. Έχω βαρεθεί να χάνω, έχω βαρεθεί να με λένε αδύναμη, έχω βαρεθεί να με λένε άχρηστο, έχω βαρεθεί. Πάω, φτάνω πάλι, πέφτω ξανά, πάω για ένα πάλι δεν πέφτει. Πάει άλλο, φίλε. Δεν πάει, κουράστηκα απλά. Θέλω να πω, Γιώργο, στον κόσμο που με βλέπει, να μην με στηρίξει, να με αφήσει, να φύγω. Έχω βαρεθεί να χάνω, έχω βαρεθεί να με λένε αδύναμο, έχω βαρεθεί να με λένε, έχω βαρεθεί να πέφτω, να σπάω τα πόδια μου. Έχω βαρεθεί να βλέπω αυτά τα παιδιά στεναχωρημένα και να χάνουν. Θέλω πάρα πολύ να είναι χαρούμενοι και αυτά τα παιδιά. Θα μου πεις, με αυτά τα παιδιά δεν είναι τα που σε χτυπούσαν, δεν είναι τα που σου κάνουν τα 1002. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει όταν αγαπάς πραγματικά την ομάδα, να σκεπτόμενος ότι με μία πιθανή αποχώρησή σου, ότι θα δυναμώσει η ομάδα σου, να μπορούν να φάνε τα παιδιά και να είναι χαρούμενα. Μου είναι στενάχωρο, δεν έχω μάθει να τα παρατάω ποτέ στη ζωή μου. Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να τους βλέπω άλλο να σταχωριούνται έτσι και να είναι έτσι. Όταν χάνουμε συνέχεια και δεν μπορώ, δηλαδή αυτό το πράγμα εμένα με ρίχνει. Ναι, εμένα με ρίχνει. Και για να δυναμώσει η ομάδα πρέπει να φύγω. Πολύ με λόγια το τίποτα, για να μην τον ψηφίσει και καλά ο κόσμος. Αυτό το αγαπάω. Ίσως αισθάνεται ότι θα φύγει και ότι να γυρίσει να πει στο τέλος ότι
Τελικά ο κόσμος άκουσε αυτό που ήθελα να πω, ότι μήπως ήρθε η ώρα του και θέλει να το γυρίσει αλλιώς. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα φύγει ο Τριαντάφυλλος για άλλη μια φορά και θα φύγει ο Αλέξης. Γιατί? Γιατί ο Αλέξης για μένα βγάζει κακία πολύ, ενώ ο Τριαντάφυλλος κάτι αστείο. Είναι σαν τον Δρακουμέλ στα αγαπημένα Στρουφάκια και την Ψιψινέλ. Και να φύγει ο Αλέξης που είναι ο Δρακουμέλ, η Ψιψινέλ μόλι της δεν θα κάνει κακό. Θα είναι ήσυχη, ήρεμη. Δεν έχει να τη χαϊδεύει εκεί ο Δρακουμέλ και να της βάζει να κάνει πράγματα. Πλάκα-πλάκα, είχε πάρα πολύ δίκιο σε αυτά που είπε ο Κόρο, ε. Πολύ ωραία ερμηνεία. Βέβαια, δεν έχουμε δει ποτέ την Ψιψινέλ μόνη της, που σαν την δράση. Την είχαμε δει μόνη της, παιδιά. Ναι, την έχουμε δει την Ψιψινέλ. Πριν ξαναγίνει φίλος με τον παπά. Α, εγώ λέω για τα Στρουφάκια. Η Ψιψινέλ λειτουργούσε και μόνη της πριν με τον πρώην κολλητό γίνει πάλι κολλητός. Άρα λοιπόν θα δούμε άλλο Τριαντάφυλλο. Το θέμα είναι ο Τριαντάφυλλος. Ο Τριαντάφυλλος αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή είναι επίκληση στο συνέστημα. Δηλαδή τι γίνεται. Θέλει πραγματικά να μείνει, απλά έχει διχαστεί γιατί πραγματικά δεν μπορεί να τα καταφέρει. Παιδιά, δεν το ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι είναι μπερδεμένος μέσα του. Αυτό ακριβώς. Μπορεί και να νιώθει όντως άσχημα. Εγώ να πω μια πιο ιδρυκά τώρα. Θέλω να πω μια πιο ιδρυκά δώρικη άποψη. Αποκλείεται, παιδιά, να είναι στρατηγική του Αλέξη Παπά και να του είπε. Τα μάτια του Αλέξη Παπά και του είπε. Δεν ξέρω το μυαλό. Παιδιά, αποκλείεται να του είπε. Ότι δεν είναι μπερδεμένο. Είναι μπερδεμένο. Του έχει κάνει πλήση εγκεφάλου. Είναι μπερδεμένο. Ο Τριαντάφυλλος λέει ένα πράγμα και πηγαίνει μετά ο Παπά και του κάνει πλήση εγκεφάλου. Το παιδί αυτό έχει μπερδευτεί. Έχει πάθει λίγο. Εγώ το ρίχνω στο τραπέζι σαν σκέψη. Δεν λέω ότι είναι σωστή. Απλά θέλω να πω. Καλά κάνει. Σταθεί εδώ και τα μάθουμε όλα, Κατερίνα. Δεν θα είσαι εδώ. Λοιπόν, Βασίλη μου, να σε ρωτήσω, στο δικό σου το παιχνίδι, υπήρχε κάποιος παίκτης που σας είχε δημιουργήσει αυτό το κλίμα? Ναι, υπήρχε. Ποιος? Ήτανε ο Τόνι. Α, ο security τι ήταν? Από τη Σαλαμίνα, ναι, ο Τόνι. Ωραίος ο Τόνι. Πολύ καλό παιδί, αλλά μέσα στο Survivor ήταν αυτό το πράγμα, ότι συνέχεια άλλαζε καταστάσεις, έλεγε διάφορα πράγματα. Ναι, παιδί, μα δεν καταλαβαίνατε, σε επηρεάζει τόσο πολύ, ήταν τόσο χειριστικός, αυτό εννοώ. Δεν ήταν χειριστικός, απλά όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος καθημερινά, από την ώρα που ξυπνάμε μέχρι την ώρα που κοιμόμαστε, έχει ένα θέμα και κάτι να πει. James. Όχι, δεν ήταν ότι η HR είναι πάντα σε κάποιον. Τα είχε και με κάποιους, απλά το θέμα ήταν ότι έλεγε αυτά τα πράγματα, ότι ο κόσμος βλέπει, η οικογένειά μου βλέπει, δηλαδή ήταν λίγο σαν τον Τριαντάφυλλο. Ψιλο, είχε πάρει ο ύπνος. Σε κάποια στιγμή ξυπνάω, μπαίνω στο Twitter και βλέπω φωτογραφία του παπά να κρατάει, να έχει γράψει ποιον ψηφίζει και έγραφε James. Και λέω, εγώ το ανέβασα. Πώς έγινε αυτό? Εγώ το ανέβασα. Μετά κατάλαβα την τρολιά. Εντάξει, έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά επαναλαμβάνω, εχθές ο συμβούλιο ήταν τόσο πολύ με κομμένα τα φτερά και τόσο μαζεμένος που ήταν ένας άλλος παπάς. Και δεν ξέρω ποιος είναι ο αληθινός. Όταν θα έρθει με το καλό, θα μας τα πει. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τι γίνεται με την ψηφοφορία τη δικιά σας. Για να πάρει. Όπως καταλαβαίνετε. tvopen.gr κάθετος vote. Προσέξτε, ποιος θέλετε να αποχωρήσει. 68% ο παπάς, μετά είναι ο Σημακόπουλος με 20%. Και τελευταίος ο Τριαντάφυλλος που χθες ζήτησε να τον ψηφίσουν για να φύγει. Άρα, με βάση τη δικιά μας ψηφοφορία που έχει μεγάλη συμμετοχή και πολλές φορές πέφτουμε μέσα. Να το και πούμε. Εμένα τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα ότι τις περισσότερες θετικές ψήφους τις πήρε ο Τριαντάφυλλος. Να παραδείγμα. Σας το λέω. Σας το λέω και από τη Μάερα που πάνω με χτενίζει κτλ. Έχει αλλάξει τη φωτογραφία στο Twitter και έχει βάλει το Τριαντάφυλλο. Ο κόσμος. Εντάξει, κοπέλα, να προσέξεις τα μαλλιά σου. Παιδιά, να προσέξεις τα μαλλιά σου. Αυτό δεν είναι. Η Μάερα δεν της άρεσε ο παπάς. Η Μάερα εννοώ. Τώρα αλήθεια έχει βάλει τον Τριαντάφυλλο στο παιδί. Δεν βάλει τη Μάερα, είναι φανταστικό παιδί. Η Κάπα Ρισέτς τη ζητά. Σας εξηγώ ότι η Μάερα που τον αγαπάει τον Τριαντάφυλλο που το βλέπει φαρετικό. Σταμάτα να ειρωνεύσετε τη Μάερα, θέλει. Έχουν παραιτηθεί πολλοί πολιτικοί αναλυτές. Αυτό που λέει η Κατερίνα. Εννοώ ότι σου λέει, εγώ περνάω ωραία με τον Τριαντάφυλλο. Τον βλέπω, τον συμπαθώ, είναι αληθινός. Γελάω το βράδυ που γυρνάω μετά από 800 ώρες από το κανάλι, από το κομμωτήριο και είμαι κουρασμένη. Θέλω να χαλαρώσω. Αυτό είναι παιδιά. Και εσύ περνάς ωραία με τους φίλους, βάζεις τη φωτογραφία του στο προφίλ σου. Εντάξει, η Μάερα έχει πορωθεί πιο πολύ από μένα. Η επίλυση στο συνέστημα που είπε ο Βασίλης όμως είναι ένα σημαντικό παιδί. Το είχαμε δει και την προηγούμενη φορά και με άλλους παίκτες που όταν είχε κλάψει, θυμάσαστε η Ελένη που έκλειγε με γορό. Κλάμα να η Ελένη Χαμπέρι, κανένας δεν την ψήφισε να φύγει. Και λέγαμε όλοι τη σιγά μην μείνει η Ελένη. Ναι, ρε παιδιά, και τώρα. Συναισθηματικός εκβιασμός είναι όλο αυτό και είναι στρατηγική παπά. Εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρη πια. Πάντως, Κατερίνα, άντε. Πριν πάει να σου ξανακουμπήσει το πιστολάκι στα μαλλιά, ξανασκέψου. Λοιπόν, πάμε στη Μαριαλένα, Γρηγόρη, γιατί σε πολύ πολύ λίγο έχουμε αποκλειστικά για πρώτη φορά. Να μας μιλάει εδώ στην εκπομπή μας ο πατέρας του James. Ναι, ο James εχθές έκανε μια μάζοξη. Να τη βλέπουμε εδώ. Λέω ότι το έχω δει και αυτό το λέω. Στην οποία μάζοξη δεν ήταν η Μαριαλένα. Και τους μάζεψε όλους για να τους ανακοινώσει, παιδιά,
Εγώ θα εμένω στη θέση μου ότι να βγω κόντρα στον παπά, αν και εφόσον χάσουμε. Σωστό, εσύ σε μένα. Ναι. Συμφωνώ. Δεν κάλεσε τη Μαργιαλένη. Ναι. Δεν την κάλεσε γιατί σου λέει δεν είναι στην πλεομάδα. Νιώθει Αλέξη παπά στον Αγιονομήνικο. Και δίπλα παραδίπλα με τον παπά και. Και έκλαιγε μετά. Η Μαργιαλένα πληγώθηκε και καλά, και εγώ θα πληγωνόμουν. Κι εγώ. Παρόλο που στο αγώνισμα του τσάκησε όλους. Έπαιξε πολύ καλά. Πάμε να το δούμε. Ναι. Σας φωνάξαμε εδώ και δεν φωνάξαμε τη Μαργιαλένα γιατί ό,τι πούμε θα πάει να το πει στο Σάκη. Άρα είμαστε στο μυστικό δείπνο. Κάπως έτσι. Επειδή έκανε κολοτούμπα ο Σάκη στον Νίκο και έκανε πάσο, θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνω εγώ το ίδιο με τον Αλέξη. Ναι. Σε περίπτωση που χάσουμε, θέλω αυτός που θα πάρει την ατομική ασυλία να με δώσει. Εγώ δεν θα παίξω στην ατομική ασυλία. Πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό. Πιστεύω ο καλύτερος τρόπος για να μπει ένα τέλος είναι να βγω εγώ εναντίον του Άλεξ. Απλά γίνεται ένας πόλεμος στο James, σε μένα, σε οποιοδήποτε. Ο παπάς προσπαθεί να με ψέματα να πει άλλα πράγματα. Πήραμε μια κοινή απόφαση που είναι και σωστή γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Να βγάλουμε το James στο τάκο. Προσωπικά εγώ αποφάσισα να πολεμήσω σε περίπτωση που χάσουμε φούλ για την ατομική ασυλία για να δείξουμε σε όλους ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα και εγώ ο ίδιος θα δώσω το James. Αισθάνομαι ότι είμαι πραγματικά απομονωμένη. Δεν χαίρομαι τις νίκες όπως θα χαιρόμουν υπό άλλες συνθήκες. Είμαι με άτομα τα οποία ξέρω ότι μπορεί και να μην με συμπαθούν. Σίγουρα δεν είναι όπως παλιά τα πράγματα. Σίγουρα η κάθε νίκη από εδώ και στο εξής δεν είναι ίδια. Αισθάνομαι όντως μόνη μου. Πρέπει αυτό να το διαχειριστώ, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, αλλιώς θα με φάνε λάχανο. Σήμερα εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε. Το θέμα είναι τι θα γίνει με την πλέον ομάδα, σε περίπτωση που κερδίσουμε. Θα σου πω εγώ, τι θες να μάθεις. Κάτσε τις παράμετρες, κάτσε κάτω σε λόγο. Θα διεκδικήσουν κανονικά το θέμα ασυλίας. Ναι. Ναι. Το παρακολουθήσουμε. Ότι από τη στιγμή που ο Σάκης λέει δεν... Άρα παιδιά φοβούνται και οι δύο σίγουρα κάτι. Μα τα θέλω πραγματικά να κατεβαίνουμε σαν δύο ομάδες να παλεύουμε για το φαγητό μας, για τις ασυλίες μας και μέχρι εκεί. Θεωρώ ότι αυτό θα λήξει μόνο εάν φύγει ο James από την ομάδα. Ζήτησα από την ομάδα σε περίπτωση που χάσουμε δεν θα κάνω κολοτούμπα, δεν θα αγωνιστώ για την ατομική ασυλία και θα πάμε στον τάκο και θα ψηφίσουν εμένα. Εγώ το πρωί που έκανα μια ζήτηση με τα παιδιά, άκουσα ότι θα ψηφίζουν από εδώ και πέρα αγωνιστικά και ότι δεν ισχύει η πρόταση του Αλέξη. Εγώ ήμουν σε άλλη ομάδα προφανώς. Τη Μαριαλένα δεν την κάλεσα όταν φώναξα την υπόλοιπη ομάδα να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί για θεωρώ νομό. Ό,τι και να πούμε, καλός ή κακός θα το μάθει αμέσως και ο Σάκης και ο Αλέξης και ο Τριαντάφυλλος. Ο James με βγάζει αυτόματα εκτός ομάδας. Δεν γίνεται το πρωί να κάνουμε μια συζήτηση όλη η ομάδα πριν το αγώνισμα και μετά από μισή ώρα να φωνάζει όλη την ομάδα εκτός από εμένα για να του ανακοινώσει κάτι άλλο. Προφανώς πρέπει να σταματήσει να μιλά μαζί μου για να πει την ομάδα. Ναι, προφανώς. Ούτε καν, παιδιά, ναι. Ούτε καν. Απλά ο James ήθελε να πει σε κάποιους παίχτες ότι άμα γίνει αυτό το πράγμα δεν θέλει να κάνει κολοτούμπα να τον ψηφίσουν. Εσύ έχεις πει ότι ψηφίζεις αγωνιστικά. Αυτό, ακόμα και αυτό που λες δεν βγάζει νόημα, Νίκο. Πώς δεν βγάζει. Απλά με έβγαλε εκτός ομάδας. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα καλά. Έχουμε πει ότι είμαστε μία αγροθιά και μία αγκαλιά όταν κατεβαίνουμε στο παιχνίδι. Το ότι το ότι έχει γίνει μεταξύ μας. Ότι οι ψηφοφορίες, οι ασυλίες και τα λοιπά έχουν να κάνουν με το αγώνισμα. Ο βασικός λόγος που δεν σε κάλεσα είναι επειδή δεν ήθελα να ξέρει ο Αλέξης το σκεπτικό μου. Αποφασίσα να μην φωνάξω τη Μαργιαλένα. Είναι δικαίωμά τους από τη στιγμή που θέλαν να ανακοινώσουν κάτι προσωπικό. Σέβομαι την απόφαση του James και μαζί του. Νικήσαμε σήμερα. Ναι, μεν χαίρομαι για εμένα, για την ομάδα μου. Απ' την άλλη στεναχωριέμαι, λέω από τον Σάκη να πεινάει. Έχεις καταλάβει ότι είμαι εκτός πλέον ομάδας, έτσι. Σήμερα το κατάλαβα. Βγήκε ο James, ο αρχηγός μάλλον της ομάδας και φώναξε τους πάντες. Και εγώ με το μαύρο πρόβατο της πλέον ομάδας και τι με φώναξε. Ο James σήμερα
μπλόφαρε μαζί μου πρωί πριν από το αγώνισμα Ηλίας. Κάναμε μια ομαδική συζήτηση και είπε ότι πλέον θα ψηφίζει αγωνιστικά και ότι θα διεκδικήσει κανονικά την ατομική ασυλία. Και μετά από 10 λεπτά ο ίδιος ο Τζέιμς μάζεψε όλη την ομάδα εκτός από εμένα για να τους πει κάτι άλλο. Πώς γίνεται, ρε φίλε, όταν προετοιμάζεσαι για ένα παιχνίδι να φωνάζεις τους 6 από τους 7, αλλά όταν πας να παίξεις το παιχνίδι μετά από λίγο να θεωρείς εσένα την 7η την καλύτερη παίκτρια της ομάδας. Εδώ πέρα δεν είμαστε 100 άτομα, είμαστε 14 άτομα, οπότε σε όποιον και να το πει, όλοι θα το μάθουν. Το είπε στον Παύλο και στην Ελένη, οι οποίοι το είπαν στον Ηλία και ο Ηλίας στον Τσάκη, οπότε είτε το πει σε μένα, είτε το πει στους υπολείπους, όλοι κάνουμε παρέα με όλους, οπότε θα μαθευτεί. Όταν μετά πάνε και σου ζητάνε να παίξει, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, εκεί δεν πρέπει να σου πάνε περίοδο. Έστω. Ωραία, δεν σου αρέσει που ο Τζίμι έχει να σου παίξει. Για ποιο λόγο δεν σε αφήνει εκτός και στο παιχνίδι αυτό. Προφανώς και καταλαβαίνω ότι έχουν πρόβλημα μαζί μου. Δεν θα αλλάξω όμως την παρέα μου για τον Τζέιμς και θα συνεχίσω να κάνω το καθήκον μου όπως έκανα το καθήκον μου όλο αυτόν τον καιρό για την πλεομάδα. Η Μαργιαλένα είναι εξαιρετικά δυνατή παίχτρια, το απέδειξε και χθες. Όλο αυτό το μελόδραμα θα μπορούσα να το καταλάβω εάν ήταν σε άλλη παραλία από το Σάκι. Είναι ένα μέτρο δίπλα, είναι όλη μέρα μαζί, άρα δεν έχει, δεν έχει να λέει και Λάξε. Σκέψου. Να ξέρεις εσύ που κάνεις αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί προσπαθώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι άνθρωποι εκεί. Ότι ένας από εμάς μιλάει με μια απέναντι εκπομπή. Θα αισθανόσουν καλά. Μα είναι δυνατόν. Όχι, βέβαια. Μα και το απέδειξε. Είδε τα πλάνα. Είδε τα πλάνα. Σηκώθηκε και πήγε μετά και λέει: θα σας πω εγώ τι γίνεται στους μπλε. Αυτό νομίζω ότι βιώνουν εκεί και δεν είναι θέμα. Να μιλάει εννοώ φιλικά και αυτά δεν με ενοχλεί. Αλλά να μεταφέρει πληροφορίες και τα λοιπά. Εννοείται. Όλοι μεταφέρουν πληροφορίες. Γιατί κι άλλοι και στον Ηλία δεν πήγε και είπε. Όχι, εδώ είναι πολύ καραμπινάτο, κατάλαβες. Είναι δεδομένο. Οι διάδεσες έχουμε δει ποιες είναι. Είναι η Μαργαλένα με το Σάκι που δασκαλεύονται, ο παπάς με το Τριαντάφυλλο και ο Σάκι. Και, και ο Τζέιμς με τον Νίκο. Ο Βασίλης έχει δίκιο. Γιατί αυτό Νίκο. Που είναι και το επιχείρημα της Μαργιαλένας είναι ότι ουσιαστικά γιατί μόνο εγώ, ενώ και οι υπόλοιποι θα τη λέγανε τους άλλους την πληροφορία. Είναι το θέμα όμως είναι. Ότι είναι το πάλι. Θέμα είναι ότι αυτοί όντως με το που γίνεται κάτι πάει στο Σάκι. Γιατί είδαμε πριν ότι που τους έπιασε και τους έλεγε: εγώ να σας πω τι γίνεται στην μπλε ομάδα. Γιατί μπορεί να έχει μια στρατηγική μπλε ομάδα για να κερδίσει, για να φάει. Ακριβώς. Και άλλα να το μεταφέρει. Καταλαβαίνετε, παιδιά. Απ' την άλλη όμως να πω κάτι. Είναι γυναίκα, θα μπω λίγο στη θέση της γυναίκας. Και είναι αρκετά ευάλωτη και ορμονικά. Σύμφωνα. Εντάξει. Δεν είναι όλα σορμόνες, ρε παιδιά. Είναι διαφορετικό. Είναι λόγω με τη ρουφιανιά. Έχει χρηστεί το κορίτσι λίγο. Είναι δύσκολα. Παιδιά, με συγχωρείτε. Παιδιά, όχι. Οι γυναίκες είμαστε μια χαρά δυνατές. Ακούστε με λίγο. Δεν το λέω ρατσιστικά. Γιατί το πάτε αλλιώς και εσύ Θέμη και εσύ Χρύσλα. Δεν το είπα έτσι. Λέω ότι οι γυναίκες πολλές φορές δεν έχουν τα αρμονικά μας. Ναι, και εκεί είναι δύσκολες συνθήκες. Είμαστε πιο ευαισθητοποιημένες, παιδιά. Είναι αρμόνες. Να κάτσεις στην άκρη. Όχι, όχι, έχεις άδικο. Είμαστε οι αρμόνες και οι γυναίκες ταράζονται πολύ πιο πολύ αρμόνες. Παρ' όλα αυτά, για να το ισορροπήσω και για να λέμε τα πάντα, στον αγώνα η Μαργιαλένα έβγαλε μάτια. Έφερε μόνο νίκες. Έφερε μόνο νίκες. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν. Παίξε τούρμπο δυνατά για να φύγει κάποιος από την κόκκινη ομάδα. Άρα στρατηγική του Τζέιμς εννοείς με δύο λόγια. Ότι είναι του αυτό. James. Γιανού. Μπορεί ο Σάκης, ο Σάκης να είπε σε Μαργιαλένα, παίξε τούρμπο να κερδίσουν να οι μπλε για να φύγει κάποιος από εμάς. Γιατί είδατε παιδιά στον αγώνα που πάντα παίζει και τα δίνει όλα. Βέβαια. Αλλά εγώ, παιδιά, δεν περίμενα να τα δώσει τόσο πολύ και να φέρνει μόνο νίκες. Το έκανε. Άρα, λοιπόν, εδώ μπορεί και... Μπορεί, δεν είμαι εκεί, δεν ακούω. Εγώ άλλο θέλω μπορεί να και δω. Να έχει παιχτεί κάτι. Εγώ θέλω να δω, αν αποχωρήσει σήμερα ο παπάς, τι θα κάνει ο Τζέιμς μετά. Δηλαδή, είμαι πολύ περίεργος. Πώς θα το διαχειριστεί. Λοιπόν, για να δούμε τι ψηφίσετε εσείς. Ποιος θέλετε να αποχωρήσει είναι η δικιά μας ερώτηση και με 66% θέλετε τον παπά, 21% να Σημακόπουλο και 13% τον Τριαντάφυλλο. Ναι. Α, μου λέει ο Θέμης κάτι, ότι έρχονται κάποια μηνύματα για την ψηφοφορία. Ναι. Ναι. Τι λένε. Η ψηφοφορία στον Sky ξεκινάει στη μία τη νύχτα και τελειώνει 2:30. Ναι. Οι συμμετέχοντες στην ψηφοφορία είναι πολύ λίγοι. Α, το κοινό που ψηφίζει. Κάτι που έχει παρατηρηθεί από τον αριθμό των ψήφων στις προηγούμενες αποχωρήσεις. Ναι. Εντάξει. Και αυτό γιατί γίνεται πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, κάποιος τον έχει πάρει ο ύπνος. Βέβαια. Αυτό. Πέρα κάποιος, από το ναι. Τον έχει πάρει, δεν τον έχει πάρει, δικαίωμά του είναι και 2 ευρώ. Εννοείται, αλλά άλλο να είναι 2 ευρώ σε 9
και να είναι η μαμά εκεί με το παιδάκι. Λέμε, έλα, μαμά, να μείνει ο Ντάφη. Και άλλο να είναι. Εγώ το παίρνω από τι 9 που έχω αυτές τις μέρες. Εγώ το παίρνω αργά και με έχει καταστρέψει το survivor. Δεν μπορώ να σηκωθώ. Εγώ επειδή το παίρνω νωρίς για να σηκωθώ. Λοιπόν. Εγώ πρέπει να σηκωθώ πριν από σένα. Το παίρνει νωρί. Λοιπόν. Τι ώρα δηλαδή, ξέρει. Ελένα. Πάμε στη σούπερ αποκλειστικότητα που έχουμε σήμερα και έχεις εξασφαλίσει κι εσύ. Ο μπαμπάς του Τζέιμς, λοιπόν, μιλάει αποκλειστικά για πρώτη φορά στην εκπομπή μας. Τον Κωνσταντίνο τον Τύρελ, λοιπόν, τον καλό συνάδελφο από τη Ρόδο, ο κύριος τον βλέπετε εδώ. Υπέροχος, Κωνσταντίνος, τον ευχαριστούμε πολύ. Ναι, ο κύριος Λευτέρης Καφετζής και λέει πολύ ωραία πράγματα. Ο κύριος Λευτέρης. Ορίστε. Κουκλάκι ο κύριος Λευτέρης. Μια χαρά κούκλος είναι. Είναι στο εστιοπλοϊκό του, να πούμε ότι την πέσαμε και το εννοώ αυτό, του την πέσαμε, δεν ήταν συνεννοημένο. Και θα καταλάβετε και από αυτά που λέει ο άνθρωπος. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και ένας μπαμπάς πάνω απ' όλα που στηρίζει το παιδί του και του έχει αδυναμία. Ωραία. Αλλά καταλαβαίνω ότι και ο Τζέιμς του έχει πολύ μεγάλη αδυναμία και θα καταλάβετε τι εννοώ όταν δείτε το βίντεο. Δεν είναι και νέος άνθρωπος. Για να το δούμε. Πολλά μαζί. Πώς το βλέπετε το παιδί μέσα στο reality? Μια χαρά είναι. Άμα δεν το φάει ο παπάς, μια χαρά είναι. Στην περίπτωση που γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα και τελικά ο Τζέιμς αποχωρήσει από το παιχνίδι, τότε μένει πίσω ένας Νίκος. Ένας Νίκος που έχει κάνει πάρα πολλά σε μένα, με τη βοήθεια πάντα του Τζέιμς και της Άννας Μαρίας. Η επίθεση που δέχεται από τον παπά, από πού προκύπτει, γιατί γίνεται αυτή η επίθεση, ξέρετε? Το ζηλεύει, δεν καταλαβαίνεις. Ο μικρός είναι πιο ξύπνιος να είμαι από τον παπά και τον κυνηγάει. Το όνομά μου έχει ακουστεί πολλές περισσότερες φορές από ότι το Αλέξη. Θεωρώ ότι το James πλέον πρέπει να γίνει κάπως σαν drinking game. Οπότε κάποιος λέει survivor και ο Αλέξης λέει James να πίνουν και από ένα σφινάκι. Νομίζω ότι φοβάται τον παπά. Ο James. Είναι δυνατό να φοβηθεί τον παπά ο James? Εδώ δεν φοβήθηκε στον Ατλαντικό να είμαι τόσο αβαρία που πάθαμε φουρτούνα, κύματα, να είμαι τόσο και τους μέρες τώρα τον παπά θα φοβηθεί. Πόσες μέρες ήσασταν στον Ατλαντικό με τον James? Καμιά κουσαριά μέρες. Αυτό είναι το μυαλό του Αλέξη όταν σκέφτεται όλη μέρα και σχεδιάζει σχέδια για το τι θα πει στο συμβούλιο. Αυτό είναι το μυαλό του Αλέξη όταν ευθυνδιάζεται και δεν ξέρει τι να απαντήσει. Έχει σπουδάσει πάνω στο αντικείμενό σας αυτό στο εστιοπλοϊκό, ο Τζέιμς? Όχι, ο μικρός φαρμακευτική χημεία στην Αγγλία έχει σπουδάσει. Ποιος είναι ο λόγος που πήγε στο survivor σε ένα τόσο δύσκολο reality επιβίωσης? Εγώ ήμουν αβατραχάνθρωπος στο στρατό. Και συνέχεια τον κυνηγούσα και πήγε να αποδείξει εμένα ότι είναι και αυτός. Δηλαδή ένα στοίχημα, έβαλε ένα στοίχημα. Με πέρα, ναι. Για το αγωνιστικό κομμάτι πάντα. Ακριβώς. Έχεις τι πάνω σου, Τζέιμς. Μπορείς να βγεις, αύριο αν χάσεις και να χάσεις την ατομική ασυλία. Δεν τηρήσατε αυτά που είπατε. Ποια να τηρήσω, μωρέ, έχουμε κάνει συμβόλαιο. Ποιο αυτός το τήρησε, την πέταξε ατομική. Πείστε μας και μια κουβέντα για τον άλλο Ροδίτη, τον Τριαντάφυλλο. Ο Ροδίτης, ο Τριαντάφυλλος είναι καλό παιδί, παρασύρεται από τον παπά. Αυτό είναι όλο. Μάλιστα. Πιστεύω θα κάνουν παρέα μετά το παιχνίδι. Θα τον καλέσει ο Τζέιμς. Αν ταιριάζουν τα αυτά τους θα κάνουν παρέα. Αν δεν ταιριάζουν, τι να κάνουν. Τι ωραία που τα είπε ο κύριος το μικρό του. Λευτέρης. Τι ωραία που τα είπε ο κύριος Λευτέρης. Τι ωραία, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όντως την ευθυνδιάζαμε τον άνθρωπο και τα είπε και έξω από τα δόντια. Κατερίνα, θέλω, κύριε Λευτέρη, θέλω να έρθω στη Ρόδο να πιούμε ένα κουβάτσι προμαντή. Είσαι καλεσμένος, Δεν είπα, δεν του έκανα καμιά ιδιαίτερη πρόταση. Να πιούμε ένα κουβά τσίπουρο παρέα με τον κύριο Λευτέρη και να τα πούμε και να φάμε γάβρο μαρινάτο. Ωραίος. Εμένα η σύζυγο, η κυρία Μπέβελη μου είπε για σούμα, δεν μου είπε για τσίπουρο πάντως. Μας έχει καλέσει όλους. Είναι ένας πολύ αυθεντικός άνθρωπος και φαίνεται, δεν έχει πει στην πραγματικότητα κακό για κανέναν. Όχι. Και λέει την άποψή του. Και είδες τι είπε, ήμουν βατραχάνθρωπος. Είναι ξέρω. Προσωπικό στοίχημα, παιδιά, έτσι. Του Τζέιμς. Γιατί ο Τζέιμς ούτε αθλητικός είναι, τον λέγανε και στην αρχή. Εγώ δεν ήξερα ότι είχε σπουδάσει χημεία και ούτε εγώ. Ναι, έχει στο εξωτερικό. Εγώ μπαίνω στην ψυχολογία του πιτσιρικά του Τζέιμς, που λέει μέσα του: τώρα θα δεις μπαμπά πόσο μετράει ο γιος. Και έχει μπει στη διαδικασία γιατί είδες έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και μ' άρεσε πάρα πολύ. Τώρα θα δεις πατέρα και γιο. Και αισθάνομαι ότι ο πατέρας δεν περίμενε να τον δει τόσο καλό αγωνιστικά τον Τζέιμς και τον εκπλήσει ευχάριστα αυτό που βλέπει. Εμένα πιο πολύ μ' αρέσει, παιδιά, που είπε για τον Τριαντάφυλλο, ότι ο Ροδίτης είναι καλός. Αυτό το βρήκα κύριος. Πάρα πολύ όμορφο από την πλευρά του. Κύριος, πολύ κύριος, πολύ κύριος. Πολύ κύριος. Και εσύ είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Πρέπει να ανοίξουμε λίγο ακόμα τα μαλλιά μας. Θα τα ανοίξουμε, θα τα ανοίξουμε. Να βρούμε ραντεβού, Μανούλα, μα από χθες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, υπέροχος. Και πάμε λίγο στον Αλέξη Παπά, που χθες σαν άλλαξε τη στρατηγική απέναντι στον Τζέιμς. Τώρα θέλω λίγο να ηρεμήσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν αλλάζει τίποτα για τον Παπά. Εκεί μια ανωτελιούλα έχει βάλει. Ο λόγος βέβαια είναι απλός, γιατί κέρδισαν οι μπλε και δεν μπορούσε να συμβεί αυτό που είχε πει την πρόταση Τζέιμς και εκείνος στον Τάκο. Βέβαια, είπε και δίπλα ότι εγώ θα συνεχίσω. Θέλω να συμβεί την επόμενη φορά, αφού δεν μπόρεσε να συμβεί αυτή. Ωραία, για να δούμε.
πρέπει ο James και ο Νίκος να πάρουν ένα μάθημα, πρέπει να ζοριστούν για να μπορέσουμε να φέρουμε τουλάχιστον στα ίσα την υποψηφιότητα και ίσως να μπορέσει τελικά ο James με την ερώτηση που θα του κάνουν πριν τον αγώνα να σκεφτεί ξανά την περίπτωση να αφήσει το δωτέ Μασιλίας και να είναι αυτός που θα μπει στην τετράδα της υποψηφιότητας. Έχει κατά καιρούς αναφερθεί ο James στο όνομά μου, λέγοντας ότι είμαι αρκετά έξυπνος για να κάνω διάφορα πράγματα, να χειριστώ ανθρώπους κτλ. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έστω και λίγο θεωρούμε έξυπνος, τότε θα έμπαινα στη διαδικασία να ρισκάρω το όνομά μου στην Ελλάδα όταν ξέρω ότι ο James μπορεί να έχει και δίκιο. Η απάντησή μου στο ερώτημά σου ήταν αρχικά επειδή ο Σάκης είχε κάνει κολοτούμπα στην πρόταση του Νίκου και πήγε και κέρδισε την ατομική ασυλία, θεώρησα ότι όλη αυτή η πρόταση είχε βγει από το τραπέζι. Οπότε θεωρώ ότι αυτός που πρέπει να βάλει ένα τέλος σε αυτή τη διαμάχη και τον πόλεμο εισαγωγικά που έχουμε εγώ και εσύ θα είμαι εγώ και ζήτησα από την ομάδα σε περίπτωση που χάσουμε δεν θα κάνω κολοτούμπα, δεν θα αγωνιστώ για την ατομική ασυλία και θα πάμε στον Τάκο και θα ψηφίσουν εμένα. Και Αλέξη, επειδή έχεις πει ότι με θεωρείς έξυπνο, αυτή η κίνηση για εμένα δεν είναι έξυπνη. Επειδή εσύ θα βγεις στον Τάκο ούτως ή άλλως, γιατί αγωνιστικά είσαι από τους λιγότερο καλούς παίχτες στην ομάδα σου, ενώ εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον αυτή τη εβδομάδα δεν θα έβγαινα. Ηλία σημαδεύει, διώχνει το πρώτο τελευταίο κυβάκι, Κώστας! Τελευταίο κυβάκι και νίκη για τους μπλε! Τελικά το σενάριο της πρόκλησης να βρεθείτε στον Τάκο μαζί με τον Αλέξη δεν θα επαληθευτεί. Δεν θα επαληθευτεί. Θεωρώ ότι ο Αλέξης θα βγει στον Τάκο από την ομάδα του αν ψηφίσουν με αγωνιστικά κριτήρια. Εγώ θέλω να ξαναζητήσω την παραγωγή, παρόλο που δεν χάσαμε την ασυλία, εάν γίνεται να βγω εγώ με τον Αλέξη, ναι, συμφωνώ και θα το κάνω. Δυστυχώς το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα μου έχασε για μία ακόμη φορά. Είναι πολλαπλή η ήττα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το κακό στην ομάδα. Δυστυχώς σήμερα είναι διπλή, αν θέλεις εισαγωγικά, η ήττα για μένα, γιατί δεν θα βγούμε στον Τάκο και με τον James, που όπως είπε πριν τον αγώνα ήταν διατεθειμένος να βγει. Αν είμαι εδώ και την επόμενη εβδομάδα, τότε αφού είπε ότι ισχύει, θα περιμένω να το δούμε. Έφερα το νικητήριο πόντο στην ομάδα μου, έφερα το 10. Σε αυτή την κρίσιμη φάση του παιχνιδιού που ο παπάς έβαζε ίντριγες να βγει με τον James, τον Τάκο, όλες τόσες συζητήσεις, ήρθα εγώ και το ξεκαθάρισα όλο αυτό. Το είχα πει όμως, το είχα προβλέψει από την αρχή της εβδομάδας ότι δεν θα πάει κανένας από τους μπλε, δεν θα είναι υποψήφιος, γιατί θα κερδίσουμε και τις δύο ασυλίες. Και τι μας έμεινε? Μας έμεινε η επικοινωνία για να έχουμε 4 στα 4 αυτή τη εβδομάδα. Μάλιστα. Εγώ θα είμαι ο διαμεσολαβητής, εγώ θα είμαι ο άνθρωπος που θα φέρει τον παπά δίπλα σου. Καλά. Εγώ δεν τον θέλω. Τώρα να έρθει και να μην του μιλάω, να με πλάτη, γενικό. Όταν θα έρθει, καλά, θα γαργαλυθείς και όχι απλά. Ας δείξω το τηλεφωνημά μου που είναι και forever και σε λίγο έχουμε και παρουσίαση εκπληκτική. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ πολύ λίγο είμαστε μαζί σας και έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε και πολλά αποκλειστικά. Και 26. Ναι. Είδα. Είναι 11 και 1. Και ήταν και 26 δευτερόλεπτα και είδα λάθος το ρολέ μου. Συγγνώμη, παιδιά. Πάντως. Πήγα μπροστά μισή ώρα. Ναι. Δεν κακό. Πάντως με πιέζει ο κόσμος. Και θέλω να ξέρετε ότι θα το παλέψω πολύ να είναι εδώ δίπλα μας. Και δεν θέλω να το ξέρω κι εμείς. Το φέρεις έκπληξη. Αρνητική έκπληξη ήταν για μένα. Εγώ του κάνω ανοιχτή πρόταση να έρθει στο Λαγονίσι να κοιμηθεί σπίτι. Ας το φέρω πάνω. Ωραία, μου. Θέλω. Σόγα προθώ τον πάρει στο τέλος. Ηρέμησε. Δεν θέλω υπερβολές. Πάμε να δούμε τι ψηφίζετε εσείς. Ξαναλέω ότι σήμερα ρωτάμε ποιο θέλετε να αποχωρήσει, όχι ποιο θέλετε να μείνει. 66% ο παπάς, παραμένει το ίδιο. Οπότε εντάξει, 33% και ο Ασημακόπουλος με 21%. Λοιπόν. Πάμε στον Γιάννη Αλεξόπουλο, ο οποίος είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης και καλός φίλος του Γιώργου Λιβάνη. Βεβαίως, και θυμάστε ένα βίντεο που είχαμε δείξει να τραγουδάει ο Λιβάνης το πού και πού, με θυμάσαι. Μπράβο. Την πόρτα, χτυπάς χαράματα.
Μπράβο. Ο Γιάννης Αλεξόπουλος ήταν εκεί στο βίντεο και μας μιλάει και μας αποκαλύπτει ότι αυτό το βίντεο... Είναι το παιδί με την κιθάρα, δεξιά. Με το κιθαρόνι του, ναι, ναι, που μοιάζει και με το λιβάνι, με το μουσάκι του, περιποιημένο μαλλί πολύ στην πένα. Αυτό το βίντεο, λοιπόν, ήταν τραβηγμένο καιρό. Δεν ήταν ένα βίντεο που έγινε για να περάσει κάποια μηνύματα όπως ενδεχομένως θα μπορούσαμε καλά, να θέσουμε. Καλά, καλά, καλά. Αυτά μας λέει, δεν μπορώ εγώ να τον αμφισβητήσω. Και μας μιλάει και για τα τραγούδια του Λιβάνη που χρησιμοποιεί η παραγωγή του Survivor. Βεβαίως, το δούμε. Σε είδαμε στο βίντεο που ανέβασε ο Γιώργος Λιβάνης, στο «Πού και πού» το τραγούδι, μαζί με δύο άλλες εθέρειες υπάρξεις. Αυτό που έγινε στο σπίτι του... Όχι, όχι. Αυτό έγινε σε σπίτι φίλου. Mm-hmm. Σε σπίτι κοινού μας φίλου. Αυτό πριν πόσο καιρό? Είναι τωρινό βίντεο? Όχι, όχι. Το βίντεο είναι παλιό. Έχει τραβηχτεί, νομίζω, πάνω από ένα χρόνο. Ήτανε προ-καραντίνας, οπότε σίγουρα είναι πάνω από ένα χρόνο πριν. Μεταφράστηκε ότι είναι ένα μήνυμα προς τη Μαργιαλένα. Του Γιώργου Λιβάνη προς τη Μαργιαλένα. Επειδή στο τέλος είχε και ένα γελάκι από όλους σας, μεταφράστηκε έτσι στις εκπομπές. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ να ξέρω. Και αυτό δεν τι είναι. Καρδουλά. Είδαμε να της κάνει δώρο της Μαργιαλένα Σουσάκης ένα μενταγιόν, το οποίο το είχαμε ξαναδεί πριν, όταν έγινε η ένωση. Ναι, θεωρώ ότι έχουν πιάσει αυτό το ότι ήταν πρώην, το ότι μπήκε και κοιτάνε να το εκμεταλλευτούν έτσι ώστε να το φουσκώσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν για να κάνει περισσότερη αίσθηση. Δηλαδή να ανεβάσουν το ερωτικό ανάμεσα στη Μαργιαλένα και στο Σάκη, το οποίο δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα είναι τόσο ερωτικό. Να είσαι ευτυχισμένη, μωρό μου, όπου να είσαι. Έχουν βάλει και το Λιβάνι στο παιχνίδι, το τραγούδι του. Το χρησιμοποίησαν ως χαλί στα πλάνα του Σάκη και της Μαργιαλένας. Ναι. Εντάξει, αυτό οτιδήποτε και να ισχύει με τη σχέση ανάμεσα στα παιδιά, αν υπάρχει σχέση ή οτιδήποτε. Εντάξει, το να πάρεις, το να το εκμεταλλευτείς με τέτοιο τρόπο, δεν το θεωρώ και πολύ ωραίο. Πώς να περάσει το βράδυ, χωρίς φιλί, δίχως χαμπή. Τώρα είναι όλα κλειστά, δυστυχώς. Όμως εσύ έχεις βγάλει κάποια τραγούδια. Το τελευταίο που έβγαλα, μου έχει γράψει στίχο ο αγαπημένος μου Βασίλης ο Δήμας. Τι λέγεται? Πώς να περάσει το βράδυ. Πώς να περάσει το βράδυ, χωρίς φιλί, δίχως χαμπή. Ναι. Μάλιστα. Να πω κάτι, παιδιά, να σας πω κάτι. Ακούστε. Ήταν γυρισμένο πριν από ένα χρόνο. Ναι. Αλλά... Όχι, το που και που δεν είχε βγει. Δεν είχε βγει. Το βιντεάκι. Πώς ήταν γυρισμένο αυτό που και που δεν βγήκε πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο ότι βγήκε. Ήταν πριν από ένα χρόνο, λέει, το είχαν κάνει αυτό το βιντεάκι. Πότε βγήκε το που και που. Είναι πριν από το καραντίνα, πρέπει να είναι. Ναι, όντως, το να είσαι ευτυχισμένη βγήκε τώρα. Μπράβο. Ναι. Έχεις δίκιο. Πάνω από 8 μήνες, πρόσεξε όμως τώρα τη διαφορά. Όταν λοιπόν κάποιος αποφασίζει να δημοσιοποιήσει κάτι. Ο Λιβάνης το δημοσιοποίησε. Βεβαίως. Στο IGTV του, στο Instagram. Σε μια συγκεκριμένη εποχή που όλοι μεταφράζουν πράγματα. Τι να κάνει, παιδιά, να μην βάλει το τραγούδι του. Να μην το βάλει, Κατερίνα μου, να κλείσει ένα σπίτι και να μην ξαναβγεί και να μην δουλέψει. Γιατί τελικά ξέρεις τι μου μοιάζει εμένα. Ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν θέλω, αλλά από την άλλη ας το συζητήσουμε και λίγο. Δεν θέλω αυτό να το σκεφτώ αυτό για το Λιβάνη. Όπως το εξής, ο Γιάννης είπε κάτι, όταν τον ρώτησε η Μένια μας, αν υπάρχει κάποιο μήνυμα που ήθελε να περάσει ουσιαστικά μέσα από αυτή την κίνηση για τη Μαργιαλένα, είπε δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είπε όχι. Έτσι. Ότι αποκλείεται, γιατί για ποιο λόγο είναι ένα τραγούδι που είναι ένα χρόνο πριν. Ο Λιβάνης πλέον δεν, μπορώ να ξέρω, είναι δεν λίγο... μπορεί να αλλάξει μια κατάσταση και φροντίζει μέσα από αυτή να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Να μας μαθαίνει τα τραγούδια του. Τελεία. Ωραία. Άρα λοιπόν μου λες ότι εμέσως πλην σαφώς εκμεταλλεύεται και λίγο την κατάσταση. Για να μην εξετάζουμε το Λιβάνη. Το παιδί έσκανε. Άκου τώρα. Δεν είναι επίσημο υλικό της δισκογραφικής και είναι υποχρεωμένος όταν. Ναι, παιδιά, λέω τραγούδι το αυτό έχει και τι να κάνουμε τώρα. Θα μπορούσε να μην ανεβάσει αυτό το βίντεο για να μην συζητηθεί περαιτέρω. Τι, δηλαδή ένα βίντεο που το κοιτάμε την παρέα του που και που. Παιδιά, τώρα περιμέναμε το βίντεο για να συζητηθεί. Εδώ μας βομβαρδίζουν με πλάνα μενταγιών, σκουλαρίκια, βραχιόλια, κοχύλια, παραλίες, ηλιοβασιλέματα. Τρεις ώρες κάθε μέρα με δουλεύετε. Αυτά ήθελα μάλιστα να πω. Υπάρχει... Ο παπάς είναι εδώ δίπλα σου και δεν το ξέρω. Υπάρχει, από αυτή η φωτογραφία την είδα χθες, Θέμη. Υπάρχει μια φωτογραφία στο Twitter με το νέο CD του Γιώργου Λιβάνη. Βασικά, να σου πω την αμαρτία μου και το κακό μου, την έστειλε ο Γρηγόρης.
Έλα, ρε, Κατερίνα. Δεν ξέρω αν γέλασες, Κατερίνα, να σου πω κάτι. Να λες τότε, αφού με έδωσες, να λες ό,τι ακριβώς σου στέλνω, γιατί σου στέλνω και άλλα πράγματα. Ωραία. Να λες και για τις γυμνές μου που στέλνω. Κοίταξε, οι γυμνές σου δεν με θλίβουν. Αυτό λίγο με στεναχώρησε. Λοιπόν, ίσα που σε χαροποιούν. Σας έχω όλο το playlist που υπάρχει στο Τύρ και Κυκλοφορεί. Τα τραγούδια λοιπόν είναι τα εξής. Να είσαι ευτυχισμένη. Με ποια καρίδα έχασες την ασυλία, σ' άφησα Δομήνικο και πήγες με τον Πίθηκο, η κότα από το Πουρνιάζι, πρώτο θέμα στην καινούριου, το μεταγιόν Καριδοπάτιος από τις πολλές συμπάθειες. Λοιπόν, και να πούμε ότι είναι η Survivor Music, ναι. Το πρώτο στήτου Γιώργου Λιβάνη. Γι' αυτό στήλα, γιατί έγραφε για σένα. Το είδα, ρε παιδιά. Ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε νοιάζομαι και λέω, κοίτα να δεις, το ξέρει αυτό το Κατερινιό. Για να το στείλω. Θα έχει πολύ ασυλία λέγεται να πούμε. Ασυλία λέγεται τέλος του CD και θα έχει πολύ μεγάλο. Για το Survivor Music. Στεναχωρήθηκα λίγο. Να δούμε η Ράδιο Αρβίλα να μας πούνε και τους στίχους των συγκεκριμένων τραγουδιών. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να γράψουμε, περιμένεις από τους Αρβίλα. Τους αρέσει, ρε παιδί μου, στο Ράδιο Αρβίλα, τους αρέσει να βάζουν στίχους. Θα σου γράψω λοιπόν το πρώτο θέμα σε καινούριο. Μετά τη μαγειρική θα σου πω και τους στίχους. Λοιπόν, καλά. Ωραία, για να γράψω το Πουλόπουλο. Λοιπόν, γράφεις. Ο Πουλόπουλος έχει ξαναγράψει τίποτα. Θυμίζουμε ότι είναι στιχουργός ο Γιάννης Πουλόπουλος. Στα πόδια μας το ταλέντο. Να σε παρακαλώ. Ποιος έχει γράψει ο Πουλόπουλος, θυμίστε μου λίγο. Θα είμαι τρελή για σένα, παιδί μου, σε παρακαλώ. Δεν θα γράψω ποτέ, θα είμαι 30. Άννα Μαρία Λογοθέτη, 30 χρόνια πολλά λέγεται. Δεν ήταν το παιδιά και βάλτε το γιατί το τραγούδι των γενεθλίων. Ευλόγησο. Είδες. Ναι, καλέ. Να πούμε ότι το να είσαι ευτυχισμένη έχει φτάσει 2,5 εκατομμύρια views, να ξέρετε. Δεν βλέπετε Eurovision. Αλλά όλα αυτά, Θέμη μου, είναι αδιάφορα, αν δεν ακούς αυτή τη στιγμή. Το χρόνια πολλά με στίχους Γιάννη Πουλόπουλου του Τριαντάφυλλου. Και μετά το πρώτο θέμα στην καινούργια. Γράφω, ένα λεπτό. Αυτό είναι, για μην αμώσετε τόσο πάω στη μαγειρική. Όχι, καλέ, δεν είναι αυτό ο Τριαντάφυλλο. Αυτό είναι το να είσαι. Όχι, φέρω Τριαντάφυλλο του στίχου του Γιάννη. Ναι, ναι. Θα το βρούμε. Έγινα. Πω. Θα παίξει και ο Τριαντάφυλλο με στίχου Γιάννη Πουλόπουλου. Ναι. Ωραία. Να σου πω, τι είναι αυτό το ωραίο. Λαχανικά ο γκρατέν, μπράβο. Ήθελα να σου πω, αποφύγουμε λίγο το κρέα αυτέ τι μέρε. Είσαι πολύ δυνατή. Τι ωραίο. Πω. Τι είναι έχει λαχανικά, μέσα. Λαχανικά έχει πατάτε, κολοκύθι. Θα μπορούσαμε να το πούμε και μπριάμ. Βέβαια δεν το έχω κάνει με σάλτσα ντομάτα. Τέλεια, θα φας πρώτα και θα μου το μετά θα μου το μαστοποιείς. Αλλά πρέπει να φας πρώτα. Όπως, κάτσε να το ανοίξω, γιατί χαλάει εύκολα, ε. Θα το φάει ο Γρηγόρης, μην καλά, δεν έχει τέτοια θέματα. Έτσι, να το. Είναι εδώ και είναι ολόκληρο το τραγούδι. Να το έγραψε κιόλας. Υπέροχο, περίμενε, να σου δώσω και μαχαιροπύρουνα. Σε αυτά είμαι μανούλα. Θα το διαβάσουμε μετά. Λοιπόν, ο Γκρατέν, λοιπόν, με απλά δυσκολία. Έχω βάλει μέσα. Κατοίκη δομοκού, mm-hmm. Λίγη κρέμα γάλακτος. Μου δίνεις ένα κουτάλι για να βεβαίως, το πω. Βεβαίως. Ναι, κατοίκη δομοκού, λίγο κρέμα γάλακτος. Ωραία. Πολλά λαχανικά, φρέσκα μυρωδικά, θυμάρι και βασιλικό. Είναι μια εναλλακτική από το μπριάμ, για να το πω στα ελληνικά για να το καταλάβουν οι φίλοι μας, που δεν θέλουν να το φτιάξουν με σάλτσα ντομάτας. Ωραία. Και θέλουν να το φτιάξουν. Διαφορετικό. Να σε ρωτήσω, έχεις μέσα βάλει μπεσαμέλ. Όχι. Όχι, ε. Όχι, δεν έχω βάλει. Ωραία, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε τα υλικά μας. Είναι πολύ εύκολη συνταγή και πάρα πολύ γρήγορη. Ωραία, τα υλικά μας. Και νόστιμη. Αφού το λες εσύ, θα χρειαστούμε 2 με 3 κολοκύθια, 2 με 3 ντομάτες, 2-3 πιπεριές χρωματιστές, 2 με 3 πατάτες, 2 μελιτζάνες, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο μοσχοκάριδο. Ένα κεσεδάκι κατοίκι δομοκού, 4 αυγά ολόκληρα, 300 ml κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια κίτρινα τυριά, κατά προτίμηση, τα λέω πάντα όλα αυτά, 100 γραμμάρια βούτυρο, λίγη τριμμένη φρυγανιά και αρωματικά βότανα. Εγώ έχω επιλέξει να βάλω βασιλικό και θυμάρι. Βασιλικό και θυμάρι, υπέροχα. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ γρήγορη συνταγή. Λοιπόν, έχω πάρει όλα μου τα λαχανικά. Αν δεν έχετε όλα αυτά τα λαχανικά, θα ανοίξετε το ψυγείο σας και θα δείτε τι έχετε. Μπορείτε δηλαδή αυτό το φαγητό κάλλιστα να το φτιάξετε από τα περισσεύματα. Εάν έχετε μία μελιτζάνα, αν έχετε δύο πατάτες, καρότο ενδεικτικά ή κάποιο άλλο λαχανικό. Εγώ διάλεξα αυτά. Νομίζω ότι τώρα ανοιξιάτικα θέλουμε και λίγο χρώμα και ταιριάζουν. Τα έκοψα στο μαντολίνο, σε πολύ λεπτές φέτες. Εδώ φαίνεται. Εάν δεν έχετε μαντολίνο, πολύ απλά κλασικά με το μαχαιράκι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ίδιο έχω κάνει και με τις πατάτες. Τα λαχανικά δεν θα τα βράσω. Το μόνο που θα κάνω είναι θα πάρω τις πατάτες,
Έχω βάλει νεράκι να βράσει. Θα ρίξω μέσα αλάτι. Ωραία. Και λίγο θα τη ζεματίσω. Ίσα-ίσα. Έχω την κατσαρόλα στο φουλ και θα ρίξω μέσα τις πατάτες και θα τις αφήσω 7 με 10 λεπτά. Λεπτές έχεις κόψει. Λεπτές, να, ωραία. Εδώ. 7 με 10 λεπτά. Ωραία. Ίσα ίσα δηλαδή. Λίγο, λίγο να, απλά, ναι, να μαλακώσουν. Λίγο. Μπράβο. Ίσα ίσα να μαλακώσουν. Μην τις αφήσετε πάρα πολύ γιατί θα λιώσουν τελείως μετά. Ίσα ίσα. Αυτό είναι στην ουσία μόνο το δύσκολο. Σε εισαγωγικά το λέω το δύσκολο, τη συνταγή. Λοιπόν, να φτιάξουμε λίγο τη σάλτσα μαζί με τα τυριά. Θα βάλω τώρα σε ένα μπολάκι εδώ την. Όχι, θα ξεκινήσω πρώτα με τα αυγά. Τέσσερα αυγά, ε. Τέσσερα αυγά. Ωραία, όλα τα βάζει. Τέλεια. Το κατήκι δομοκού. Μπορούμε να βάλουμε. Εγώ λατρεύω κατήκι και είναι και ελαφρύ. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο τυρί, άμα θέλουμε. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τυρί κρέμα. Θα μπορούσαμε. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι θέλουν. Ωραία. Ό,τι θέλουν. Θα πάρω εδώ το σύρμα και θα τα χτυπήσω. Πολύ καρπού. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θα προσθέσω εδώ αλάτι, πιπέρι και μοσχοκάριδο και σε λίγο και τα μυρωδικά. Θα βάλουμε εδώ αλάτι, πιπέρι. Το μοσχοκάριδο. Το Twitter ζητάνε το τραγούδι πρώτο θέμα στην καινούργη. Θα τους διαβάσουμε σε λίγο τους στίχους. Εδώ και ώρα ο επαγγελματίας γράφει ακόμα. Ωραία. Λοιπόν, προσθέτω μέσα εδώ την κρέμα γάλακτος. Θα διαβάσουμε λίγο. Ωραία. Το βούτυρο. Αν δεν θέλουν οι φίλοι μας να χρησιμοποιήσουν βούτυρο, ελαιόλαδο. Υπάρχει πρόβλημα. Αχ, Καταρίνα, τι. Εδώ. Ζεστάθηκες. Το θυμάρι. Ωραία. Θα βάλω μέσα και το βασιλικό. Ωραία, μυρωδικά. Τώρα ανοίγει ο καιρός. Σάββατο χαλάει λίγο, να ξέρετε. Σάββατο θα βρέχει. Από Δευτέρα πάλι έχουμε αρκετή ζέστη. Λοιπόν, και πάμε τώρα να στήσουμε. Έχω ήδη εγώ λίγες πατάτες εδώ. Έχω ξεκινήσει να στείνω για να το δείτε ολοκληρωμένο πώς το φτιάχνουμε. Λοιπόν, θα πάρετε ένα πυρέξ. Δεν έχετε πυρέξ, θα πάρετε ταψάκι. Οτιδήποτε σας βολεύει. Και θα αρχίσετε σταδιακά να χτίζετε το φαγητό. Λοιπόν, και θα το πηγαίνετε να αλλάξει. Μελιτζάνα, κολοκύθι, ντομάτα, περιές. Πάμε εδώ τώρα να συνεχίσουμε. Θα βάλω εδώ τώρα. Μελιτζάνες. Όχι, όχι, όχι. Θέλουμε να είναι και όμορφα. Δεν είναι ρίχτα, απλά. Το ρίχτο μόνο ρίχτο ηλία. Αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και ωραία τα χρώματα και είναι και ωραία και για τα παιδάκια σας. Αν δεν τρώνε λαχανικά, πείτε τους να εδώ ένα παστίτσιο. Λέμε τώρα. Εδώ. Έλα. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Πάμε εδώ τώρα. Θα ρίξω από πάνω αλάτι. Πολύ ωραίο, Κατερίνα. Είναι πραγματικά πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο και νομίζω ότι είναι και ελαφρύ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάθε μέρα. Εγώ δεν είμαι και πολύ λάτρης του κρέατος κάθε μέρα. Καλά κάνω. Λοιπόν, λίγα μυρωδικά. Αν δεν θέλετε αυτά, βάλτε ό,τι σας αρέσει. Λοιπόν, και θα περιχύσουμε το φαγητό. Με προσοχή. Τι εντυπωσιακό. Εδώ. Υπέροχα. Και το βάζουμε φουρνό. Λοιπόν, θα βάλω τυρί. Λίγο τυρί τριμμένο. Ό,τι θέλουν. Αν δεν θέλουν κίτρινα τυριά, φέτα, ανθότυρο, ό,τι σας αρέσει. Λίγη τριμμένη φρυγανιά θα βάλουμε από πάνω. Ωραία. Εδώ. Λίγο τυράκι. Και θα βάλουμε το ταψάκι μας στο φούρνο, πάνω και κάτω εστία, στους 170 βαθμούς, θα μας πάρει. Εγώ το άφησα χτες το βράδυ περίπου μία ωρίτσα μες στο φούρνο. Τέλεια. Τέλεια, τέλεια, το βγάζετε, το σερβίρετε και καλή σας όρεξε. Είσαι φανταστική.
Είστε φανταστικοί. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τους στίχους πρώτα του Γιάννη, του στιχουργού. Θέλω να ψηφίσει ο κόσμος αν γίνεται. Εντάξει, εντάξει. Θέλω και εγώ να συμμετέχω. Γιάννη. Λοιπόν, διαβάζω. Πρώτο θέμα στην καινούριου έγινα για σένα το πρωί. Και όλοι εκεί αναρωτιούνται αν χωρίσαμε ή είμαστε μαζί. Πρώτο θέμα στην καινούριου γίναμε για ένα μενταγιόν. Και ο Γρηγόρης παίρνει όρκο ότι ανήκω πια στο παρελθόν. Πολύ καλό. Άλλο είναι αυτό. Είναι αυτό, Θέμη μου, δεν είναι αυτό που βάζει πάνω. Γράψανε στίχους στα παιδιά για το πρώτο θέμα στην καινούριου. Δεν είναι το τριαντάφυλλο. Για τον τριαντάφυλλο. Όχι, δεν πειράζει. Α. Να ακούσουμε και τον Γρηγόρη αυτό και μετά θα βάλουμε το τριαντάφυλλο. Έγραφα αφαιρετικά. Αυτό είπε ότι ζητάνε στο Twitter. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που. Για σένα. Πάμε, ναι. Έφυγε για Δομήνικο και πήρε την ευχή μου. Πέρασε όμορφα πολύ, δίχως να είναι μαζί μου. Πήρε ένα μενταγιόν και έλειωσα στη ζήλια. Καρφάκι δεν μου καίγεται. Παίζω και σου σαρβίλα. Δεν έχει πρώτο θέμα στο καινούργιο αυτό. Ο τίτλος αυτός είναι. Όχι, παιδιά, μην συγχωρείτε. Θα ψηφίσω ο κόσμος. Να πω κι εγώ στο παιχνίδι. Ένα στίχο. Για πες. Λοιπόν, εγώ έχω δανειστεί από τον Πάνο Καλίδη το τραγούδι, το 4K, και λέω το πρώτο θέμα είσαι στην καινούργιο και με στα δίχτυα του Σάκη του Πανούργου. Σε περιμένω περίπου ένα μήνα. Και σε ένα κάτω σε έκοψε η πείνα. Πολύ δυνατή. Έδωσε και ερμηνεία. Μάστα και ευτυχείτε. Ποιο θα σα κλείσει με τη μάρκα. Λοιπόν, δεν πρέπει να πάω σε διαφημίσεις με το τραγούδι του Γιάννη. Λοιπόν, το αληθινό, το πραγματικό τραγούδι του Γιάννη. Ναι, καλά, ναι. Άρα θα φύγουμε. Βάλτε το λίγο να τα ακούσουμε. Γιάννη, σου κάνει χέρια. Ποιος χρόνια πολλά. Δικό του είναι. Του και εδώ είμαστε. Θα πάμε σε τηλεοπτικές αποκλειστικότητες. Χρήστα μου. Μάλιστα. Ακούω. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, λοιπόν, για πρώτη φορά για μιλάει πρώτη στην καμερά φορά. Μας και αποκαλύπτει τα πάντα για το νέο του σύριαλ. Στη Μένια Κούκου μιλάει για τη νέα του σειρά, τις Σέρες. Θα παίξει κάποιος από το παραπέντε και βέβαια αποκάλυψε αν θα σχολιάζει φέτος τελικά τη Eurovision μαζί με τη Μαρία Κοζάκου. Τώρα, σε ποιο κανάλι θα παίξουν οι Σέρες, ας δούμε τον Γιώργο Καπουτζίδη να καταλάβουμε τι θα συμβεί. Στο TV Σέρες. Για πάμε. Τι κάνετε, τι προετοιμαζόσαστε για το σίριαλ στις Σέρες. Προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, απλώς δεν θα πω κάτι τίποτα, γιατί αυτά πρέπει να τα πούν οι αρμόδιοι όταν θα κλείσουμε, να βγει ένα δελτίο τύπου. Δεν θέλω να λέω εγώ από εδώ και από εκεί, γι' αυτό δεν λέω και πολλά πολλά και γι' αυτό έλεγα να φύγω, αλλά δεν πειράζει. Γιατί επιλέξατε τις Σέρες? Είναι η πόλη μου, είναι η πατρίδα μου, τις αγαπάω πολύ και θέλω να γράψω κάτι το οποίο να το γυρίσω εκεί. Η σειρά δεν έχει να κάνει με τη δική μου ζωή, γιατί νομίζω κάπου ακούστηκε αυτό. Ακούστηκε, δεν, ναι. Δεν έχει τίποτα αυτοβιογραφικό. Απλώς είναι μια ιστορία που θέλω να την τοποθετήσω εκεί. Ναι. Θα γελάσουμε. Νομίζω ναι, νομίζω πολύ, νομίζω πολύ. Θα έχετε κάποιον από την παρέα του παραπέντε? Δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο. Τι διαβάζεσαι τόση ώρα? Το περιοδικό που μας δώσανε. Πρόγραμμα λέγεται. Επειδή ακούγονται για διάφορα κανάλια ότι θα φιλοξενηθεί δηλαδή στη διαδικτυακή πλατφόρμα αυτό του Αντένα. Δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι, διότι όταν θα κλείσει μια συμφωνία, καλό είναι να σας το πούμε τότε ότι έκλεισε μια συμφωνία εκεί. Αλλά δεν θέλω να λέω από εδώ, από εκεί, παραπανήσια πράγματα. 12 points goes to Green. Θα έχετε κάποιο ρόλο στη Eurovision? Θα έχετε είμαι σχολιαστής μαζί με τη Μαρία την Κοζάκου. Θα ταξιδέψουμε στις 14, νομίζω, ναι, για τις 3 μεταδόσεις. Ωραία. 6 μεταδόσεις μάλλον, γιατί εμείς μεταδίδουμε και τις βραδιές τις προηγούμενες. Θα πάμε για πρωτιά, γιατί είστε πολύ γουρλής. Δεν είμαι καθόλου γουρλής και δεν είμαι και καλός στα προγνωστικά. Ναι. Δεν αποφεύγω να τα λέω. Θέλω να πιστεύω θα τα πάμε πολύ καλά. Κύπρος.
Επίσης θεωρώ ότι θα τα πάει πολύ καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε μια όμορφη χρονιά φέτος. Και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Θα περάσουμε στο τελικό. Είστε αισιόδοξο. Είπαμε να μην κάνουμε προγνωστικά, αλλά αισιόδοξο σήμαινε και για τις δύο χώρες. Ανυπομονώ και είναι τραγούδι Στεφανίας αυτό. Το Last Dance. Το τραγούδι που δεν πάει Στεφανία, Last Dance. Α, εγώ πήγα να πω για το νέο του σύριαλ Σέρες. Λοιπόν, κοίταξε, να πούμε και για αυτά μερικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο, νομίζω, μέχρι τέλος αρχές Μαΐου θα κλείσει το κανάλι. Προς το παρόν είναι μεταξύ της ΕΡΤ και της ψηφιακής πλατφόρμας του Αντένα, που θα ξεκινήσει τώρα, που θα τον αναλάβει ο Λοΐζος Ξενόπουλος. Ξέρω ότι ο κύριος Ξενόπουλος είχε αναλάβει το κομμάτι της πλατφόρμας. Έτσι λένε. Αυτό λέγεται, γιατί ουσιαστικά ο Λοΐζος Ξενόπουλος επί σειρά ετών στο Μέγκα είχε αναλάβει το κομμάτι της μυθοπλασίας. Οπότε το γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και με τον Καπουτζίδη τώρα, τι γίνεται. Ξέρω ότι κάποια στιγμή υπήρχαν συζητήσεις τώρα και για το Μέγκα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν καταλήξει κάπου, γιατί περιμένουν μία σειρά κωμική στο Μέγκα για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμά τους για του χρόνου. Νομίζω ότι θα είναι του Χάρη Ρώμα αυτή η σειρά και όχι του Γιώργου Καπουτζίδη. Νομίζω θα το δούμε στις επόμενες 10 μέρες. Πάντως η Ερντ είναι καιρό αγώνα για να πάρει. Δεν έχει να κάνει πάντως με τη δική του ζωή. Όχι. Μάλλον που εκείνος γεννήθηκε σε Ξέρες. Είναι μια κομεντή, μπορώ να σου πω και αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή κομμωδία σαν το παραπέντε. Είναι πιο πολύ με στοιχεία κομεντή και με πάρα πολλούς χαρακτήρες. Δηλαδή είναι αρκετά πολυπρόσωπο, όχι πολύ μεγάλο σε επεισόδιο. Νομίζω είναι γύρω στα 12 επεισόδια. Είναι δηλαδή σαν μια σειρά. Εντάξει, ό,τι και να είναι, εφόσον έχει την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη. Καλά, εννοείται. Είμαι σίγουρη ότι και θα κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία και θα είναι και πάρα πολύ καλό και πολύ προσεγμένο. Πάντα έτσι είναι. Δηλαδή. Πάμε λίγο στην Έλενα Πολυκάρπου. Η οποία συνάντησε την Άντση Ζαμπέτογλου. Ναι. Ξέρουμε την σχέση που έχει με τον Παύλο Γαλακτερό, είναι ο γιος του συζύγου της του Νάσου. Τον έχει σαν γιο της, δηλαδή μιλάει για τον Παύλο με τα καλύτερα, τον λατρεύει τον Παύλο. Είναι μια πολύ όμορφη σχέση που μου τη χαρακτηρίζει κιόλας. Μιλάει και για τη μαμά του Παύλου και ότι για να υπάρξει αυτή η σχέση, αυτή η γυναίκα βοήθησε ώστε να υπάρξει. Κυρία. Είναι φοβερό αυτό. Κυρία. Αλλά μας λέει αρκετά, μας λέει για τον Παύλο, για τον παπά και μας λέει και τα τηλεοπτικά. Γιατί τις έχουν γίνει αρκετές προτάσεις. Η τελευταία που διαβάσαμε είναι και για πρωινή εκπομπή και απαντάει για όλα. Για καθημερινή κιόλας. Καθημερινή ακριβώς. Ωραία, πάμε να δούμε τι λέει η Νάνση. Δεν θέλω να ασχολούμαι μαζί σου, δεν θέλω να ασχολείσαι μαζί μου. Όχι, δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Απλά αυτό. Απλά σεβάσου το και συνέχισε με αυτό. Η εικόνα του Παύλου σου αρέσει το παιχνίδι. Με τα κοτσιδάκια πάρα πολύ. Με τα κοτσιδάκια. Την πρώτη φορά που είδαμε τα κοτσιδάκια, κοιταχτήκαμε με τον Άσο και είπαμε κοτσιδάκια, ξέρεις. Αλλά μετά, και όσο τον βλέπω, περνάνε μέρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το έχω συνηθίσει, θέλω να το κρατήσει. Δεν ήθελα να ρισκάρω σε καμία περίπτωση τη συμμετοχή μου στο Survivor. Τη ζωή μου γενικά, τη μέση μου, η δουλειά μου βασίζεται στο σώμα μου, γιατί κουβαλάω υποχρεωτικά. Οπότε δεν μπορώ να ρισκάρω αυτό το πράγμα. Αποφάσισα να μην αγωνιστώ. Κάποιοι παρεξηγηθήκανε. Ας παρεξηγηθεί όποιος θέλει, δεν με νοιάζει καθόλου. Ο Παύλος έχει πρόβλημα με τη μέση του ή το χρησιμοποίησε. Ο Παύλος έχει πρόβλημα με τη μέση του και κάνει και μια δουλειά, το είπε και όλο αυτό το παιδί. Κάνει μια δουλειά η οποία απαιτεί να κουβαλάει. Είναι μοναδικό αυτό, δηλαδή που σε βλέπω και μιλάς για ένα. Ναι, το παιδί του άντρα σου δεδομένα, αλλά τον αγαπάς πολύ αληθινά. Τώρα τι θα κάνω αυτό. Αυτό δεν ξέρω πώς να σου το πω. Άκου. Υπάρχουν κάποιες σχέσεις που δεν έχουν ταμπέλες. Ωραία. Η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά έχω ανακαλύψει κάποιες λέξεις που λείπουν. Δηλαδή, εκτός από το μητέρα και το μητριά, υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν ξέρω, κάτι άλλο που δεν ορίζεται, ούτε υπάρχει κάποια λέξη που το περιγράφει. Εγώ είμαι αυτό το κάτι άλλο. Άμα φύγει ο Τριαντάφυλλος και ο Άλεξ, νομίζω θα αλλάξουν πάρα πολύ τα πράγματα, γιατί από εκεί και πέρα θα ηρεμήσει και ο Σάκης. Και αυτό το κάτι άλλο θεωρώ ότι σου βγήκε και. Γιατί είναι και αυτό το παιδί. Βέβαια. Πέρα το ότι είσαι εσύ αυτή είναι που αυτό το παιδί και έχει αυτή τη μαμά. Αυτό το λέω από την πρώτη μέρα που γνώρισα τον Παύλο μέχρι σήμερα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχει μια πολύ σπουδαία μαμά, η οποία βοήθησε πάρα πολύ να αναπτυχθεί αυτό το κάτι άλλο. Το να είμαστε όλοι μαζί δεν βοήθησα μόνο εγώ, δεν βοήθησε μόνο ο Νάσος, δεν βοήθησε μόνο ο Παύλος, βοήθησε η Τέτα. Είμαστε όλοι λοιπόν συμμέτοχοι σε αυτό που έχει συμβεί και ότι είμαστε μια πολύ αγαπημένη οικογένεια. Μ' αρέσει το χειροκρότημα. Καλησπέρα. Θες ένα καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στον ΤΟΤ. Να πω εγώ για το παντελόνι. Υπάρχουν σενάρια μετακόμισης του ΤΟΤ. Κάθε χρόνο. Γράφτηκε όμως για το πρωινό, το καθημερινό. Δηλαδή θα στα απέναντί μας. Να ξέρουμε, βρε Μανούλα μου, θα στα απέναντί μας. Δεν θα πήγαινα ποτέ απέναντι στην Κατερίνα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι προτάσεις είναι πιο έντονες. Τώρα το τι θα κάνουμε.
Προτεραιότητα έχει το κανάλι μας. Είμαστε, σου λέω, 8 χρόνια εκεί. Δεν είμαστε πια. Έχουν περάσει και τα 7 χρόνια φαγούρα. Είμαστε πια σε μια σχέση πάρα πολύ όρημη. Οπότε σε αυτή την όρημη σχέση μπορούμε σαν όρημοι άνθρωποι να δούμε. Θα πάμε παρακάτω παρέα ή θα πάμε παρακάτω χώρια. Συγκίνησε πάρα πολύ με αυτά που είπε για την μητέρα του Παύλου. Να πούμε ότι η Νάντσα Μπετόγλου έχει και μια κόρη. Βέβαια. Μαζί με τον Άσο, τη Σοφία. Μαζί με τον Άσο Γαλακτερό. Και είναι συγκλονιστικά αυτά που είπε. Και για να βγαίνει ένα παιδί που το βλέπουμε τώρα με τέτοια ποιότητα, που φαίνεται ότι αυτό το παιδί έχει ποιότητα και έχει μεγαλώσει σωστά. Προφανώς και στο περιβάλλον του. Έτσι. Όλοι έχουν δουλέψει για αυτό το παιδί και έχουν αρμονικές σχέσεις για αυτό το παιδί. Αντικατοπτρίζεται αυτό... πάνω στο παιδί. Βέβαια. Μπράβο. Κοίτα, η Νάνση είναι πάρα πολύ συγκινητική και επειδή την ξέρω την Νάνση έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μαζί, θέλω να σου πω ότι αν δεν πιστεύει κάτι, δεν το λέει. Δεν λιένει δηλαδή τις γωνίες. Γιατί λέτε τώρα τον αγαπάει. Εμένα με πήρε να με ευχαριστήσει που πραγματικά δεν μου λέει τόσο καλά λόγια τον Παύλο. Λέω το πιστεύω, δεν έχει να κάνει. Ναι, εγώ ξέρω ότι την Νάνση μέσα από τη δουλειά την εκτιμώ τόσα χρόνια εκεί ενώ δεν, έχουμε, δεν είμαστε φίλες. Αλλά είπα και με την Νάση να μην είχε σχέση ο Παύλος, αυτό το χαρακτήρα που βλέπω θα τον στήριζα. Γιατί βλέπω ένα φανταστικό παιδί. Και μίλαγε με τόση αγάπη για τον είναι Παύλο. Είναι ειλικρινή στο συνέστημά της. Μπράβο. Ο κύριος Γαλακτερός, ο Νάσος, εχθές επειδή ανέβηκα στα γραφεία μετά για να δω και τον Νάσο, έχει ακούσει τον Γρηγόρη που λέει και είσαι ευπρόδεκτη στην οικογένεια, αν θέλει. Αυτό μου το είπε. Θα έχουμε και κουμπαριές. Ναι, εντάξει. Και ο Νάσος είναι ένα παιδί με ανοιχτό μυαλό που δεν κολλήσει. Γρηγόρη, κόφτο. Θα βλέπει ότι είναι δυνατόν. Το παιδί είναι 20 χρονών. Είπε, απλά επειδή είπα είναι ωραίο παιδί. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να πέσεις λίγο ηλικιακά. Θα μπορούσε να είναι γιός μου. Είναι δυνατόν. Αν είναι καλά, και σιρέμιζα, θα μπορούσε να είναι. Τι λες με καλά λόγια. Εγώ νομίζω ότι το παιδί έχει ωραίο γούστο. Αν ποτέ συμβεί κάτι. Έχω σχέση σοβαρή. Είναι 100 χρόνια μετά. Αν ποτέ. Είναι δυνατόν. Έχει και, έχει και ο Πάπλος σχέση. Τώρα πλέον, πόσο, προχθές δεν είχε γενέθλια. Ο Φίλιππος. Γέρασε κι αυτός, αλλά λοιπόν, να πούμε και για τα τηλεοπτικά ότι οι προτάσεις τουλάχιστον εγώ που γνωρίζω υπάρχουν δύο τουλάχιστον κανάλια που διεκδικούν την Νάνση και τον Θανάση. Να είναι το ένα είναι το Ωμέγκα, το άλλο δεν θα το πω αυτή τη στιγμή. Ωραία, όχι, μην το πει. Όντως και για πρωινό υπάρχει και η Νάνση, δεν ξέρω αν έχετε ακουστεί αυτό το πράγμα πληροφορία. Η πρώτη πρόταση που δέχτηκε για πρωινό ήταν από το Ωμέγκα πριν από 10 χρόνια με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Mm. Πριν ακόμα ασχοληθεί ποτέ με την τηλεόραση. Μάλιστα. Η πρώτη πρόταση που είχε δεχτεί για πρωινό ήταν τότε. Η Νάνση τα παιδιά ξέρουν πολύ καλά και ξέρουν την ώρα που του ταιριάζει. Είπε ξεκάθαρα, δεν θα ερχόταν απέναντί σου αυτό. Αυτό και έλα και μια πλάκα τα παιδιά. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλώς την ευχαριστούμε πολύ και πάμε στον Γιώργο Κοψιδά, ο οποίος μιλά αποκλειστικά στην Άννα Ζιρδέλη. Βέβαια και λέει για τα κιλά που πήρε. Μετά έβγαλε και το κοτιδάκι. Πήρε ένα 10 κιλά. Τέλος. Πήρε 10 κιλά. Λέει για τις προτάσεις που το έχουν γίνει και από το εξωτερικό μετά το Survivor. Αλήθεια. Βεβαίως. Αλλά και για τη σχέση με το είδωλο Τριαντάφυλλο. Ωραία, για να το δούμε. Το κοτσιδάκι έχει φύγει, έχεις πάρει κιλά. Έφυγα, έχω πάρει κιλά, είμαι πολύ καλά, έχω δυναμώσει, είμαι τέλεια. Πες μου τι έχεις προτάσει, γιατί ξέρουμε ότι έχεις δουλέψει στο εξωτερικό, αλλά ακούμε τώρα ότι έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα για πολλά πράγματα. Έχεις εσύ προτάσεις? Ήδη έχω κάνει δύο δοκιμαστικά για κάποιες ταινίες από το εξωτερικό. Εύχομαι πάλι όλα καλά και να προκύψει κάτι από αυτά. Είναι ταινίες που θα γυριστούν στην Ελλάδα? Η μία ναι, η άλλη είναι για το εξωτερικό. Δεν σου κολλάω, τι θες. Γιατί στα χέρια μου, με το κοψιδάκι μου. Έχει γίνει κάτι μεταξύ σε εσένα και στον Τριαντάφυλλο? Έχουν συμβεί διάφορα, αλλά τώρα έχει περάσει και πολύ καιρό. Τώρα περασμένα, ξεχασμένα. Είναι πράγματα που ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να μιλήσουμε, οπότε για να υποθεί κάτι τέτοιο. Κάτι θα γίνει, φαντάζομαι εκεί. Ρε φίλε, οι δύο τελευταίοι μείναμε σε αυτή την καλύβα που χτίσαμε. Τρεις μήνες. Και για ένα λεπτό που μιλήσαμε έντονα, με έβγαλε στο χειρότερο άνθρωπο. Ό,τι κάνω, ίντρικες. Μετά από χρόνια θα μπορείς κάποια στιγμή να το πεις. Εντάξει. Τα έχω ξεχάσει ήδη. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος τώρα να αμοχλεύουμε και να θυμόμαστε. Εγώ γενικά είμαι ένας άνθρωπος που κρατώ θετικά, κοιτάω μπροστά. Οπότε τώρα να κάθομαι και να θυμάμαι το τι έχει γίνει. Μου φαίνεται τόσο μακρινό. Έχει περάσει ένας μήνας και τα έχω αφήσει όλα πίσω μου, κοιτάω μπροστά. Και όλα καλά. Δημιουργήθηκε ένα θεματάκι πριν λίγες μέρες όσον αφορά το μοίρασμα του φαγητού. Πόσα κιλά πήρες με τον ερχόμο σου? Πρέπει να έχω πάρει τουλάχιστον 10. Είμαι στα κανονικά. Είμαι στα κανονικά μου πλέον, είμαι πολύ καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω παιδιά και βγαίνουν από το Survivor και σου λένε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, ειδικά για τους ηθοποιούς, ότι εγώ έχω ήδη προτάσει για δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι
Του έκανε καλό, ρε παιδί μου. Βέβαια, εμένα με χαροποιεί αυτό. Βέβαια, βέβαια. Και ηρέμησε κιόλα όπω και... λέει. Λέει περασμένα, ξεχασμένα. Εντάξει, παιδιά, όλοι θα τα ξεχάσουμε το που θα πούμε. Έλα, βρε, κολλητή θα είναι. Ένα και, παιχνίδι. Και ήταν ένα από του ανθρώπου που πραγματικά πέρασε δύσκολα στο κομμάτι φαγητό. Πάρα πολύ. Γιατί είναι vegan. Άντε τώρα να είσαι εκεί και να τρέφεσαι vegan. Σωστά. Σωστά. Να πω κάτι για τον. Τι ήθελα να πω για τον Γιώργο. Το ξέχασα τώρα. Κοψιδά. Ναι, κάτι. Το τσουλουφάκι που... Για το όχι, 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 όχι. Κάτι άλλο. Θα το θυμηθώ. Δεν έχει να κάνει. Επαγγελματικά νομίζω. Μακάρι να κάτσει κάποια από τις δύο δουλειές που έκανε παιδιά, τα δοκιμαστικά. Σας λέω. Υπάρχουν παίκτες τώρα που είναι μέσα, δεν έχουν ιδέα τι γίνεται έξω. Και ήδη, επειδή στείνονται τα προγράμματα της νέας σεζόν, τους υπολογίζουν για παρουσιαστές, για project, για παρέα. Να πούμε για τον Αλέξη Παπά ότι θα έχει πάρα πάρα πολλές προτάσεις. Εννοείται, η μία σας έχω πει για τον Bachelor. Η μία είναι, θα έχω είναι... Έχω ακούσει εγώ την για τον Bachelor. Ο νέος Bachelor και θα δείτε ότι τα κορίτσια θα κάνουν ουρά. Εγώ δεν το πιστεύω. Καλά. Άντως, από πέρυσι, παιδιά, του είχε γίνει πρόταση και την είχε αποδεχθεί, σας λέω. Δεν είναι ότι είχε πλακούβε. Παιδιά, ακούστε λίγο κάτι. Δεν είναι δεν το ίδιο ο παπάς. Άλλο είπαμε. Με πέρυσι. Αυτό άλλο σας είπαμε. Ότι αυτή τη στιγμή συζητιέται. Ο παπάς είναι στο παιχνίδι. Δεν ξέρουμε αν έχουν κάτι οι ηθήνοντες, έχουν βάλει πέντε ονόματα και ένα από τα πέντε είναι ο παπάς. Σας λέω. Αν το έχει δεχτεί πέρυσι, γιατί μην το δεχτεί φέτος. Γιατί μπορεί να του δώσουν πολλά χρήματα. Και ο Βασιλάκος δεν πιστεύω ότι τρελαινόταν να κάνει τον Μπάτσελο. Πήρε χρήματα και του βγήκε σε καλό. Και σε σύριαλ υπερπαραγωγή στην Τουρκία. Να θέλω να το δω και αυτό. Έλενα, έχεις ρεπορτάζ λοιπόν για τον Bachelor. Τώρα σε ακούμε. Το Bachelor βασικά, ναι, του έχει γίνει πρόταση. Έχει πέσει στο τραπέζι, δεν του έχει γίνει πρόταση. Ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα. Βέβαια, έχει ανθρώπους έξω δικούς του που μπορούν να επικοινωνήσουν. Αλλά εγώ έμαθα γιατί ρώτησα την πλευρά Ατζούν Media ότι για 9 μήνες όλοι οι παίχτες έχουν συμβόλαιο και ειδικά τον Αλέξη Παπά. Δεν θα τον αφήσουν εύκολα. Και αυτό που μου είπαν εμένα είναι έχουμε σύριαλ και υπάρχει ένας ρόλος κακού. Τα απογέροντας. Κακού όμως. Τα απογέροντας χωρίς να ξέρει. Δεν ξέρω τι απογέροντας κι εσύ τώρα με το γέροντα. Δεν σε αφήνει. Εγώ το και χωρίς να μιλάει με Ατζούνε, ενώ εσύ μιλάς. Αλλά με σύριαλ. Και για αξιοποίηση κάπου λογικά στο Sky μέσω Ατζούν Media. Ακούσατε όμως για το ρόλο του κακού. Δεν παίρνει ένα καλό ηθοποιό να γίνει πρωταγωνιστή. Το ρόλο του ηθοποιός είναι. Παιδιά, συγγνώμη, θα του δίνει ένα ρόλο Βασιλάκη Καϊλά. Όχι, θα μπορούσαν να του δώσουν ρόλο στην πρεμιέρα. Αυτά συμβαίνουν. Όπως και η Μαργαρίτα από το MasterChef, υπάρχουν αυτή τη στιγμή ηθήνοντες οι οποίοι συζητούν για τη Μαργαρίτα. Από αυτούς που είναι στο MasterChef, σας λέω. Είναι θεά. Είναι θεά η Μαργαρίτα και να σου πω και κάτι. Είναι και πολύ επικοινωνιακό και πολύ γλυκό κορίτσι. Είναι ένα λαϊκό απλό πλάσμα που θα μπορούσε να τα δούμε. Θα τα δούμε. Γιατί όχι, θα τους δούμε όλους αυτούς το καλοκαίρι στο Δελφινάριο με το Σεφερτή. Καλά, εννοείται. Αυτό το μένω σίγουρο. Άλλο για survivor. Αν το χειριστεί καλά ο Αλέξανδρος βγαίνοντας και λίγο πει ότι. Παιδί, δεν ξέρω, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει. Μα θα είναι εδώ την άλλη εβδομάδα, θα σου τα πει. Αρχικά πρέπει να πάει πρώτα στην Ιωάννα Μαλέσκου, να πάει στον Νίκο Μουτσινά, να πάει. Πριν απ' όλα πρέπει να φύγει. Μην το ξεχάσει. Από πού είναι, από εκεί να ξεκινήσουμε από εκεί. Θέλει να του μιλήσω εγώ να έρθει νωρίτερα. Δεν θέλω! Να το δεις. Εγώ στο τέλος πιστεύω, αλήθεια, ότι ο Αλέξης Παπάς θα μας πάρει τηλέφωνο για να έρθει ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στους Ράδια Βίλα, Γιάννη μου. Πάμε στους Ράδια Ροτήλα, γιατί εκεί είχαμε θύελλα αντιδράσεων για δύο πράγματα πολύ σημαντικά. Πρώτον, έχει κοπεί το Battle of the Couples, που αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι... πολύ μεγάλο πλήγμα για τους Ράδια Ροτήλα. Και βέβαια... Όχι, τερμάτισε. Α, τελείωσε. Όχι, παιδιά, συγγνώμη. Τελείωσε λίγο πριν από την ώρα του. Ναι. Να το πούμε αυτό. Εγώ είμαι εδώ, καλέ Σαββίλα. Εγώ δεν είμαι. Βεβαίως είσαι εσύ. Και πολύ κάρβο. Και βέβαια έχουμε και αυτό ότι το survivor, παιδιά, θα κάνει διακοπές και δεν θα έχουμε το Πάσχα επεισόδιο. Όλα αυτά είναι θέματα που του Ρέτερ Βίλε απασχολούν πάρα πολύ. Για να δούμε τι είπα. Μα σα το ανακοινώσαμε και πριν με μεγάλη λύπη. Το Battle of the Couples κόπηκε. Δεν έχει ξαναφύγει εκπομπή νύχτα όπω έχει φύγει το Battle of the Couples στην ιστορία τη τηλεόραση. Κανένα δεν κατάλαβε τι έγινε. Κάναν έναν τελικό, δώσαν κάτι, κάτι βραβεία, κάτι τέτοια. Δώσαν και ναι. Κάποιοι πήραν και λεφτά δηλαδή από αυτή την υπόθεση. Βέβαια εντάξει, όπω καταλαβαίνετε, η είδηση συγκλώνησε το Πανελλήνιο και όχι μόνο. Και είμαστε κι εμεί ακόμα συγκλονισμένοι για να δούμε κάποιε αντιδράσει. Πραγματικά ορισμένα πράγματα είναι αντικαταστήτω. Και ο καημένο ο Παναγιώτη. Τώρα... Η τηλεόραση γίνεται φτωχότερη χωρίς τον Μπάτλ. Να το θυμάστε αυτό. Ναι. Κύριε Γιάνγκο, την Κυριακή έπαιξε το τελευταίο επεισόδιο με τον τελικό του Battle of the Couples και τελείωσε για φέτος. Τελείωσε το Battle of the Couples? Την Κυριακή. Την Κυριακή? Ποια Κυριακή? Την Κυριακή που μας πέρασε τελείωσε. Δεν είχε λέει καθόλου τηλεθέαση. Δεν το έβλεπαν ούτε οι κάμερα μάνες στις κάμερές τους.
Κυρίες και κύριοι, μετά τη διακοπή, την οριστική βέβαια διακοπή, το κόψιμο του Battle of the Couples που τελείωσε νύχτα. Τι άλλο, μας το χτυπάς. Υπάρχει μια τηλεοπτική βόμβα, για να το δούμε. Πάμε στην Έλενα, η οποία μας έχει μια τηλεοπτική είδηση. Κάθε Κυριακή περιμένουμε να δούμε το Survivor, έτσι. Mm-hmm. Την Κυριακή του Πάσχα δεν θα δούμε το Survivor. 2 Μαΐου. Ακριβώς. Καλά ακούσατε. Δεν θα έχει την Κυριακή του Πάσχα το Survivor. Ούτε χωριό του που θέλει τίποτα Πάσχα. Σαν να μην έχουν δει Πάσχα αυτό. Θέλουν να ασχοληθούμε με το ότι αναστήθηκε και τέτοιες. Και δεν θα έχει Survivor. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω. Παρ' όλα αυτά και για αυτό το γεγονός υπάρχουν αντιδράσεις. Για να δούμε. Έχουμε μια έκτακτη ενημέρωση από την Ελλάδα, η οποία έχει συνταράξει όλη την Ηφείλειο, καθώς από ό,τι φαίνεται, το Survivor δεν θα μεταδώσει επεισόδιο το Πάσχα. Οι αντιδράσεις του κόσμου. Με τι έχω πάθει. Οι αντιδράσεις. Δεν μπορώ, κλείστε με. Βλέπετε ότι κάνω την πάπια τόσο καιρό και δεν μιλάω, αλλά με έχουν ξεπεράσει αυτά τα καραγκιοζηλίκια σας. Περιμένω πώς και πώς τα τηλεπαιχνίδια της Καραϊβικής και εσείς την Κυριακή του Πάσχα δεν θα το μεταδώσετε, ρε βλα***. Ρε αστ***ια. Βίδιαν νιόντοζα, κιμζόνιλ τόντζικεσο. Το 2 Μαΐου. Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έλενα, σε παρακαλώ πρόσχετη τι ειδήσεις μεταδίδεις. Βλέπεις ότι προκλήθηκε τεράστιο πανικός τώρα. Εντάξει, τι να πω τώρα, το σκεφτούμε. Ή τουλάχιστον να προειδοποιήσεις, απομακρύνεται. Είδες, παγκοσμίως πήρε τεράστια διαστάσεις αυτό το θέμα. Αλλά κάναμε την καριέρα και δεν ξέρω και αγγλικά, μοναδική καριέρα. Μάλιστα, λοιπόν, πολύ ωραία, απολαυστική, σκίζουν και σωρίμα τηλεθέασης. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Να σηκωθώ να πάω στα υπέροχα ρούχα μου. Είσαι λίγο. Απορώ γιατί δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Τη δόμνα να δούμε πρώτα, βεβαίως. Βέβαια, καλέ. Έχουμε την Εφέλη Κουλούρη από τις Άκρες Μέλισσες. Τη δόμνα, η οποία έχει να μας πει πάρα πολλά. Γιατί το θέμα το μεγάλο είναι, τώρα που ο Κωνσταντής με τη δρόση έτσι τα έχουν λίγο ψιλοτσουγκρίσει, που αποκαλύφθηκε το φωνικό, το τριπλό, που το κάνανε οι τρεις αδελφές, μήπως τελικά προσεγγίσει πάλι τη δόμνα. Γιατί επιστρέφει, μας λέει τώρα εδώ, στο δεύτερο κύκλο επεισοδίων. Και κυρίως, τι θα γίνει όταν ο Μελέτης θα μάθει ότι πίσω από τη δολοφονία του πατέρα της του Θέμελη κρύβεται ο Δούκας. Έχει πολύ πράγμα να μας πει. Είναι Εφέλη Κουλούρη. Σκέφτηκες αυτά που είπαμε, γι' αυτό είσαι έτσι. Ναι. Και έχεις δίκιο. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να φύγουμε από τη Λάρισα. Βρίσκεστε στην Αθήνα, συντετριμένοι από όλα αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Τώρα επιστρέφετε στο διαφάνι. Η Ρέα επιστρέφει, ώστε να λυθεί όλο το μυστήριο γύρω από το θάνατο του πατέρα της. Και βέβαια θα μάθω ότι ο Μελέτης είναι παιδί βιασμού. Ο πατέρας μου. Πατέρας μου. Θα τα αναλάβω όλα εγώ. Θέλεις να μείνεις για λίγο μαζί μας, να μην είσαι μόνη. Η Δόμνα ήρθε στη δεύτερη σεζόν για συγκεκριμένο αριθμό επεισοδίων. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει, αφινόμαστε όλοι στα χέρια της Μελίνας και της τεράστιας φαντασίας της. Εσείς ποιο τέλος θα θέλατε να έχετε? Θα ήθελα για τη Δόμνα να έρθει η δικαίωση, να βρει την Γαλήνη και την αγάπη αυτή η γυναίκα. Είναι μια πορεία προς τη δική της ενηλικίωση και προς τη συνειδητοποίηση κάποιων πραγμάτων. Νομίζω ότι οριμάζει πάρα πολύ η Δόμνα. Οπότε θέλω ένα φινάλε ανάλογο. Ναι. Έχω εκτεθεί. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι παντρευόμαστε και εσύ άλλαξες γνώμη. Νομίζω ότι η Δόμνα θα ήθελε να είναι με τον Κωνσταντή. Δεν ξέρω πλέον αν θα ήθελε επειδή της έχει μείνει η αγάπη και ο έρωτας ή αν θα ήθελε γιατί έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι νομίζεις. Εμένα όμως δεν μπορείς να μου τα απαγορεύσεις. Μπορώ. Τον τρίτο κύκλο έχετε συζητήσει? Όχι, δεν έχω συζητήσει. Όπως είπα, ο ρόλος της Δόμνας πρόκειτο να τελειώσει στο δεύτερο κύκλο, εφόσον και η σειρά τελείωνε στο δεύτερο κύκλο. Από εκεί και πέρα μπορεί ο ρόλος μου να τελειώσει εδώ και να κλείσει όμορφα. Για τον τρίτο κύκλο δεν έχω κάνει κάποια συζήτηση.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την ευχαριστούμε πολύ. Θα το δούμε αν θα μείνει όχι. Εγώ κάτι ξέρω. Σε λίγες μέρες τα ξέρουμε. Ναι, εννοείται. Ας τα λοιπόν, με ρωτάτε για το σημερινό μου φόρεμα, χαμός έχει γίνει. Και τι ωραίο που είναι, Κατερίνα, και πόσο ανεξιατικό είναι. Και που θα το βρούμε, εννοείται πως είναι Forable. Forable.com, κορίτσια μου. Και είναι φανταστική ποιότητα. Θα το βρείτε σε όλα τα ρούχα νούμερα και εξαιρετική τιμή. Και αν μπείτε σήμερα για 24 ώρες, επειδή έχω εδώ τη διοκτήρια της εταιρείας, τη Χρυσάνθη μου, θα τα δώσει όλα 20% πιο φτηνά. Τα καινούργια. Στα παλιά υπάρχει Spring Bazaar. Γεια σου, κορίτσι μου, κούκλα, ευχαριστώ, σου. Τι ωραίο που είναι αυτό που φοράς κι εσύ. Τη ίδια εταιρεία φοράμε. Εννοείται, για να το δούμε. Forable. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και ξέρεις τι έχω ενθουσιαστεί, όπως ξέρουν και τηλεθεατές. Συνέχεια επιλέγω δημιουργίες σας. Όμως θέλω να δούμε την ανεξάρτητη κολεξιόν, γιατί νομίζω φέτος, Χρυσάνθη μου, είναι πιο ωραία από ποτέ. Είναι πιο ωραία από ποτέ, ισχύει. Είναι όλα εξαιρετικά. Τι θα δούμε λοιπόν φέτος για την άνοιξη. Κοιτάξτε τι ωραία. Θα δούμε πάρα πολλά floral, print, χρώματα. Να μας ανέβει και λίγο η διάθεση. Νομίζω το έχουμε ανάγκη. Καλά, φανταστικό αυτό. Κοιτάξτε και αυτό. Α, το ίδιο είναι. Φανταστείτε πόσο πολύ μου άρεσε που το είδα και στην κρεμάστρα και λέω να το δείξω. Λοιπόν, έχει μέσα φέρει Χρυσάνθη πάρα πολύ ωραίες εταιρείες. Ναι, σετάκια, πάρα πολύ ωραία σετάκια, φούστες, κοντατόπ, τα οποία μπορούν να συνδυαστούν και, και ξεχωριστά. Εννοείται. Να πω το συγκεκριμένο, αν μπορούμε να το βάλω την άλλη Τετάρτη, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό το κίτρινο. Ότι μόνο για 24 ώρες, αν μπείτε τώρα forable.com, όλη η νέα συλλογή έχει έκπτωση 20%. 20% και επίσης, αλλά υπάρχει και ένα Spring Bazaar όπου έχουμε πάρα πολλά προϊόντα ανοιξιάτικα με 50%. Κοιτάξτε και τι ωραία χρώματα αυτό γαλάζιο. Και πραγματικά, κορίτσια, ας πούμε αυτό φόρεμα, τώρα τι να σας πω, τιμή, έχει κάτω από 40 ευρώ. Ναι, δηλαδή, αυτό. Κοιτάξτε πόσο ωραίο φόρεμα είναι αυτό. Για όλη μέρα. Για όλες τις ηλικίες. Πολύ και να τονίσουμε το ότι έχουμε και νούμερα από extra small μέχρι extra large που καλύπτουν όλα τα μεγέθη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα βρείτε τα πάντα στη Forable. Από παπούτσια, από τσάντες, από απίστευτες εταιρείες, εξαιρετικές ποιότητες. Άμεσα κοντά σας, υπέροχο packaging. Έχεις φέρει και σπαντρίγες. Τι λέτε, Χρυσάνθη? Οι σπαντρίγες μας είναι, τις συγκεκριμένες εταιρείες είναι η Γκάιμο. Είναι μια ισπανική εταιρεία και είναι όλα χειροποίητα. Τι νούμερο είναι αυτά, 37 μικρά τα έφερα. Αλλά κοιτάξτε πόσο ισπανικές είναι. Τι υπέροχες, καλά, και τιμή είναι σοκ. Συνεχίζω να δείχνω πολύ ωραία σετάκια, ντε πιές. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Τι ωραία. Φοβερό, τι ωραία συλλογή έχεις κάνει. Και μαγικό. Πού τα έχεις φέρει φέτος. Και από Ελλάδα και από την Ευρώπη και από εξωτερικό. Αυτό είναι από Αυστραλία συγκεκριμένα. Υπέροχο. Κοιτάξτε τι ωραίο ρούχο είναι αυτό. Και μπορείτε πραγματικά, αν θέλετε, να βάζετε αυτή τη φούστα με ένα δετό πουκάμισο. Ναι, μείνει με ένα κρόπ του λευκό για πιο casual. Το βράδυ να βάλεις ένα πέδιλο για να βγεις. Είναι πάρα πολλές οι επιλογές. Χρυσάνθη μου, θέλω να δείξεις λίγο και τα μαγιό που έχουμε εκεί στο πλάι. Ναι, φυσικά θέλω να δείξουμε τα μαγιό μας, γιατί άλλωστε είμαστε οι καλύτεροι στα μαγιό. Και λοιπόν, πάρα πολύ ωραία μαγιό, εξαιρετική ποιότητα, φανταστική εφαρμογή και τέλειες τιμές. Αυτό έχει πάρα πολύ ωραία ποιότητα, τώρα το ξαναθυμήθηκα. Μπράβο. Δείξτε το αυτό τι ωραίο που είναι. Είναι και ρυπάκι κιόλας, δεν φαίνεται βέβαια. Τι ωραίο μαγιό είναι αυτό. Ανυπομονώ να τα φορέσουμε τώρα που θα μας ανοίξουν μετά τις 14, λένε με το καλό. Άντε να πάμε για κανένα μπάνιο. Να πάμε για κανένα μπάνιο, σιγά σιγά να είμαστε όλοι υγιείς. Να δείξω και κάποια άλλα έτσι χρωματάκια. Ότι έχουμε print, έχουμε μονόχρωμα. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά νούμερα. Το τονίζω αυτό, γιατί να καλύπτουμε όλο το σωματότυπο. Αυτό ήθελα να πω. Ότι θα βρείτε ακόμα και γυναίκες που έχετε πολύ μεγάλο στήθος ή μπορεί να έχετε περισσότερα κιλάκια, μέχρι και το πιο μεγάλο στο στήθος στη Forable. Επιμένω να μπείτε σήμερα. Πιο κλασικά σχέδια. Γιατί σήμερα θα έχουν και τα μαγιό 20%. Όλη καινούργια συλλογή. Και μπορείτε να τηλεφωνήσετε, βλέπετε και το τηλέφωνο της Θεσσαλονίκης ή να μπείτε απευθείας forable.com. Κοιτάξτε μια ωραία παντελόνα, ας πούμε. Τι ωραία παντελόνα είναι αυτή. Και κάνει και πολύ ωραία εφαρμογή. Με αυτά. Και τζινάκια πίσω. Τζινάκια. Έχουμε πολύ ωραία σετάκια έτσι ανοιξιάτικα που είναι τη δικιά μα κολεξιόν φυσικά τα έχουμε κάνει. Σε πάρα πολλά χρώματα. Αχ, κοιτάξτε και τι cute και το συγκεκριμένο σετάκι. Είναι όλα τόσο ονειρεμένα. Αλλά θα βρείτε και Spring Bazaar, δηλαδή υπάρχει μπαζάρ με ρούχα που μπορεί να είναι παλιότερη συλλογή και τα ρούχα είναι μέχρι το 80% πιο φτηνά. Σίγουρα, ναι. Και όλα τα περισσότερα είναι και διαχρονικά. Πάρα πολύ διαχρονικά, γιατί ειδικά τα ανοιξιάτικα που έχουμε σε έκπτωση, είτε κάποια καλοκαιρινά, περσινά, είναι όλα πάρα πολύ διαχρονικά κομμάτια. Γενικά επενδύουμε στο να έχουμε διαχρονικά κομμάτια στην εταιρεία. Κοιτάξτε πόσο όμορφο είναι αυτό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχεις κάνει την ωραία επιλογή φέτος. Πολλά μπράβο. Θέλω να πω ότι σήμερα θα κλειδώσω και το κινητό που σας δίναμε στο δικό μου Instagram μαζί με τη Χρυσάνθη. Και μέσα από το ευτυχείτε δίνουμε 4 δωρεπιταγές των 50 ευρώ. Μέσα από το ευτυχείτε τι πρέπει να κάνετε, like στη φωτογραφία, follow τη Forable και 4 τυχεροί θα τα κερδίσουν. Επιμένω όμως στη σημερινή έκπτωση που έχει η Forable. Δηλαδή τα πάντα, 20% η νέα συλλογή πιο φτηνά. Αχ, να δείξω και αυτό το υπέροχο. Κοιτάξτε τώρα τι ωραίο που είναι για το Πάσχα.
τι ωραίο που είναι για ένα δώρο τώρα, γιατί. Άρα, είναι πάρα πολύ. Ό,τι να μου πει, εγώ τη διάλεξα και είχα ξετρελαθεί όταν τα έδωσα. Μα μου λέει στο τηλέφωνο, δεν θα ξέρει τι να διαλέξει. Λοιπόν, να διαλέξω και τράπαλο και την άλλη Τετάρτη. Ναι. Που είναι όλα και ένα, και αυτό που φορά εσύ, κούκλα. Είναι φανταστικό. Ευχαριστώ, φανταστικό. Ευχαριστώ. Μπείτε τώρα, κάντε τι παραγγελίε, θα είναι άμεσα κοντά σα και σε πολύ ωραία packaging. Να ξέρετε, φανταστικά. Forebel.com. Πάμε σε διαφημισούλε και σε πολύ λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σα. Πάμε. Τα ακούμε τυχαία. Όχι, δεν τα ακούμε καθόλου τυχαία, γιατί η Ελευθερία Ελευθερίου, τώρα που έχει βγει από το Survivor, έχει να μας αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα. Και κυρίως θέλω να μας πει γενικά, γιατί και αυτή έχει κληθεί να δώσει ένα μήνυμα στον Γιώργο Λιβάνη από τη Μαρία Λένα. Οπότε, κατάλαβες, είναι και αυτή αγγελιοφόρος. Γιατί δεν ξέρω, ρε παιδιά, γιατί δεν γράφει ένα γράμμα μια και να τελειώνει, και αυτή να τα γράψει να τα δώσει. Γιατί αν θυμόσαστε, είχε δώσει ήδη ένα μήνυμα και τώρα πρέπει να δώσει και δεύτερο. Και με τον Καλίδη και με την ΕΑΛ και με τους εθνικούς. Έχει αλλάξει συναισθηματικά. Η στήλη έρχεται τώρα, είναι πάνω από το Ατλαντικό. Μήπως είναι άλλο το μήνυμα αυτό σε σχέση με το προηγούμενο. Για να δούμε τι λέει η Ελευθερία. Ωραία, να δούμε, γιατί κάποια πράγματα άλλαξα από αυτά που είχε πει. Αυτό θέλω να πω. Ήταν πολύ έντονη η στιγμή εκείνη τώρα της αποχώρησης που δεν θυμάμαι τι ακριβώς του είχα πει. Του είπες τελείωσε το James. Όχι, δεν το είπα αυτό ποτέ. Ο Αλέξης ήταν ο άνθρωπος που στα πιο δύσκολα μου ήταν δίπλα μου. Ήταν ο ψυχολόγος μου στο παιχνίδι, θα έλεγα. Υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό με τον Αλέξη? Ποτέ. Mm. Ποτέ. Ο Αλέξης είναι σε μια σχέση. Μου είπε ότι αν καταφέρεις να τις μιλήσεις, θα τις στείλεις την αγάπη μου, τι σκέφτομαι. Ο Αλέξης ο παπάς θα οδηγήσει και τα πράγματα στο τέλος. Δεν παίζει καμία στρατηγική για να παραμείνει στο παιχνίδι. Οδηγεί τα πράγματα έτσι όπως ακριβώς είναι τα γεγονότα. Στο παρελθόν έχουν γίνει και πάρα πολλά σκηνικά με τα δύο συγκεκριμένα παιδιά που αφορούν κλεψιές και δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη. Ήταν οι άνθρωποι δηλαδή που είχαν καθαρίσει τον Άγιο Δομήνικο, να σου το πω. Όταν εγώ μαρτύρευα με τον Αλέξη και τον Γκρις, ακουμπάμε τις προμήθειές μας πάνω στον μπάουλο μας και στα 10 λεπτά σηκώνομαι να πάω να ανοίξω μαζί με τα δύο αγόρια να ανοίξουμε τις προμήθειες για να πάρουμε κάτι από τις προμήθειές μας, το οποίο έχει εξαφανιστεί. Δεν ξέρω ποιος από αυτούς το πήρε. Κάποιος το πήρε. Το αλάτι που είχαμε. Με τα μάτια μου δεν τους είδα να το παίρνουνε. Όμως. Κάποιος από αυτά τα τρία παιδιά το έχει πάρει. Τι έχω κάνει εγώ σε εκείνη? Μου φωνάζανε, με λέγανε χαζή. Είχε πει πάλι και η Άννα Μαρία ότι δεν φημίζομαι την ξυπνάδα μου. Μαγειρεύανε πάρα πολλά πράγματα. Λες και χαιρόντουσαν με το να με βλέπουν να μην είμαι καλά. Η Άννα Μαρία πυρονευότανε συνέχεια. Έπαιζε αγώνα, δεν έφερνα πόντο. Όλοι τη σκούνταγε τους φίλους της και γέλαγε ειρωνικά. Μου έλεγε ψέματα, μου έλεγε πράγματα τα οποία δεν είχε παραδεχτεί ποτέ. Όσο η Χριστίνα ήταν άρρωστη, όταν ξυπνάγαμε το πρωί και λέγαμε Χριστίνα μου πώς νιώθει σήμερα, η τριάδα δεν της είπαν Χριστίνα, είχε καλά. Ήρθε η κοπέλα από το νοσοκομείο και μετά από 48 ώρες, μπροστά στην κάμερα γύρισαν Τζέμι να της πει Χριστίνα μου, πώς είσαι? Πιστεύεις ότι ο Σάκης έχει συναισθήματα για τη Μαριαλένα? Πιστεύω να είναι καψούρης. Είναι αγαπημένη. Είναι μια σχέση ζωής. Σου είπε η Μαριαλένα να μεταφέρεις κάποιο μήνυμα στο Γιώργο Λιβάνη? Μου είπε η Μαριαλένα να μεταφέρω ένα μήνυμα στο Λιβάνη. Φυσικά και εννοείται, δεν μπορώ να σου το πω. Σας μετέφερε ο Σάκης τι γίνεται έξω? Ο Σάκης δεν μου μετέφερε τίποτα. Δεν ήταν υποψιασμένος για το τι συμβαίνει και το τι γίνεται. Με την άφηξη του Σάκη είχε ζηλέψει ο Τζέιμς και ο Νίκος. Είπε για το τελευταίο τι. Εγώ έμεινα στο μήνυμα που μεταφέρει ο Γιώργο Λιβάνη. Βαρέθηκα. Είναι το μήνυμα το πρώτο τελευταίο και θα μεταφέρει και ο παπάς. Δηλαδή, όποιος βγαίνει θα μεταφέρει και από ένα μήνυμα. Άλλα μέσα, άλλα έξω. Επίσης, δεν θυμάται τι ψηφίσε στα φίλια του παπά. Θυμόμαστε εμείς να το δείξουμε. Ούτε τι είχε πει τότε, γιατί άλλα είχε πει για την κλεψιά με τον Παούλο. Τελείωσε άλλο ένα.
Δεν είπα, ρε παιδιά, εντάξει. Λέω ότι άλλα πράγματα έλεγε τότε και άλλα λέει καλά, τώρα. Δεν είναι κολλητή, δεν μένουν μαζί. Εντάξει, είναι ιερό πρόσωπο γιατί έχει πάει στην Eurovision. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο δεν μπορώ να πω και την αλήθεια. Άπαξ και πα Eurovision, είσαι κολλητό του Ιωάννη. Και εδώ στο γραφείο μου έλεγε την. Με την Ελλάδα είχε πάει, με την Κύπρο. Με την Ελλάδα, με την Κύπρο είχε πάει. Με την Ελλάδα. Είχαμε γλιτώσει. Δέκατη, εντάξει, είχαμε πολύ καλά. Κάτω από 15. Το θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ βαρετή γιατί είναι πολύ αναμενόμενα όλα αυτά που θα πει και επίση προσπαθεί να δικαιολογήσει τον εαυτό της. Δεν είναι αναμενόμενο. Όχι, αγάπη μου. Είναι λέει αναμενόμενο να δικαιολογήσει τον εαυτό της. Είναι ελευθερία που και εγώ την γνωρίζω την ελευθερία και πραγματικά ω φορέ. Είναι... Μου ήταν συμπαθή πάντα, είναι ευγενέστατη. Ναι, μου ήταν συμπαθή. Έβλεπα έξω. Γλυκύτατη, αυτά με ένα καλό λόγο. Θα σου πω ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε όταν άρχισε να κάνει αυτά ο παπάς που έλεγε ότι με γουστάρει, με κάνει. Που εκείνη, εγώ στη θέση της, δεν του ξαναμίλαγα ποτέ. Μπορεί να είναι εκείνη μια μετά, γύρισε την πιφτέκα. Εκείνη τη γύρισε την πιφτέκα, παιδί μου, και δεν μου αρέσει για την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου αυτό. Έχει πει τόσα. Εξαφανίσει από δίπλα. Η ερωτευμένη γυναίκα. Δεν νομίζω ότι είναι ερωτευμένη. Ούτε εγώ δεν πιστεύω. Λέω, στο δεν έχω μιλήσει με περιβάλλον ελευθερία ούτε καν. Δεν το πίστευα τον Ελένη. Σοβαρά τώρα. Απλά εκείνη την περίοδο δεχόταν και επίθεση από τα υπόλοιπα. Ξέρει πότε πεταρίζει η καρδιά τη ελευθερία. Καλά, άμα είναι το περιβάλλον ελευθερίου πολύ περιβάλλον, ξέρει άμα πεταρίζει. Γιατί άλλο να σου πω τώρα, δεν μπορώ να το πολύ περιβάλλον ξέρει. Αλήθεια. Εγώ, παιδιά, άμα ρωτήσω τον αδερφό μου πότε πεταρίζει η καρδιά μου, δεν είναι πολύ περιβάλλον. Πρόσεξε δύο τώρα. Αλήθεια. Έχω ένα μεγάλο που μου περνάει δύο χρόνια και ένα μικρό που είναι 7 μικρότερο. Α, μια χαρά δεν το γνώριζα. Ναι. Και δεν, εγώ, ο αδελφό μου, ξέρει πάνω κάτω. Είμαι σίγουρη, ευχαριστώ όλοι. Όχι, όχι. Πότε πεταρίζει η καρδιά μου. Ναι, γιατί του το λες όμως. Όχι, δεν το λέω, καταλαβαίνει. Σε καταλαβαίνει. Δηλαδή, καταλαβαίνει με το που θα δεις τον γαλακτερό τι πετάρισες. Δεν πετάρισα. Θα καταλάβω ότι δεν πετάρισα με τον γαλακτερό. Καταλαβαίνει ο αδελφό με τη μία ποιο μ' αρέσει και ποιο όχι. Πάντω η είδηση εδώ είναι αυτό που είπε, ότι είναι καψούρη ο Σάκη. Άρα λοιπόν το μήνυμα, από τη στιγμή που κάποιο λέει ότι είναι καψούρη ο Σάκη, δεν μπορεί προ τον Γιώργο Λιβάνη, όταν έχει πει δημόσια σε όλη την Ελλάδα και το έχει ακούσει, να είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είπε πάνω Σκαλίδη. Διαβάσουμε το στίχο. Εγώ τώρα. Λοιπόν, πάμε στο χθεσινό συμβούλιο, που υπήρξε αρκετή γκρίνια από τους παίκτες της. Καλά, παλιά μου τεχνικό σκηνό. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να σου πω λοιπόν ότι εκεί είδαμε πρώτη φορά να κάνει ένα λογίδριο πρώτη φορά ο Αλέξης Παπάς, ο οποίος ουσιαστικά, επειδή δεν πηγαίνει πολύ καλά η κόκκινη ομάδα, τι βρήκε ότι φταίει, ότι ενώ εκείνος ο κοουτσάρει και τους δίνει συμβουλές, δεν τον ακούνε και γι' αυτό χάνουνε. Και σε όλο αυτό θέλω να παρατηρήσετε και την τοποθέτηση του Σάκη. Γιατί πάντα ο Σάκης. Κάτι θέλει να πει και κάτι δεν λέει. Ωραία, για να το δούμε. Είμαστε πολύ καταβεβλημένοι, ψάχνουμε τρόπο να κερδίσουμε, όπως είπα και μετά την ήττα μας. Ναι, σήμερα εγώ ήμουν καταβεβλημένη, πιάσαν τα κλάματα, είχα φτάσει στο αμήν. Τον τελευταίο καιρό, όπως μου είπαν και οι συμπαίκτες μου, υπάρχει μια έλλειψη συγκέντρωσης. Σίγουρα... Υπάρχει λόγω της αρνητικής ενέργειας που έχει δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό, λόγω των εντάσεων. Χάσαμε πάλι. Ενώ όλα δείξανε ότι ήταν υπέρ μας το παιχνίδι, αυτό... Θες πως κλάψεις και ξέχασες πως κλάψεις. Κλάψεις, καλά κάνεις και κλαίσεις, αλλά θέλω να σου πω ότι το Survivor είναι αυτό. Πρέπει να αντέξεις αυτή τη στιγμή και να σηκώθεις πιο δυνατή. Ξέρεις γιατί, αύριο έχουμε επικοινωνία. Και το να δεις την οικογένειά σου και να τους ακούσεις, να ανταλλάξεις δύο μηνύματα, θα δώσεις μόνο δύναμη. Έχω ξενερώσει τόσο πολύ, γιατί δεν το αξίζουμε αυτό σαν ομάδα. Δεν αξίζουμε να χάνουμε και να χάνουμε και με αυτόν τον τρόπο και να χάνουμε με 8-2. Με τη σύσταση των νέων ομάδων. Είμαι παίκτης ψυχολογίας. Κάποιες φορές θέλω να αποδώσω, θέλω να τα δώσω όλα για την κόκκινη ομάδα. Πραγματικά πιστεύω σε όλα τα παιδιά. Τώρα τι γίνεται, τι φταίει, τι χαλάει η συνταγή και δεν καταφέρουμε να νικήσουμε. Πραγματικά και δεν είναι για το έπαθλο φαγητού. Είναι πραγματικά ότι διψάμε και ειδικά εγώ για τη νίκη. Ίσως πρέπει να πιστέψουμε λίγο παραπάνω στις ικανότητές μας, στις αντοχές μας, να γίνουμε όλοι πιο γροθιά και να βαράμε τον στόχο. Δεν ξέρω, μας λείπει η συγκέντρωση, μας λείπει το πάθος, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν κρατάω κάποιο στατιστικό, εννοείται πως το κάνω και γιατί είμαι αισιόδοξος και δεν θέλω να κοιτάω το πίσω, κοιτάω μόνο τον μπροστά και θέλω να το περάσω και στα παιδιά που είναι αισιόδοξοι, απλά αυτή τη στιγμή μας έχει λίγο καταβάλει όλο αυτό. Εμείς τα έχουμε βρει μεταξύ μας. Έχουμε πει ότι γίνεται στην παραλία, μένει στην παραλία. Στον αγώνα κατεβαίνουμε με άλλη ψυχολογία και τα αφήνουμε όλα πίσω. Άρα πιστεύεις, εκεί εστιάζεις, στο ότι πάσχει η κόκκινη ομάδα αυτή τη στιγμή.
Δεν ξέρω που πάσχει και δεν με νοιάζει κιόλας. Πιστεύεις, Μαργαλένα, ότι η μπλε ομάδα αφήνει τα προβλήματα στην παραλία και έρχεται ενωμένη στον αγώνα? Αυτή είναι δηλαδή η διαφορά που την κάνει νικήτρια τον τελευταίο καιρό? Πραγματικά δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει στην κόκκινη ομάδα. Αυτό που έχω εγώ να πω για την μπλε είναι ότι όντως από την πρώτη μέρα που είμαι στο παιχνίδι, με όποιον έχω διαφωνίες, διαφορές κτλ. Και με όποιον και να έχει ο καθένας εδώ πέρα, νομίζω ότι πάμε στον αγωνιστικό χώρο, τα ξεχνάμε όλα. Πάμε μια γροθιά δυνατή. Γιώργο, αυτό που κάνουμε εμείς, πέρα από αυτό που λένε τα παιδιά, που συμφωνώ πάρα πολύ, δίνουμε πολύ σημασία σε άλλα πράγματα, όπως τι παρατηρεί ο κάθε παίχτης στο ραν, δίνει την άποψή του στους υπόλοιπους. Το μάθημα που θέλουμε να πάρουμε από αυτό είναι όλοι να μάθουμε ότι, ξέρεις κάτι, εάν πρέπει να πας να μαζέψεις ένα σακίδιο και είναι μία βολή, καλύτερα πάρε δύο. Επειδή αυτό στήχησε ένα πόντο στον Κώστα, το οποίο θα γίνει μάθημα σε όλη την ομάδα, όχι μόνο στον Κώστα. Σήμερα, πριν ξεκινήσουμε τον αγώνα, χωρίς να θέλω να πω κάτι αρνητικό στα υπόλοιπα παιδιά, τους μάζεψα όλους και έκανα μία ερώτηση. Πιστεύετε ότι μπορώ να δώσω κάποιες κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά το στόχο? Και μου είπαν τα παιδιά ότι ναι, από ό,τι φαίνεται έχεις καλή αντίληψη στο στόχο, οπότε σε ακούμε. Έκανα αυτή την ερώτηση πριν το παιχνίδι, στην καλύβα. Γιατί είχα την αίσθηση ότι σε προηγούμενα παιχνίδια, όσες φορές προσπάθησα να πω τη γνώμη μου, σαν να μην μου δίνανε σημασία. Λέγανε στην αρχή τα παιδιά ότι... Δεν ισχύει. Όχι, συγγνώμη, σαν να μην εστιάζανε σε αυτό που έλεγα. Όχι σημασία. Μην το... Γιατί πάντα δεν θέλω να ανεβάσουμε τάσεις, ούτε να παρεξηγηθούμε. Απλά παρατηρώ κάποια πράγματα και οφείλω να το πω αφού έρχεται η ώρα αυτή τη συζήτηση. Πάντα ακούμε όμως. Για να βοηθηθούμε μεταξύ μας. Πάντα σε ακούμε. Απλά όσες φορές έχω πει, τις περισσότερες φορές που έχω πει κάποια πράγματα, βλέπω ότι δυσκολεύεται η ομάδα μου να κάνει πράξη αυτό που έχω εγώ. Ίσως ο τρόπος με τον οποίο το μεταφέρω να μην είναι σωστός, ίσως να χρειάζεται μια άλλη μέθοδος. Προσωπικά, όταν έρθα στην κόκκινη ομάδα, είχε αναφερθεί ότι είμαι ο καινούριος coach, ότι έχω μια φωνή η οποία μπορεί να δώσει μια συμβουλή. Έχουμε βρει και κάποια πράγματα μεταξύ μας να περιγράφω τον αγώνα ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και έτσι δεν έχουμε έρθει σε νίκες, οπότε ίσως ακόμη και αυτό να το αλλάξουμε από αύριο. Με το μυαλό από σήμερα, μετά το συμβούλιο να είναι στον αυριανό αγώνα μαζί με τον Ηλία, θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο. Μάλιστα. Εγώ νομίζω ότι η Καρολίνα πρέπει να τα έχει πιο πολύ με τον εαυτό της, γιατί είναι πολύ πεσμένη αγωνιστικά. Ναι, είναι. Δεν ξεκλειδώνουν εύκολα τις πίστες. Μπλε ξεκλειδώνουν πιο εύκολα το στόχο και το λένε μεταξύ τους. Ας πούμε, χθες η Καρολίνα δεν άκουγε τι της έλεγε ο Αλέξανδρος. Ναι, ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Πέρα από τα υπόλοιπα. Πολλοί γράψανε μάλιστα ότι κάποιοι παίζανε για να χάσουν. Γράφτηκε και αυτό. Αλλά δεν το πιστεύω. Για, να τα πιστεύσεις, Χρύσλα. Γράφτηκε και αυτό γιατί. Να, τώρα σήμερα, απόψε το βράδυ, θα γίνει ένα ξεσκαρτάρισμα. Και θα δούμε λοιπόν τους κόκκινους να λειτουργούν εντελώς διαφορετικά από αύριο. Λοιπόν, να δούμε. Επειδή είναι... Αύριο, συγγνώμη, θα έχουμε το μικρούτσικο εδώ να σχολιάσει. Πέμπτη, ναι, βεβαίως. Καταλαβαίνεις. Έχει αύριο. Να πούμε και κάτι. Επειδή έτσι διάβασα και κάτι που με στεναχώρησε. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος ανήκει στην Barkingwell. Και εδώ να πω ότι έρχεται φιλικά. Και ο ίδιος το ήθελε πάρα πολύ να έρθει. Τέλος πάντων, κάποια σχόλια ότι ο Ανδρέας Μικρούτσικος πάνελ. Και υπό ότι κανείς δεν είναι πάνελ. Να τονίσουμε αυτό. Εδώ είμαστε μια τηλεοπτική παρέα, εντάξει. Γιατί και τα παιδιά εδώ έχουν μεγαλύτερη τηλεοπτική εμπειρία από μένα. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος λοιπόν έρχεται εδώ για να σχολιάσει με μεγάλη του χαρά και το θέλει και ο ίδιος και τον αντιμετωπίζουμε με ένα τεράστιο σεβασμό. Για να παίξουμε, να γελάσουμε, να διασκεδάσουμε. Και θέλει και ο ίδιος και το κάνει για να βοηθήσει. Και εμείς είμαστε στην παραγωγή της Μπάρκινγκ να βοηθήσει και εμάς. Γράφτηκε γι' αυτό. Βεβαίως. Γράφτηκε λίγο περίεργα και δεν μου άρεσε. Αντί να χαίρονται που είναι εδώ ο Ανδρέας Μικρούτσικος και θα πει δύο κουβέντες. Όχι, πραγματικά και άλλο λέω, Βασίλη μου, κατάλαβε. Είναι κρίμα να μένετε σε τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι ο Ανδρέας ευχαριστιέται αυτή την παρουσία. Όπως θα ευχαριστηθεί και την εκπομπή που θα αναλάβει. Ακριβώς. Και όπως θα βγάλει και όλη του την ενέργεια. Και εμένα αυτός ο άνθρωπος με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Που έχει υπάρξει ο κορυφαίος. Και είναι ο κορυφαίος Έλληνας παρουσιαστής και έρχεται εδώ μια απίστευτη απλότητα. Θα τύπεσαι με κάτι άλλες άλλους μπορεί να σου πει τώρα. Με κανένα σταριλίκι. Και κάθεται εδώ και μας δίνει και συμβουλές και μας βοηθάει και είναι υπέροχος. Αυτό ήθελα να πω για να την κλείσω την παρένθεση. Αλλά έκανες και το πες. Ναι, για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν. Με 66% θέλετε να αποχωρήσει ο Παπάς, 21% Ασημακόπουλος και 13% Τριαντάφυλλος. Ελάχιστες φορές έχει πέσει έξω η συγκεκριμένη. Καμία δεν έχει πέσει έξω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε έναν πολύ αγαπημένο
ηθοποιός, τον Ιάσονα Παπαματθαίου, με συγχωρείτε. Έτσι, ο Ιάσονα Παπαματθαίου. Έχει συνεργαστεί με τον παπά. Βεβαίως, ήταν μαζί στο σύριαλ. Βεβαίως, 8 λέξεις. Ναι, στις 8 λέξεις. Και σχολιάζει. Έβλεπε η Ναταλή, φούλου 8 λέξεις. Ότι το βλέπει ακόμα, είναι κατά η κατάλληλη μου αυτή. Στην κρεβατοκάμαρά μας. Το βλέπουμε αυτό ακόμα. Έλα, έλα, Χρυσλό. Λοιπόν, σχολιάζει ακόμα και για το περίφημο unfollow που έκανε ο Ανδρέας Γεωργίου στον Αλέξη Παπά. Και λέει και μία τάκα, τώρα να σου πω την αλήθεια, σχετικά για το ποιος είναι αντιπαθής στο κοινό. Α, ωραίο. Ωραίο παιδί αυτός ο Ιάσνης. Και καλό παιδί. Και ο μπαμπάς του. Πολύ καλό παιδί. Πολύ περίεργα πράγματα σήμερα τελευταία. Ο Ανδρέας Γεωργίου έκανε unfollow τον Αλέξη Παπά. Παιδιά, δεν ξέρω. Εντάξει, για να έκανε unfollow δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του τον Ανδρέα, αλλά για να έκανε, τον έκανε unfollow, εντάξει, θα έχει τους λόγους του. Νομίζω. Εσύ τον έχεις κάνει unfollow? Όχι. Δεν κάνω unfollow. Προς το παρόν δεν τα κάνω. Τον ακολουθείς? Τον ακολουθώ. Εγώ εδώ είμαι. Στη διάθεσή σου. Δεν έχεις παρέμβει. Στις 8 λέξεις ήταν το ίδιο χειριστικό? Δεν ξέρω αν όντως ο Αλέξης έχει αυτή τη δύναμη, ενώ να μπορεί να... Τους ανθρώπους να τους αντιμετωπίσει τις μαριονέτες, δεν ξέρω. Εγώ με τη συνεργασία μας, okay, ήταν μια τυπική επαγγελματική συνεργασία. Δεν ταιριάξαμε σαν άνθρωποι. Γιατί? Γιατί είχαμε διαφορετικά ενδιαφέροντα, διαφορετικές απόψεις. Έτσι λοιπόν, έχουμε με τη σειρά Νίκο, Κόρο και Ηλία. Που δεν ξεχνώ. Είναι ένας πανούργος άνθρωπος. Δεν ξέρω, έχω καταλάβει, εγώ προσωπικά δεν το βλέπω το Survivor, αλλά έχω καταλάβει ότι είναι εξαιρετικά αντιπαθής. Με το θέμα ατομικής ασυλίας θα ήθελα πραγματικά, παιδιά, να ζητήσω από το Σάκη και από όλους να με δώσει εμένα, αν και εφόσον χάσει αύριο η μπλε ομάδα. Άμα είναι κάποιος πανούργος, μπορεί να είναι χειριστικός χωρίς να το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Πανούργος για μένα θα ήταν κάποιος ο οποίος χειρίζεται τους ανθρώπους χωρίς καν να το καταλαβαίνεις και να βγάζει ένα καλό πρόσωπο προς τα έξω. Οπότε δεν θα τον έλεγα πανούργο. Άμα ήταν πανούργος, δεν θα τον αντιπαθούσε ο κόσμος. Και να πούμε ότι ο Ιάσονας δεν μπορεί να κρίνει, σου λέει, κρίνει αυτό που βλέπω. Μες στο Survivor. Εντάξει, τη συνεργασία του φαντάζομαι μια χαρά. Ναι, παιδιά. Ήταν μια τυπική. Δεν ταιριάξαμε, είπε, παιδιά. Καλά, αυτό συμβαίνει. Ξέρεις εγώ με πόσους από εσάς δεν ταιριάζω εδώ πέρα. Ναι, παιδιά, μην το βλέπετε μόνο. Δεν ταιριάζουμε, σου λέει. Δεν ταιριάξουμε κανέναν ο Αλέξη Παπάς. Δεν έχω να ξέρετε ότι με τον Ανδρέα Γεωργίου τότε είχε γίνει πολύ μεγάλο σούσορο για την αποχώρηση και είναι η πρώτη φορά που δεν είδαμε να τελειώνει ο ρόλο, αλλά να γίνεται αντικατάσταση από τον Γιάννη Παλιάρα. Δηλαδή είχε γίνει πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Ποιος ξέρει τι να έγινε τότε. Κάποια στιγμή θα τα μάθουμε, θα τα γράψει η ιστορία. Πάντως, ό,τι και να λέμε, καλό θα του κάνει επαγγελματικά του παπά. Unfollow δεν κάνεις κάποιον έτσι. Κάνεις γιατί κάτι, για να κάνει ο Ανδρέας Γεωργίου unfollow, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Ναι, ή βαριές τον άλλον επειδή... Δεν θέλω να το βλέπω. Ή σε έχει ενοχλήσει. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει ελάχιστο unfollow, όσο έχω κάνει και εμένα προσωπικό, με έχουν ενοχλήσει. Και γιατί το κάνεις δημόσια, το μαθαίνει ο κόσμος. Άρα θέλεις να μαθαίνει. Ή έχω μάθει κάτι που έχει υποθεί, είναι κάποιο αυτό και αυτό. Έχω έναν φόλο. Έχω έναν φόλο που έχει υποθεί. Τον παπά τον είχα γνωρίσει στο μαγαζί του Σάκη του Κατσούλη. Είναι φτιάκι γνωρί. Τώρα τι μα το έριξε στο τέλο. Κάτσε. Τώρα που τελειώνουμε να το πει αυτό. Δύο λεπτά. Πάμε από την αρχή. Ο παπά ήξερε και από πριν το Σάκη Κατσούλη. Δεν ξέρω αν ήταν καλεσμένο τότε. Εμεί είχαμε βγει από το Survivor, μα είχε καλέσει ο κύριο Ιαννίδη. Α, σε event. Και νόμιζα ότι στο μαγαζί του Σάκη. Δεν ξέρω αν ήταν καλεσμένο. Απλά ο Σάκη θα πήρε την Beautiful People εταιρεία του Πάρη για να κάνει το PR. Θα πήγαινε στο Serial αυτό ότι είχε ξεκινήσει να κάνει το PR. Μίλησε με το Σάκη, θυμάσαι. Ναι, είχαν μιλήσει δηλαδή. Και δεν θυμάμαι ακριβώ όμω αν ήταν φιλικό. Ή αν ήταν πιο πολύ για το event. Ούτως ή άλλως, ακούστε τώρα να δείτε πώς έχει το story, δηλαδή τρελαίνομαι. Μήπως μπήκαν σε Survivor, ήταν ένα event του Σιανίβη, λέει ποιοι είναι εδώ, να τους πάρουμε. Ελάτε, ο Χάρης έχει και τους πάντες. Πάντως, αποκλείεται ο παπάς να μην θυμάται ότι πήγε. Αλλά τώρα πλάκα κάνει. Και ακόμα και αν δεν θυμάται ο παπάς, σίγουρα ο Σάκης τον θυμάται που πήγε. Παιδιά, να πάρουμε το Χάρη, το Σιανίβη, να μας στείλει φωτογραφία αν έχει από το event. Ο Σάρη, Κατσούλης με παπά. Τώρα. Γιατί αυτό δεν το έχω. Νομίζω είναι άνθρωπος κλειδί, πρέπει να μας πρέπει να έχουμε τη φωτογραφία μαζί, αν δεν κάνω. Ρε παιδιά, μήπως το casting το έκανε ο Σιανίδης. Και τελειώνει υπόθεση, αυτό είναι. Έφερε τους δικούς του και είπε, ελάτε, μπείτε μέσα, σας ψάχνει ο Αντζούς. Άρη, μίλησέ μας. Αν έχεις κάτι να μας πεις, πες μας πως έστησες στο σκυλάκι. Άσε για λίγο από την αγκαλιά σου το σκυλάκι και μίλησέ μας, Χάρη. Έχει πάει 5-6 τώρα. Πάρτε το Χάρη να στείλει. Τώρα, καλέ, περιμένουμε. Μπορεί να κοιμάται ακόμα, σε λίγο ξυπνάει. Οκ. Είναι βραδινός τύπος.
Λοιπόν, πάμε σε θέματα. Πάμε σε ομορφιά. Α, μου έχετε τις Glow Era, τις αγαπημένες μου. Φυσική πολυτέλεια, φυσική ομορφιά, με έκρημα σαλιγκαριού και η τέλεια δώρα. Να πούμε ότι η εταιρεία Glow Era, λοιπόν, είναι νέα ελληνική εταιρεία με παραγωγή στη Θεσσαλονίκη και να ξέρετε ότι τα προϊόντα της είναι βαθιά, έχουν βαθιά μελέτη και γνώση της φύσης. Σας δίνω ήδη το site και τα τηλέφωνα και θα σας εξηγήσω το γιατί. Θέλω να αρχίσω με το δικό μου αγαπημένο συνδυασμό. Εντάξει, τα έχω χρησιμοποιήσει ούκο λίγες φορές. Τα βλέπετε λοιπόν και στο Instagram, τα βλέπετε και μέσα από την εκπομπή. Όμως, ένας φανταστικός συνδυασμός και για μένα ένα από τα καλύτερα προϊόντα που έχει συγκεκριμένη εταιρεία είναι το σέρουμ ματιών και από πάνω η κρέμα ματιών. Τα αποτελέσματα, φίλους μου, είναι συγκλονιστικά. Λοιπόν, τι κάνετε, πρωί και βράδυ, αρχίζετε με το σέρουμ και κάνετε κυκλικές κινήσεις στην περιοχή γύρω από τα μάτια σας. Να πω ότι περιέχει έκρημα σαλιγκαριού το συγκεκριμένο, έλαιο αργάν και κολαγόνο και υαλουρονικό. Σβήνει τους μαύρους κύκλους, θα δείτε τώρα τα αποτελέσματα μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα, μειώνει τις σακούλες και αν κάνετε κυκλικές ανωδικές κινήσεις προς τα πάνω, δεν επιτρέπεται όλες τις κρέμες ματιών να τις βάζετε στο πάνω βλέφαρο, αυτή μπορείτε να τη βάζετε και στο κινητό, θα δείτε ότι σηκώνει και ανοθώνει το μάτι. Πώς? Βάζετε πρώτα το σέρουμ, κάνετε λίγο αυτό προς τα έξω και ανωδικές κινήσεις και στο κυκλικό και στο πάνω βλέφαρο και μετά την κρέμα ματιών τη συσφυκτική. Κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, θα πάθετε σοκ με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Να σας πω ότι η κρέμα ματιών, εκτός από το έκρημα σαλιγκαριού, έχει κερί μέλισσας και έλαιο ρυζιού, που το έλαιο ρυζιού το χρησιμοποιούν στην Ιαπωνία ουσιαστικά και κάνουν υπέροχα μασάζ, φτιάχνουν εξαιρετικά καλλιντικά, ανόρθωση βλεφάρων, γέμιση μαρτίδων και απίστευτη σύσφυξη. Αυτές οι δύο λοιπόν κρέμες είναι το μυστικό. Πριν συνεχίσω να σας δείξω και τις υπόλοιπες, να σας πω ότι με κάθε αγορά, έστω και ενός προϊόντος από την εταιρεία Glow Era για λίγες ώρες, θα πάρετε εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο κόσμημα. Α, τι ωραίο για το μάτι κιόλας. Α, φανταστικό, να το βάλω κι εγώ. Πολύ ωραίο κοσματάκι είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραία πέτρα για το μάτι. Με κάθε αγορά για λίγες ώρες, έστω και ενός προϊόντος και έχετε σε όλα έκπτωση 15%. Αξίζει να τα δοκιμάσετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο είναι glowera.eu. Είναι μπράβο και βλέπετε και τα τηλέφωνα της εταιρείας. Συνεχίζω λοιπόν. Πέρα από την συγκεκριμένη σειρά που, από το σετ ματιών που εγώ λατρεύω, ξαναλέω, μπορείτε να πάρετε μόνο το σερμ, μόνο την κρέμα. Κάντε το συνδυασμό, φίλες μου, ακόμα και αν είστε μικρές, ακόμα και αν θέλετε να εξαφανίσετε μόνο τους μαύρους κύκλους. Για ανόρθωση βλεφάρων, καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Ξέρετε ότι καταλαβαίνετε αυτά που χρησιμοποιώ. Έχει ταυτόχρονα. Τι άλλο μου έχουν βάλει εδώ, πολύ ωραία. Εδώ έχω την. Όχι, ξέρω. Λοιπόν, εδώ είναι όλη σειρά από έκρημα σαλιγκαριού. Υπάρχει και κρέμα ημέρας, εννοείται. Υπάρχει και κρέμα νυχτός. Υπάρχει και σέρουμ για όλο το πρόσωπο. Αλλά θέλω να σας πάω και στη face mask. Αυτή εδώ είναι η αγαπημένη μου, εμένα. Είναι συγκεκριμένη με άργυλο. Τη βλέπετε εδώ πέρα. Μυρίζει και εξαιρετικά. Και θέλω να σας πω ότι τη συγκεκριμένη κρέμα, τη συγκεκριμένη μάσκα, αν την κάνετε δύο φορές την εβδομάδα, θα δείτε εξαιρετικά αποτελέσματα σας που έχετε σπυράκια ή μεικτές λιπαρές επιδερμίδες. Με άργυλο, τη βλέπετε εδώ και έκρημα σαλιγκαριού και η συγκεκριμένη. Τη βάζετε σε όλο το πρόσωπο, την αφήνετε περίπου 10 με 15 λεπτά και έχει πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα. Όλη η σειρά με σαλιγκάρι, να πω ότι είναι χωρίς parabens, χωρίς σιλικόνη και άλλα τοξικά και η φυσική του σύνθεση είναι πάνω από 50%. Και προσεγγίζουν ολιστικά την υγεία της επιδερμίδας. Και έχει αντιγυραντική κρέμα ημέρας, κρέμα νυχτός και σέρουμ αντιγύρανσης προσώπου. Οπότε είναι και μια πολύ ωραία ιδέα για να κάνετε δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Να ξέρετε ότι τα παιδιά που έχουν εταιρεία είναι και πάρα πολύ προσεκτικοί και οι ίδιοι. Οπότε κάνουν και υπέροχες συσκευασίες. Ξαναλέω ότι για λίγες ώρες, όποιο προϊόν και να πάρετε, έχετε 15% έκπτωση και το κόσμο το πολύ ωραίο αυτή εδώ η χάντρα. Κοιτάξτε και εσύ τι ωραία συσκευασία θα σας έρθει. Υπέροχο. Λοιπόν, δίνω και εγώ δώρο μέσα από το Instagram της εκπομπής. Δύο δωρεπιταγές των 100 ευρώ. Να πω ότι οι συγκεκριμένες κρέμες και η συγκεκριμένη σειρά είναι value for money, δηλαδή εξαιρετικές τιμές σε πολύ καλή ποιότητα. Άρα, αν μπείτε τώρα και κάνετε like στη φωτογραφία, follow την Glow Era, θα πάρετε δύο δωρεπιταγές των 100 ευρώ. Άντε, βε, ωραία ρουχαλάκια δείξαμε, κρεμούλες δείξαμε, σας έχω και άλλα προϊόντα ομορφιά συνέχεια. Πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Λένε πως τα καλά παιδιά δεν κλαίνε. Λένε πως η αλήθεια.
Είναι Λιβάνης. Ναι, τώρα Λιβάνης. Πλέον όλα Λιβάνη τα ακούω. Για Λιβάνη, ακούμε, ναι. Τι ακούμε. Από τα καινούργια το CD που κυκλοφόρησε χθες. Ε. Πρώτο θέμα. Ξέρουμε, βάλαμε ένα, ε. Έτσι. Άρα όμω, επειδή είναι παιδιά. Πείτε τον Αναστάσιο Ράμο. Γεια σου, Τζορτζέλησα με τα πράσινα, υπέροχη. Τονίζουν και τα μάτια σου, παλιό Ορθόδοξο Πασόκ. Κυρία Μάρα μου, τι κάνετε. Τι κάνω, τι να κάνω, κορτσάκι μου, καμώνομαι. Έχω φάει το γάιδαρο, περιμένω την ουρά να τελειώνω. Εντάξει, μέχρι τις 13 Μαΐου, λίγες μέρες ακόμα. Ναι, μωρέ. Ούτως ή άλλως τώρα εμβολιάζονται οι παθείς, νομίζω. Πώς το θυμάμαι, έχω και τη Ρόζα στο καμαρίνι, εμβολιάστηκε, του έχω όλου στη σειρά. Εσύ μου φάνηκε. Εσύ μετά, εγώ. Λοιπόν, εμείς αργούμε, Γρηγόρη μου. Να ακούσουμε. Καλά, εδώ τα κορίτσια είναι... Που είναι να πάει όμως ο κόσμος, να το λέτε αυτό. Να πάει να εμβολιάζεται. Ναι. Λοιπόν, ποια κυρία έχουμε στη γραμμή, Χρήστο? Μιμή. Μιμή. Μιμή δεν είσαι, όπως λέμε, ας πούμε. Ωραία, ή Μιμή 32 ετών. Γεια σου, Μιμή. Κατερίνα μου. Καλά είσαι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στην παρέα σου. Να σε καλά. Είστε όλοι καταπληκτικοί. Μας κρατάτε μια πολύ ωραία συντροφιά. Κυρίως αυτό. Σας τηλεφώνησα για να σας πω ότι μου συμβαίνει. Και να μου πείτε κι εσείς τι μπορώ να κάνω. Κατερίνα μου, είμαι παντρεμένη 4 χρόνια και έχω ένα γιο 1 έτους. Εδώ και 2 χρόνια έχω σχέση με τον άντρα της αδερφής του άντρα μου. Τον πατσανάκι μου δηλαδή. Η αδερφή του άντρα μου είναι παντρεμένη 6 χρόνια. Εκείνη είναι μεγαλύτερη, είναι τώρα 38 και ο άντρας της είναι 35. Με την αδερφή του άντρα μου μένουμε πολύ κοντά στην ίδια γειτονιά. Αλλά από την πρώτη στιγμή, εγώ και ο Μπατζανάκη μου θέλαμε να είμαστε μαζί. Κάποια στιγμή είχαμε συζητήσει το ενδεχόμενο να χωρίσουμε και οι δυο μας και να φύγουμε μαζί, αλλά είπαμε ότι θα γίνει με μεγάλη, θα γίνει φασαρία, θα έχουμε προβλήματα και το αφήσαμε. Και αποφασίσαμε να κρατήσουμε τη σχέση μας κρυφή και κάποια στιγμή βλεπόμαστε και κρυφά. Όταν όμως έμεινα έγκυος, άλλαξαν όλα, Κατερίνα, και η κατάσταση αυτή με το παιδί δημιούργησε πρόβλημα. Από την πρώτη στιγμή βέβαια το είπα εγώ στο Μπατζανάκι μου ότι είναι το παιδί δικό του. Το είπα πως η καλύτερη λύση εκεί που είχαμε φτάσει ήταν να πω πως το παιδί είναι του άντρα μου και να το μεγαλώσω μαζί με τον άντρα μου. Αρχίσαμε μετά από μεγάλες συζητήσεις και προσπάθεια από τη δική μου την πλευρά, το δέχτηκε. Σταματήσαμε βέβαια να βλεπόμαστε. Αλλά και διακόψαμε, όχι βέβαια τελείως, βλεπόμαστε. Από την ημέρα που γεννήθηκε τώρα το παιδί και μέχρι σήμερα, είναι πάντα δίπλα και σε μένα και στο παιδί. Χωρίς όμως να είναι υπερβολικός ή να μας δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Κατερίνα μου, όταν ήμουν με τον άντρα μου και ο άντρας μου μπορεί κάποια στιγμή να μάλωνε το παιδί ή να μην του έκανε τα χατήρια και τύχαινε να είναι και ο Μπατζανάκης μπροστά, ποτέ δεν έκανε κάτι να μου δημιουργήσει το παραμικρό. Ο Μπατζανάκης. Για όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα μας ήταν ο εξαιρετικός θείος. Μάλιστα. Αλλά τώρα τους τελευταίους μήνες, Κατερίνα, μου έχει αρχίσει και μου λέει ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, να φύγουμε, να αναγνωρίσει το παιδί, να γίνουμε μια κανονική οικογένεια. Μάλιστα. Εγώ όμως προσπαθώ να του αλλάξω γνώμη, αλλά δεν έχω καταφέρει και πολλά. Φαίνεται αποφασισμένος. Εγώ θέλω να φύγω βέβαια μαζί του, αλλά δεν θέλω να αναγνωρίσει το παιδί, γιατί μετά θα χάσω τη διατροφή που μου δίνει ο άντρας μου. Γιατί αυτός έχει ένα μισθό και του λέω ότι δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με ένα παιδί, χωρίς να παίρνω και εγώ τη διατροφή, και αυτό δεν το έχει καταλάβει. Δεν έχουμε βαρκωτήσει, παιδιά, πεθάνουμε όντως. Έχουμε γίνει καλά. Ναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα τον λόγο, γιατί είμαστε εδώ να μας Ντουμπάι και δεν το ξέρουμε. Έλεγε, συνέχισε με μη. Τι μπορώ να πω για να μην κάνει κάποια τρέλα, δηλαδή να μην τα ανατρέψει όλα. Σκέφτηκα να του προτείνω να του δώσω κάποια χρήματα για να κάνει υπομονή, για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Εσείς τι λέτε, τι μπορώ να κάνω στην περίπτωσή μου? Κυρία Μάρα μου. Εγώ έτσι πως ακούω αυτή την ιστορία, δύο πραγματάκια έχω να πω. Πρώτα θα χαρακτηρίσω την κυρία Μιμή και μετά τον Μπατζανάκη. Οι άνθρωποι, κυρία Μιμή, λόγω της νοοτροπίας τους, ερμηνεύουν διαφορετικά αυτό που τους συμβαίνει. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις να σου δώσω ένα παράδειγμα από τον εαυτό μου.
Ναι. Σήμερα το πρωί ο άντρας μου μου έφερε από τον κήπο ένα τριαντάφυλλο, από τις τριανταφυλλιές μας. Mm-hmm. Για του λόγου τα λουθές, να το. Το βλέπεις, για. Δεν είναι ένα αυτό, ωραία. Κυρία Μάρα. Είναι υπέροχος. Ένα είναι καλέ. Α, λοιπόν, είναι βαρβάτο. Πώς θα μπορούσα εγώ να ερμηνεύσω τώρα. Άκου, κυρία Μιμή. Ένα. Α, με αγαπάει, με σέβεται, με σκέπτεται. Είναι πολύ γλυκός απέναντί μου. Δύο. Η ζωή που ζει μαζί μου είναι καλή, την απολαμβάνει και αυτή είναι μια κίνηση ευγνωμοσύνης. Τρία. Μάλιστα. Κάτι θέλει να μου ζητήσει και με γλύφει. Τέσσερα. Μου μαδάει ο παγάσας στον κήπο, σαν δεν τρέπεται. Πέντε. Εσύ τώρα. Πέντε, έχει κάνει κουτσουκέλα έχει και πολλά. Και θέλει να μου ρίξει τα κάνει μάτια. Α, δεν να σου πω. Σκίζεις. Δεν το είπατε όμως. Εσύ λοιπόν λες. Δεν δίνω στο παιδί μου τον εξαιρετικό αυτό πατέρα και βιολογικό του πατέρα κιόλας. Mm-hmm. Προτιμώ να έχω τα λεφτά και την ασφάλεια. Γιατί δεν θα μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Από ό,τι κατάλαβα αυτός δεν έχει παιδιά, έτσι. Δεν όχι, δεν έχει παιδιά. Αυτοί οι δυο. Ωραία. Υπάρχουν, κυρία Μιμή, άντρες που έχουν σφοδρή επιθυμία να αποκτήσουν τέκνα και γίνονται και καλύτεροι πατεράδες. Τούτες εδώ με τη γυναίκα του δεν τα κατάφερε. Τώρα θα σου κάνω μια ανάλυση που είναι πολύ τρεχαγύρευε, αλλά ισχύει. Όταν ένας άντρας που θέλει να κάνει παιδιά δεν μπορεί να κάνει με τη γυναίκα που έχει, ασυνείδητα δοκιμάζει και άλλες μήτρες. Όταν γεννήθηκε λοιπόν το δικό σου παιδί, αυτός ο έρμος έκανε όνειρα. Εγώ θεωρώ ότι και καλός πατέρας είναι και δεν θα σας λείψει και τίποτα. Και είναι δίπλα μας, ένα μισθό. Και είναι παίρνει ένα μισθό. Είναι και το δικό του βιολογικό παιδί. Άρα μην αρχίσει να μου σκέφτεσαι διατροφές και χωρίς. Λοιπόν, θα δουλέψει 500 δουλειές. Ωραία. Για να μην σας λείψει τίποτα. Εγώ αυτό πιστεύω. Να βάλουμε μια άλλο τελεία και να ακούσουμε και την κυρία Ελένη 65 ετών που είναι στη γραμμή μας, κυρία Ελένη μου. Μάλιστα, ακούω. Εμείς ακούμε. Γεια σας, ναι, η Κατερίνα ναι. Είμαι. Θέλετε να δώσετε κάποια συμβουλή στην τιμή. Γεια σου Κατερίνα μου, έχω χαμηλώσει την τηλεόραση και... Καλά κάνατε. Σας ακούμε κυρία Μιμή μου. Καλησπέρα. Θα είστε καλά και οι τέσσερις είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε. Ήθελα να πω στην κυρία Μιμή ότι εκείνο που επισημαίνω και μου κάνει τεράστια εντύπωση είναι ότι εκθέτει και συζητάει ένα θέμα με απλούστατο τρόπο, φυσιολογικότατο, όπως θα συζήταγε το κάθε τι απλό και ομαλό πράγμα, ένα τελείως αφύσικο και τελείως ανήθικο, με συγχωρείτε, θέμα. Το οποίο λοιπόν, όμως γίνεται επανειλημμένο σε πολλές οικογένειες. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτό, δεν έχει σημασία αν γίνεται συνέχεια. Σημασία έχει ότι δεν χάνει την σημασία του και η σημασία του είναι η ανηθικότητα. Η κυρία αυτή, αν δεν ήταν ο Μοντζανάκης, θα ήταν ένας άλλος άντρας. Ας πήγαινε λοιπόν παρά έξω να βρει έναν άλλον άντρα, να κάνει την απιστία στον άντρα της, γιατί το έχει στο αίμα της, και να αφήσει ήσυχη την κουνιάδα της, η οποία δεν της χρώσταγε τίποτα να της πάρει τον άντρα. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Ελένη και βέβαια και με την κυρία Μάρα, αλλά Μιμή μου, θα σου πω κάτι το οποίο εμείς εδώ στην εκπομπή το έχουμε συναντήσει πάρα πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις που δεν κρύβουν οι μητέρες τον αληθινό πατέρα. Έχει σκεφτεί, το είπα όμως. Έχει σκεφτεί αν γίνει στραβή σε μια τέτοια κατάσταση και μαθευτεί όλο αυτό, πρώτον. Και δεύτερον, γιατί κορίτσι μου δεν πιάνεις και εσύ μια δουλειά, να μείνεις με τον άλλον τον άνθρωπο. Γιατί μεγαλώνω το παιδί. Και να αφήσεις τη διατροφή. Το παιδί πόσο χρονών είναι, αγάπη μου? Ενός. Υπάρχουν ωραιότατοι δημόσιοι παιδικοί σταθμοί να πας το παιδί σου και να πιάσεις δουλειά. Να ακούσουμε... μετά από τριών μήνες. Να ακούσουμε, κυρία Ελένη, ευχαριστούμε. Κάτι θέλει να πει και η Γιάννα, και είναι μόλις 23 ετών. Γιάννα μου. Ναι. Θα ήθελα να πω ότι δεν γίνεται τώρα μια γυναίκα να κάνει παιδιά με όποιον να είναι και να μπορεί να, και να εκμεταλλεύεται το ίδιο της το παιδί για να μπορεί να είναι αυτή πιο εξασφαλισμένη οικονομικά. Να πάρει τα λεφτά. Σε βάρος ενός ανθρώπου. Μα εγώ σκέφτομαι το παιδί να μεγαλώσει καλά. Ναι, καλά. Ναι, το παιδί σου κορίτσι μου να μεγαλώσει καλά. Αλλά δεν είναι ένας ξένος άνθρωπος να πιστεύει σε όνειρα και παιδιά και το ένα και το άλλο και να μάθει μια μέρα ότι όλα είναι ψέματα. Να πας να δουλέψεις. Το παιδί σου, συγγνώμη, όταν θα σηκωθεί και θα μάθει ότι το κορόιδευες τόσα χρόνια. Σωστά. Και ότι δεν ξέρει ποια είναι η μάνα, ποιος είναι ο πατέρας. Σωστά, είναι σωστά. Έτσι είναι. Το λοιπόν, παιδί για να μεγαλώσει σωστά θέλει το βιολογικό του πατέρα. Μιμή, ευχαριστούμε. Νομίζω ότι ήταν.
σαφέστατα αυτά που είπανε. Και να μην τεμπελιάζει. Κυρία Μάρα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα θέλω να βάλετε ένα έντονο χρώμα, κυρία Μάρα. Μου χάνεστε. Έντονο, ό,τι πεις. Μου χάνεστε σε αυτό μπες. Βάλτε το τριαντάφυλλο μπροστά. Ναι, αμέσως, αμέσως. Τι θέλω με τα έντονα. Μου βάζει κάτι μπες, το μπες, μπες. Λοιπόν. Εδώ είναι ξανά η Ζόλη Ζόλη, υπέροχες κρεμούλες μου. Με διπλό υαλουρονικό. Να σου πω κάτι όμως, φίλες μου, δεν έρχεσαι από την κρέμα. Δεν έρχεσαι από την κρέμα γιατί έχω πάθει έρωτα με αυτές τις σαμπούλες. Πού είναι οι αμπούλες ομορφιάς της Ζόλη Ζόλη, οι οποίες κάνουν ένα φυσικό μπότοξ. Εξαιρετικές. Εδώ τις βλέπετε λοιπόν. Εδώ τις έχω. Εγώ τις χρησιμοποιώ πάρα πολλές φορές και πριν το μακιγιάζ. Θέλω να σου πω ότι περιέχουν τριπλό υαλουρονικό, τρία μινοξέα, μειώνουν τις ρητίδες και βλέπετε ένα άμεσο lifting και μυρίζει εξαιρετικά. Είναι ολόκληρη σειρά προϊόντων, απλά αρχίζω από τις σαμπούλες γιατί τις λατρεύω. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σαν θεραπεία, δηλαδή καθημερινά εννοώ να τις βάζετε πριν το μακιγιά σας ή κάθε βράδυ πριν κοιμηθείτε, πρόσωπο, λαιμό, ντεκολτέ ή όταν έχετε να πάτε κάπου επίσημα, το επίσημα λέμε τώρα που θα αρχίσουν να ανοίξουν σιγά σιγά, όταν έχετε κάποια ιδιαίτερη περίσταση. Πολύ απλά ανακινείτε. Σπάτε πολύ εύκολα, τη βάζετε στις περιοχές που θέλετε, λίγη ποσότητα, αρκεί, λαιμό, δεκολτέ, μυρίζουν και υπέροχα. Η σειρά Ζολή Ζολή όμως που είναι από το Μιλάνο και μόλις κυκλοφόρησε, και να ξέρετε ότι πολύ καιρό μελετούσαν τη συγκεκριμένη κρέμα για να είναι αρεστή και να έχει πολύ ωραία αποτελέσματα, να πω ότι περιέχει και την κρέμα προσώπου, την βλέπετε εδώ, 24ωρη κρέμα προσώπου που μυρίζει εξαιρετικά, αλλά και το υπέροχο σέρουμ. Έχω ερωταστική προσφορά, φανταστική. Α, τι ωραία, μου βγάλετε καινούριο τσαντάκι, είναι σε σερ δώρο. 2-11 και την κρεματιό, άρα την είπα Χρήστο. Α, συγγνώμη, το ξέρω, καλέ, που είμαι στον κόσμο μου, το ξέρω, αλλά εγώ τα ξέρω και τα έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, και η κρεματιό καταπληκτική. 2-11-180-80, αν τηλεφωνήσετε τώρα για λίγη ώρα, θα πάρετε όλη τη σειρά, δηλαδή και τις 7 αμπούλες φανταστικές. Και την κρέμα προσώπου 24ωρη καταπληκτική, για την κρέμα ματιών που εξαφανίζει ρητήρες και μαύρους κύκλους, σε μια απίστευτη τιμή. Πόσο έχει περίπου, κάνε μου νόημα να καταλάβω. Κάτω από 40 ευρώ. Κάτω από 40 όλα αυτά. Λοιπόν, και δωρεάν τα μεταφορικά. Καλά τα λέω. Δωρεάν μεταφορικά και το τσαντάκι αυτό που βλέπετε το νεσεσέρ. Α, τι ωραίο που είναι το νεσεσέρ. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω ότι μπορείτε να βρείτε τα πάντα στο καινούριο site worldofbeauty.gr. Μπορώ να δείξουμε λίγο και το site, Χρήστο μου. Γιατί έχει και πάρα πολλές εταιρείες μέσα. Αλλά αν μπείτε τώρα στο worldofbeauty.gr, θα βρείτε όλο αυτό το πακέτο που σας είπα τη Ζολή Ζολή. Εντάξει, και θα πάρετε και τα δωράκια σας. Δηλαδή και το SSR και δωρεάν τα μεταφορικά, αλλά μπορείτε να διαβάσετε και ταυτόχρονα τι κάνουν. Επιμένω με τις σαμπούλες γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί έχουν και τριπλό υαλουρονικό, τριπλά αμινοξέα. Εδώ λοιπόν έχω και την κρέμα προσώπου. Κρέμα προσώπου για όλες τις ηλικίες. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι καλύτερο για πιο ωριμές ηλικίες, διότι εξαφανίζει τις ρητίδες. Όμως μπορείτε να τη βάλετε και μικρότερες κοπέλες για πρόληψη. Μυρίζει καταπληκτικά. Περιέχει, όπως σας είπα, και αυτή τριπλά αμινοξέα, μειώνει τις ρητίδες. Βλέπετε και εδώ ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα lifting και είναι καταπληκτική για λαιμό και ντεκολτέ. Κατάλληλο και για δέρματα με πανάδες, βεβαίως. 2-11-180-80. Θα πάω και στην κρέμα ματιών. Για δείξαμε το site. Α, worldofbeauty.gr. Για κάνε ένα scroll. Έχεις κάποιον να σε βοηθήσει. Έτσι, μπράβο, κάνε, κάνε, κάνε. Α, Κωνσταντίνα, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι είναι και αυτά κάτω. Για πήγαινε να το ψάξω λίγο το worldofbeauty.gr. Και έχει και ένα σεράκι και διάφορα μέσα. Και θήκες για τα καλλιτικά. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Α, δεν μου τα έχετε στείλει αυτά, δεν μου τα έχετε πει. Και είναι και πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, βλέπετε εδώ και την κρέμα ματιών. Αυτή εδώ είναι και κρέμα ματιών, πάρα πολύ ενυδατική, απορροφητική, πρωί και βράδυ. Βάλτε σε όλα τα μάτια και να σας πω πού αλλού λειτουργεί καταπληκτικά η συγκεκριμένη. Εδώ. Βάλτε τις ειρηνοπαριακές, γιατί επειδή περιέχει έντονο υλικό μέσα, καλύπτει τις ρητίδες. Έτσι κάνει γέμισμα των ρητίδων και αν έχετε θέμα εδώ στην περιοχή του καπνιστού ή γενικότερα και από τις εκφράσεις, θα δείτε πολύ ωραία αποτελέσματα. Εννοείται πως αυτή την προσφορά είναι μέσα. Οι αμπούλες, η φανταστική κρέμα και η κρέμα ματιών. Καλά, η τιμή είναι σοκ. Για λίγη ώρα αυτή η τιμή, δωρεάν τα μεταφορικά και δώρο το τσαντάκι. 2-11-180-80, τώρα τηλεφωνήστε. Να είναι άμεσα κοντά σας. Άμα είστε Αττική, θα έρθει και σήμερα, γιατί έχουν δικούς τους έτσι, διανομής η εταιρεία. Και αν είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσα σε 2 μέρες το πολύ, θα είναι κοντά σας. Να πούμε ότι δίνουμε δώρο και μέσα από το Instagram της εκπομπής. Λοιπόν, η σελίδα μας την ευτυχείτε, Open TV. Να πω και κάτι, επειδή γίνονται και πάρα. Αυτή είναι μόνο η αληθινή σελίδα και ποτέ δεν ζητάει τα στοιχεία σας, εντάξει. Θα κάνετε follow το worldofbeauty.gr και θα κερδίσετε 3 τυχερές από εσάς πακέτα προϊόντων. Πάμε σε διαφημίσεις για να δείτε και την προσφορά, παρακαλώ, και να κάνετε τις παραγγελίες σας.
με ένα σπίτι μου γυρνάω. Λιβανής. Λιβανής, εννοείται. Λιβανής, το λιβανίσαμε και σήμερα. Τελείωσε. Όντως είναι Λιβανής. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια σας, παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, τα λέμε αύριο 10 παρά 10 και ο Ανδρέας Μικρούτσικος μαζί μας για να σχολιάσουμε την αποχώρηση. Αλέξη, είπες αλεύρι. Βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω, με ένα σπίτι μου γυρνάω κι άμα δεν με θέλει...